παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Χαίρετε. Είστε καλά. Good. Τι κάναμε, κερδίσαμε την Αμερική. Α, την κακρόνια από το έπος είσαι. Α, με αυτή την δύο ρε φίλε. Γεια σου Νίκο. Γεια σου φίλε Κωστάκη. Γεια σου Νίκο από τα Γιαννιτσά. Τι έγινε? Γεια σου αγαπημένο μου φίλε, καλά εσύ? Μια χαρά. Ζούμε, τη βγάλαμε και φέτος. Σε βλέπω fit for fun. Τη βγάλαμε και φέτος, τη βγάλαμε και φέτος. Και όσο τη βγάζουμε κάθε χρόνο, ξέρεις τώρα. Πάσε τώρα στους συμμαθητές, κάθε χρόνο που περνάει, που ήσουν Νίκο στον ουρολόγο. Τι έκανες ρε Νίκο, διεκώθη ο προστάτης. Εσύ τι έγινε ρε φίλε, να λίγο το έντερο. Τι έγινε, κάνετε σεξ? Φιδάτε, κάνε ένα άλμα επικοντό. Κάτι κάνουμε. Να η βασιλική πολιτεία, τα μέλια. Να τα τζιάνι. Να τα βόταμα. Τι κάνει ο γιος, ζει πάνω στον Όλυμπο? Ζει βέβαια, ήμουνα τις προάλλες εκεί πέρα. Έφερες τίποτα ρε Νίκο, δεν έφερες? Τι να φέρω ρε, εσύ δεν είσαι λάτρης των βοτάνων γενικά? Όχι, είμαι λάτρης των βοτάνων, το χειμώνα. Δηλαδή... Μου έδωσε εμένα κάτι μπαχαρικά τώρα πήρα. Ναι. Πήρα καταρχήν πάρα πολύ ωραία ρίγανη που έχει. Τι αντί κάνω ρε τη ρίγανη? Φίλε, η ρίγανη είναι πέρα από το φαγητό. Εγώ αλάτι δεν τρώω. Ναι. Ναι. Ξέρεις. Δεν τρώω το αλάτι, δεν το γουστάρω. Από τότε που. Ούτε μαλαΐων δηλαδή? Όχι, τίποτα. Ναι. Αν μαγειρέψουν το φαΐ με το αλάτι, okay, δεν βάζω έξτρα. Ωραία. Το παίρνω. Άρα λοιπόν χρειάζεται να βάλεις μερικά μπαχαρικά όπως είναι ο κουρκουμάς, όπως είναι ρίγανη. Κουρκουμάς. Τι είναι το κουρκουνάς? Είναι ένα μπαχαρικό και αυτό το οποίο είναι. Α, το πουλάνε πάνω στο βουνό, επάνω στον Όλυμπο? Όχι, εκεί δεν το πουλάνε. Αυτοί που έχουν μπαχάρια το πουλάνε. Ο Όλυμπος βγάζει άλλα βότανα. Τι βγάζει? Βγάζει θυμάρι, ρίγανη. Ναι. Ναι, βγάζει άλλα τσάγια διάφορα, βοτανάκια. Ναι. Για τον προστάτη, ας πούμε, που χρειάζεσαι βοτανάκι, βγάζει. Ναι, σπαθόλαδο μπορούμε να πάρουμε, σπαθόχορτο. Ναι. Πολύ ωραίο είναι. Για αιμορραίδες, για τέτοια πράγματα. Αιμορραίδες, ναι. Σπαθόλαδο. Σπαθόλαδο. Ναι. Βάζεις τελείως, καθάρισε. Συγκαμμένα μωράκια, όποιος έχει, μην βάζετε αυτές τις κρέμες στις ηλίθιες. Ναι. Βάλτε σπαθολαδάκι στη συγκαμμένη περιοχή. Σπαθολαδάκι. Βεβαίως. Στη συγκαμμένη περιοχή. Και θα είσαι κούκλος. Έλα ρε φίλε. Σε μία μέρα έχεις γίνει σπαθί. Εννοείται. Αυτά τα χόρτα τα περίεργα που τα βράζεις και τι είναι αυτά? Ναι, ανάλογα τις παθήσεις που έχεις. Όλα αυτά είναι πρόληψης. Ναι. Και αντιμετώπισης. Τσουκνίδα, ας πούμε, ξέρω εγώ μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Τσουκνίδα. Για το οροποιητικό σου σύστημα. Βέβαια. Έτσι. Ναι. Βαλσαμόχορτο έχει. Έχει διάφορο. Ο Όλυμπος έχει ρεσί τα περισσότερα βότανα όλου του κόσμου. Ό,τι ναι, μπορείς να βρεις εκεί πάνω. Γι' αυτό έχουν πολλοί 12 θεϊστές πιστεύουν και. Εντάξει. Επάνω, επάνω να πούμε. Ναι, βέβαια. Τα πιο ευλογημένα μέρη να ξέρεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για μένα είναι ο Όλυμπος και το Άγιο Όρος. Που έχει αγνά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε. Και η Κρήτη είναι. Και η Κρήτη, αλλά να σου πω κάτι. Όχι τόσο πολύ βιολογικά πλέον στην Κρήτη. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση με αποτέλεσμα. Να μην προλαβαίνουν και αυτοί να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Στο Άγιο Όρος, στο Άγιο Όρος, ας πούμε, παίρνω ζουνε εγώ. Πολλά χρόνια αυτοί εκεί. Ζουνε πάρα πολλά και χρόνια. Και αφού τεμπέληδες, δεν δουλεύουν εκεί. Έτσι λες εσύ, άμα δεις τη δουλειά ρίχνουν να πούμε, πάει πλάκα. Σοβαρά μιλάς. 100%. Τι κάνουν δηλαδή? Τι νομίζεις, όλη μέρα προσευχή είναι? Ξέρουν δηλαδή. Και φίλε, για να φας, ναι, πρέπει να το φέρεις στο πιάτο σου, ναι, αυτό που θα φας. Να. Δεν μιλάμε τώρα για τις μονίες οι οποίες είναι κοσμοπολίτικες, έτσι. Ναι. Τώρα πάρεις, ας πούμε, μέλι που παίρνω εγώ από εκεί, αποκλειστικά μέλι, σουσούρα λέγεται. Σουσούρα λέγεται το μέλι. Λοιπόν, έχει μέσα 10 φορές, ας πούμε, περισσότερα δυνατά συστατικά από όλα τα μέλια που έχουμε εμείς εδώ πέρα γύρω-γύρω. Ναι. Εντάξει. Στον Όλυμπο επάνω, ας πούμε, παίρνω, ναι, κατσική σιωτηρή. Παίρνεις κατσική σιωτηρή. Το οποίο, ας πούμε, το κατσικάκι τι τρώει? Μόνο βότανα τρώει. Χορταράκι και βότανα. Ναι. Έχει άλλη γεύση, τη γεύση. Α, το, το καταλαβαίνω. Κοίταξε, εγώ το καταλαβαίνω. Α, γιατί, τη γεύση, ναι. Τη γεύση. Τη γεύση, ναι. Όλα, είναι, βέβαια, όλα είναι διαφορετικά. Ναι. Κατάλαβες. Και επειδή τώρα λίγο πολύ. Κοιτάμε όλοι μας να μην ψοφολογήσουμε, ναι, και φοβόμαστε το θάνατο. Ναι. Άσχετα που λένε οι άλλοι, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Φοβάσαι, φοβάσαι. Ναι. Τότε γιατί τρέχεις, γιατί κάνεις γυμναστική, γιατί πίνεις βότανο, γιατί. Παράταση ζωής θα πάρεις. Παράταση ζωής. Είσαι νεκρός με ένα φίλο. Παράταση ζωής, ναι, αλλά το σημαντικότερο πέρα από την παράταση ζωής είναι τα χρόνια όταν θα σκυλοκεράσεις να είσαι αξιοπρεπής. Mm. Δηλαδή να φύγεις με ήρεμο τρόπο, να μην σέρνεσαι. Σαν το βόα να πούμε, ξέρω εγώ, μες στα νοσοκομεία. Κατάλαβες. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το πει. Και να η ένα η μία και να η ένα η άλλη. Αυτό δεν μπορώ να το πει. Και στο τέλος από τις πολλές ενέσεις να πούμε, δεν λιώσεις ποτέ και γίνεις και Άγιος. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Γίνεις Άγιος. Βέβαια. Οι Άγιοι πώς γίναν Άγιοι? Δεν το εξετάζουμε αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δεν είναι της ώρας. Δεν είναι της ώρας.
Πώς κινήθηκες το καλοκαίρι, τι έγινε, πώς είδες, έχω πολλά να γράψω για το καλοκαίρι. Εγώ. Ένα ωραίο καλοκαίρι. Ωραίο. Ένα ωραίο καλοκαίρι. Ωραίο καλοκαίρι. Με πολύ κόσμο. Ναι, πού? Με πολύ τουρισμό παντού όπου και να πήγα. Μπράβο. Χαλκιδική πήγα, Αλεξανδρούπολη πήγα, Καβάλα ξένοι, πήγα. Ξένοι. Οι ξένοι μας δώσαν τα λεφτά τους. Οι ξένοι μας δώσαν τα λεφτά τους, ναι. Και εμείς όμως, ναι, ανταποκριθήκαμε. Πώς? Special. Special. Δηλαδή, ναι, είδα μια νοοτροπία πλέον στον κόσμο, ναι, ακόμα και στη Χαλκιδική, ναι, που τους θεωρώ φασίστες τουρισμού. Τους γουστάρω, ναι, φασίστες. Ναι. Όμως εγώ είδα μια διαφορετική νοοτροπία. Τα μούτρα κάτω ιστορίες. Είδα μια διαφορετική νοοτροπία. Δηλαδή, Αλεξανδρούπολη. Έτσι, τιμές πολύ καλές. Σιγά την Αλεξανδρούπολη. Φίλε, μάλλον, είναι πάρα πολύ ωραία η Αλεξανδρούπολη. Την έχουμε υποτιμήσει. Ένα ψωροκάμπι και έχει εκεί. Όχι, καθόλου. Έχει παραλίες πάρα πολύ ωραίες. Μεγάλα ξενοδοχεία. Είναι και η Σαμοθράκη απέναντι. Σαμοθράκη. Βεβαίως. Πολύ ωραίο νησάκι. Εμένα μου άρεσε. Ξεκουράστηκα. Με τα κατσίκια και τα τραγιάκια. Ναι, ρε φίλε, κάπου κοιμήθηκα να πούμε. Και ένα άντρο κουμπί. Το πρωί δεν άκουγα να πούμε την κόρνα από το. Ποια Σαμοθράκη. Άσε ρε φίλε. Ο κόσμος θέλει ξεκούραση. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Και εγώ είδα πολύ τουρισμό. Πήγε στη Θάσο εσύ. Πήγα στη Θάσο και τσακώθηκα με τους Θασίτες, να πούμε. Το περίεργο θα ήταν να μην τσακωθείς, ρε φίλε. Τσακώθηκα. Δεν θα τσακωθείς. Πολύ... Δεν θα κάτι να τσακωθείς. Πολύ τουρισμό Τούρκοι, φοβεροί. Τούρκοι. Άφησαν τα λεφτά τους τα ωραία. Λούση. Στο φτωχό μπινέ τον Έλληνα, να πούμε. Γιατί φτωχό μπινέ ο Έλληνα. Νεόπτωχο. Γιατί νεόπτωχο. Με αυτή την περιουσία που τον έχει δώσει ο Θεό είναι νεόπτωχο. Με τη Θάσο πάνε στη Θάσο τη Τουρκία να κάνουν διακοπέ. Γιατί δεν πάνε. Α βρουν την ελευθερία οι μουσουλμάνε να ξεβρακώνονται, συγγνώμη για την έκφραση, ναι, στην Τουρκία. Γιατί τι, ήταν ποιος, εδώ και απολαμβάνουν. Άκουσε να. Ποιο απαγορεύει. Ρωτάω έναν ξενοδόχο μεγάλο, ναι, ναι, στην Αλεξανδρούπολη. Του λέω ρε, τι γίνεται. Πολύ Τουρκιά μέσα. Μου λέει Νίκο, έρχονται 15 μέρες, 20 μέρες. Οι Τούρκοι. Σαββατοκύριακα. Γιατί? Για να απολαύσουν τον αέρα της ελευθερίας. Συν το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλή κουζίνα και πολύ καλό σέρβις γενικά. Που στην Τουρκία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξεσύποτε στην Τουρκία. Απολαμβάνουν την ελευθερία δεν γενικώς. Έχει γυμνιστές, δεν έχει, δεν έχει στρίγκ στην Τουρκία να βάλει μουσουλμάνα. Έρχεται η αστυνομία, η θρησκευτική αστυνομία και σε παίρνει παραμάζεμα. Κοράνικη. Πώς για. Εδώ δεν έχει τις θεούσες και τους εδώ αυτούς. Είναι, είμαστε ελεύθεροι. Η ορθοδοξία αυτό σημαίνει και ελευθερία. Ελευθερία. Θες να πει, ακόμα και εσύ που εκφράζεις την άποψή σου και κατηγορείς είτε το Άγιο Όρος είτε τους πατέρες εκεί, είναι άποψή σου να το λες. Δεν κατηγορώ τον πατέρα εγώ. Πώς το κατηγορείς, το λες τεμπέλη. Πώς το λες τεμπέλη, πήγες εκεί να δεις τι κάνει. Τι κάνει. Έχεις μάθει από άλλους και το λες. Τι κάνει. Πάνε εκεί να δεις. Ξέρεις τι μου τη σπάει σε σένα. Τι με τη σπάει. Και μου τη δίνει καμιά μέρα. Τι σου δίνει. Λοιπόν, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύεις μόνο στα ματάκια σου. Ναι. Επειδή δεν έχεις δει κάποια πράγματα, ναι, μου τη σπάει που ακούς από άλλους ανθρώπους πράγματα και τα μεταλαμπαδεύεις. Πάνε εκεί μια φορά. Και αν ισχύει αυτό που λες, πού να πάω. Στο Άγιο Όρος παραδείγματος, για να έχεις άποψη. Ναι. Όπως έλεγε και ο Ίβιτς. Ήρθε να με δει στην προπόνηση να δω τι τραβάω. Πώς με κρίνει, με λέει εμένα. Για μένα. Για σένα. Ναι. Πώς με κρίνει. Ναι. Είδε μια προπόνηση να δει αν ας πούμε ο Μάτος έχει προστάτη ή προστατίδα αυτή την εβδομάδα και δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Πώς τον κρίνει. Ναι. Δηλαδή τον κρίνει μόνο με αγωνιστικά πλάνα. Ναι. Τον είδε παραδείγματος χάρη με τη Λιβαδιά να σέρνεται. Ναι. Ρώτησε αυτό το παιδί τι έχει τραβήξει όλη την εβδομάδα. Ναι. Αν έχει προστατήτηδα, αν το παιδί του ήταν άρρωστο. Ναι. Αν ξέρω εγώ χτύπησε η γυναίκα του, αν η μάνα του έχει καρκίνο. Δεν μου λες τώρα. Για πες. Δηλαδή ο Ανδρώνης ξέρει εγώ τι μπορεί να τραβάω ας πούμε εκτός δουλειάς. Όχι βέβαια. Δεν ξέρει. Δεν οφείλω εγώ εδώ πέρα να είμαι 100%. Στο θέατρο, στον κινηματόγραφο αυτός που τραγουδάει ο Ρέμος η Μαρινέλα, ξέρω εγώ. Ξέρει ο άλλος ας πούμε αν το παιδί του είναι άρρωστο κτλ. Βγαίνει απάνω τραγουδάει. Κρίνει εμένα, κρίνει το αν τελευταίο έχει προστατηθεί. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι Ανδρώνης, Σισοραπτόπουλος, ναι, ο οποίος λες ότι πιστεύω τα ματάκια μου. Ναι. Αν ήσουν Ανδρώνης, ναι, τώρα λέμε τον πλοίαρχο, ναι, αλλά μιλάμε γενικά. Ναι. Λοιπόν, εγώ μιλάω για το πρόσωπο το δικό σου. Δεν μιλάω για το πρόσωπο. Ρίβης, πες, έχει ομάδος, εσύ έχει είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι δίκαιος. Εγώ είδαμε Ουροσιλέκτη εδώ και έκανα εκπομπή 25% ακροαματικότητα. Είσαι αξιέπαινο. Τι τον νοιάζει τον άλλο. Ο φίλος σου το ξέραμε τι τράβηξε. Ναι, άλλο ακροατή δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Ο άλλος θα περάσει καλά δύο ώρες. Συμφωνώ μαζί. Τον νοιάζει αν εγώ έχω, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι ο ακροατή, είσαι ο Ραπτόπουλος. Ο οποίο έχει δείξει με τι πράξει σου ότι σέβεσαι έναν άνθρωπο όταν α πούμε έχει το πρόβλημα και λε ναι, εγώ σε κρίνω. Όχι όταν είσαι κάτω, όταν είσαι καβάλα στάλογο. Μπράβο. Γι' αυτό μιλάω έτσι, αλλιώς δεν θα μιλούσα. Σωστό, ναι, μου αρέσει. Έχει δίκιο απόλυτο. Αυτά λέμε. Άλλο.
Μια χαρά, ξεκουραστήκα, κοιμήθηκα. Κοιμήθηκες. Κοιμήθηκα πολλές ώρες. Ναι, και εγώ κοιμήθηκα. Ηρέμησα. Τα παιδιά πλέον μεγάλωσαν. Πότε καταλαβαίνεις ότι ευχαριστιέσαι τον ύπνο? Τι εννοείς? Εννοώ δηλαδή, πότε νιώθεις ότι είσαι ευχαριστημένος από τον ύπνο που κάνεις? Όταν ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί, ή το μεσημέρι, ή το βράδυ, γιατί δεν έχει εκεί ώρα. Ναι. Πού? Τι ώρα θα ξυπνήσεις, τι ώρα θα σηκωθείς? Πού? Μπορεί να κοιμηθώ 12 ώρες συνεχόμενα. Πού? Στο ξενοδοχείο, ρε παιδί μου. Ναι. 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 Και να σηκωθώ, ας πούμε, και να πω τι ώρα είναι. Και, ναι, να μην ξέρω πού βρίσκομαι. Έλα. Εκεί, ναι, καταλαβαίνω ότι ξεκουράστηκα. Ναι. Δηλαδή λέω τώρα, είμαι στο ξενοδοχείο. Εγώ ξέρεις που το καταλαβαίνω. Πού? Όταν πέφτω να κοιμηθώ, δεν έχω αυτό το, κλιματιστικό, αυτό που κλείνει η μύτη, να πούμε, ναι, ναι, το εκνευριστικό, ναι, που δεν, ναι, μπορείς να αναπνεύσεις, να πούμε. Αυτό εδώ, όταν το έχεις σε καλό δρόμο, το αναπνευστικό, ναι, περνάει ο αέρας δηλαδή από τα ρουθούνια. Το διάφραγμα, φοβερά, να πούμε. Φοβερά, ωραία, ναι, από το διάφραγμα κτλ. Κάνεις τον ύπνο κτλ. Πρόσεχε. Το πρωί, εάν έχει σάλια το μαξιλάρι, ναι, σάλια. Σάλια, ναι. Σάλια το μαξιλάρι. Σημαίνει ότι του φεκιάστηκες. Του φεκιάστηκες, ρε φίλε. Ναι, ναι. Το σάλιο στο μαξιλάρι, ναι, είναι δείγμα καλού, ναι, ύπνου για μένα. Ναι, ναι. Και, ναι, εγώ το πιστεύω και εγώ αυτό. Ναι. Γιατί και εγώ πολλές φορές έτσι, ας πούμε, όταν ξυπνάω, λέω τι έγινε, ρε φίλε, σε πισίνα έπεσα μέσα, να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι. Και όταν ξυπνάνε οι υπόλοιποι, βάζεις το αριστερό πόδι, μα όχι, το δεξί πόδι, γιατί εγώ κοιμάμαι δεξιά-αριστερά, ναι, πέφτεις μπρούμητα. Και ακούγεται ένα τσικ 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 τσικ, έχει το σκύλος. Τσικ 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 τσικ. Τα νυχάκια. Ναι, τα νυχάκια, τον παίρνεις στο σκύλο πάνω, κάθεις εκεί και μετά αρχίζεις και κλάνεις. Έλα, ρε φίλε. Μετά λες έτσι, ρε φίλε. Αυτές είναι μικρές από όλα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Τώρα κόσμος ακούει, σου λέει τι είμαι χαζαμάρες, λέει, αλλά είναι πραγματικό. Με τι μπορεί να ευχαριστηθεί ένας κοινός θνητός όπως είμαστε εμείς? Με τις μικρές απολαύσεις. Με τις μικρές απολαύσεις. Ακόμα μας απέδειξες περίτρανα με αυτό που τράβηξες, και το λέω τώρα γιατί το έχεις δημοσιοποιήσει κι εσύ, ναι, ότι ακόμα και το κατούριμα, ρε φίλε, σε ένα 45-50 είναι απόλαυση. Δηλαδή, ποιος θα το πίστευε αυτό το πράγμα? Θυμάσαι που πυροβολούσαμε εδώ το δέντρο? Ναι, ρε φίλε. Και σε ζήλευα και έλεγα. Κατουράσαι. Ναι. Τόσο μακριά κατουράσαι. Δηλαδή, πώς κατουράσαι τόσο μακριά? Δεν μπορώ να σε πιστέψω. Αυτό το απίστευτο που έχω κάνει. Και ο ορολόγος. Εγώ κατουρούσα την ελιά και εσύ κατουρούσε τα πόδια σου, ρε φίλε. Ο ορολόγος πήδηξε από το παράθυρο, φίστε. Λέω, πόσο κανονικά πρέπει να κατουράει ένας άνθρωπος για να έχει καλή. Μου λέει, λένε 1,5 λίτρο. 1,5 λίτρο και τα λοιπά. Τι κάνω εγώ, μπαίνει ο διάολος μέσα μου. Τι κάνω. Παίρνω ένα μπουκάλι νερό, 1,5 λίτρο. Το χλαπακιάζει. Το χλαπακιάζω. Και το παίρνω μαζί μου. Αυτό είναι. Πάω τουαλέτα πάνω στο αυτό. Στο καπάκι. Όχι, ρε. Μέσα στο μπουκάλι. Στο μπουκάλι. Να δεις τι θα βγάλει. Λες 12 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή, μέχρι την άλλη μέρα 12 η ώρα. Ναι. Το πας στο σπίτι. Τι είναι αυτό, Κώστα? Με έδωσε λάδι ένα ακροατή. Λάβει. Λάβει. Λέω, Νίκο, λέω, εντάξει, 1,5 και παραπάνω. Μα είσαι τρελός, δεν μου λέει. Ναι, ναι, κάνεις τις μετρήσεις σου για να δεις που βρίσκεις. Ναι. Γενικά είμαστε αριθμοί. Έτσι. Έρχεται ο Αγώνας, σου λέει, έκανες 15% το μεσημέρι, είσαι άρχοντας. Έκανες 12, δεν πας καλά. Συμφωνώ. Το απόλυτο βράδυ έκανες 30%, είσαι άρχοντας. 10, δεν είσαι καλά. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται ο ουρολόγος, λέει, 1,2 κρεατινίνη, είσαι πάρα πολύ καλός. Ναι. 1,6 ξέφυγες, είμαστε πρόβλημα. Πρόσεχε, νευρά, αυτά ιστορίες, πρόσεχε, τα λέει, πήρες τίποτα βοηθήματα για τη γυμναστική κτλ. Σε μετράνε. Σε μετράνε. Παραγοράζεις αμάξι, λες πόσο κάνει τα 100 αυτό, 10,8. Τα 60% με Δευτέρα τόσο. Έτσι. Είναι καλό, φεύγω σαν φόρμα. Μ' αρέσει να μετράω, πας να τρέξεις. Λέει έτρεξα, λέει 5 χιλιόμετρα. Σε πόση ώρα τα έτρεξες? Ναι. Μπορεί να τα έτρεξες 3 μέρες. Δεν τα μέτρησα. Ναι. Πώς δεν τα μέτρησες? Εσύ μπορεί να το κάνεις σε 3 μέρες. Ναι, ναι. Παλμούς μέτρησες μετά. Δεν μέτρησα. Τι κάνεις για λέω. Βέβαια, ναι, η αλήθεια είναι, ναι, ναι, ότι εμείς που κάνουμε μια έντονη ζωή. Ναι. Και πάντα βάζουμε το ρεκόρ μέσα μας. Δηλαδή, εγώ θέλω να σπάω όλα τα ρεκόρ στην εταιρεία μου. Ναι. Να είμαι πρώτος σε πωλήσεις, σε πράξεις, σε πελατολόγιο κτλ. Δεν είμαστε αριθμοί. Εδώ όμως γίνεται η βλακεία. Γιατί? Γιατί να σου πω γιατί. Γιατί, Νίκο? Γιατί αυτό θα το κάνω και στη γυμναστική. Δηλαδή, ναι, τι? Βλέπω το γιο μου τώρα, ο οποίος ας πούμε τρέχει τα 5 χιλιόμετρα, λέμε, σε 3 λεπτά. Λέω, αυτός άμα τα τρέχει σε 3 λεπτά. Σε 30. Σε 30 λεπτά. Δεν μπορεί να τα τρέξει σε 30. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί. Ναι. Σε 30 λεπτά, εγώ τα κάνω σε 45. Ναι. Λέω 15 λεπτά διαφορά. Ναι. Ναι, αλλά βλέπω ότι όταν αρχίζω και ανεβάζω, φτάνω την κόκκινη γραμμή και την περνάω. Φουσκώνεις. Ναι. Ναι. Αν έρθω τα ανάσκελα, ναι, και με πιάσει καμιά καρδιά και, ναι, με πιάσει κανένας τέτοιος, θα αρχίζει η γυναίκα μου, να πούμε, να βρίζει το ψηλό και το κοντό που δεν έχει λάστιχα. Με το ασθενοφόρο και με αυτά. Ναι. Τι τον φταίει ο ψηλός και ο κοντός, ναι, και τον Παπαγεωργίου που δεν έχει γάζες, αν εγώ είμαι φελός, να πούμε, ναι, και πήγα 180 σφιγμούς και τα βιάστηκα. Ναι.
Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Βλέπω λοιπόν τον άλλο να σαν και σένα πάει παίζει box. Ναι. Τώρα σε βλέπει ο πιτσιρικάς, ας πούμε, που παίζει box. Σε λέει τώρα, άμα τον τραβήξω κανένα μπουνίδι το Ραπτόπουλο, θα έχω μπελά. Ναι. Κάτσε να είμαι λίγο πιο μαλακός. Mm. Σε βλέπεις τώρα ότι, ας πούμε, πας καλά και ενθουσιάζεσαι. Λες, θα του ρίξω την πιτσιρικά. Ναι, αλλά ο πιτσιρικάς κάνει πίσω. Γιατί άμα σε τραβήξει κανένα τριάρι και λιποθυμήσεις, θα τρέχει ο, πώς το λένε, ο προπονητής με τους απειδηνωτές. Να είσαι ο ψηλός και ο κοντός με το ασθενοφόρο. Λάστιχα δεν έχει, αλλά ο καθαριστήρες δεν έχει. Θα χάσουμε κανένα Ραπτόπουλο. Θα βρει μπελάκι ο πιτσιρικάς, θα τρέχει εκεί η Ιφηγένεια να πούμε μου φάγε στον άντρα και τα λοιπά. Λοιπόν, το ξέρεις. Ναι. Και αυτά. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν στη ζωή μας γενικά δεν πρέπει να περνάμε τις κόκκινες γράμμες. Ναι. Πρέπει να είμαστε μέχρι εκεί που μπορούμε. Δηλαδή όσοι σου πούνε μην μπεις εκείνο, μην βγεις απ' άλλο, επικίνδυνο εκείνο. Πάνε 10% πιο κάτω. Εκεί τι ζεις. Τι ζεις. Δεν πίνεις. Δεν καπνίζει. Ναι. Απολαμβάνω που δεν πίνω και δεν καπνίζω. Εντάξει. Με συγχωρείς πολύ. Δεν τρώω σαν το βόδι. Γουστάρεις να καπνίζεις. Δεν χαρτοπέζεις. Κάτι πρέπει να κάνεις. Κάτσε ρε εσύ τώρα. Κάτσε ρε, περίμενε. Απολαμβάνω εγώ τα. Τι απολαμβάνω. Απολαμβάνω τη δουλειά μου. Απολαμβάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Ο άλλος δεν την απολαμβάνει. Καπνίζει 10 πακέτα τσιγάρα. Ναι. Λοιπόν, απολαμβάνεις τη γυμναστική. Ναι. Πολύ ωραία. Απολαμβάνεις τις ελεύθερες ώρες με το παιδί σου. Ναι. Απολαμβάνεις τις ελεύθερες ώρες τις προσωπικές τις δικές σου με το σκύλο σου. Ναι. Έτσι. Ναι. Απολαμβάνεις γενικά κάποια πράγματα. Πρέπει να καπνίζεις, να πίνεις, να πούμε, σαν το βόα. Ναι. Για να πεις ότι ευχαριστήθηκα. Ναι. Καταρχήν αυτός που καπνίζει δεν ευχαριστείται τίποτα, στο λέω εγώ, γιατί δεν έχει γεύση. Τι δεν έχει γεύση. Μετά το πέμπτο τσιγάρο είτε τρώει ψάρι, είτε τρώει κοτόπουλο, είτε τρώει χοιρινό, είτε τρώει μπακλαβά, είναι όλα ίδια. Έλα ρε. Βέβαια. Σοβαρά μιλάμε. Αφού δεν έχει γεύση στο στόμα. Δεν έχει γεύση. Τι να κάνει. Λοιπόν, εγώ έκοψα το τσιγάρο το 2000. Εσύ νομίζω ότι ο κόκκινος που έχει σημείο G στο λάριγκα πώς, αφού καπνίζει. Εκείνος ευχαριστιέται, γαργαλιέται ο λάριγκας του, ναι, απολαμβάνοντας το ουίσκι. Ναι. Εκεί συνδυάζει τον καπνό του πουρου με αυτό ακριβώς. Βρίσκει τρόπους να αυτό ακριβώς. Ναι. Εγώ το χαίρομαι που ψάχνει. Εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος τρώει και καπνίζει ταυτόχρονα. Ναι, μπράβο, ναι, σωστό. Κατάλαβες. Και το απολαμβάνει αυτό το πράγμα. Ο άλλος, ας πούμε, ξέρω ότι πίνει ουίσκι συνδυάζοντάς το με τυριά. Με αλμυρά. Ναι. Το γουστάρι. Ναι. Γιατί ο λάριγκας του κάνει αυτά τα τέτοια. Αλλά, ναι, ο κάθε λάριγκας είναι διαφορετικό. Πρέπει να φάει κάτι και να το. Μπράβο. Ναι. Αλλά, γιατί μπορεί να θέλει να βάλει και το στόμα της. Καλά, μην το πάμε τώρα σε. Εννοώ. Ναι. Λοιπόν, άρα θέλει πάντα κάτι έντονο, γιατί με το τσιγάρο η αίσθηση των γεύσεων πέφτει. Μάλιστα. Κατάλαβες, αυτή είναι η ιστορία. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα τώρα, μια και εσύ. Ήρθαν και μηνύματα. Πολύ καιρό έχω να σε δω, να πούμε. Ναι. Ραπτό, εκτός από την ποιότητα των παικτών στις μεταγραφές, θα μιλήσουμε για μπάλα μετά. Βεβαίως. Το μεγάλο κέρδος είναι ότι και οι άλλοι παίκτες, λέει, θα ανεβάσουν 30% την προσπάθειά τους. Φωτιά στα μπατζάκια έχουν όλοι τώρα. Μέσα στο μυαλό μου είναι αυτός ο φίλος, ποιος είναι. Για τον ανταγωνισμό, λέει, 321. Ναι. Το είδα σήμερα στη Μεσύμβρη αυτό που πήγα. Σας πήγα πάλι στο. Έχει φυλάκιο. Βεβαίως. Ναι. Έχεις και χαιρετίσματα από τα παιδιά που είναι στην αποθεραπεία. Ναι. Δεν λέμε ονόματα. Ναι. Κάνα μασάζ, κάνει κανένα από αυτούς καλό. Αφού είναι όλοι ταγμένοι στον ΠΑΟΚ. Μπράβο στον ΠΑΟΚ, εκτός μπορεί να μας κάνει κανένα. Εκτός δεν ξέρω. Να έχει δυνατά δάχτυλα. Δεν τους έχω πει πολύ. Αυτοί πιο πολλοί έχουν μηχανήματα. Μηχανήματα έχουν. Ναι. Ξεχάσατε το πήλιο στους ευλογημένους τόπους, φιλιά από το ίδιο το πήλιο. Παρένθεση. Ναι, όταν είχα πάει στο πήλιο το 2010, εγώ. Δεν γύρισα στο μαγαζί για 25 μέρες. Ναι. Έμεινα εκεί, ναι, και όταν με πήρε το αφεντικό τηλέφωνο, μου λέει: καλά, ρε, πού είσαι, εδώ γίνεται πανικός. Ναι, ναι. Του λέω: δεν μπορώ να βρω πλοίο να γυρίσω. Πλοίο. Με λέει: πού είσαι, ναι, λέω: στο πήλιο. Στο πήλιο. Ευλογημένο στο. Είναι ευλογημένο, ναι. Πολύ ωραίο. Μέρος. Μετά από πολλά χρόνια, αν ζήσουμε, θα σου πω μια ιστορία στο πήλιο. Στο πήλιο. Πολλά χρόνια να περάσουν. Πάμε παρακάτω. Άκουσα το μεσημέρι να ρωτάς τον κόκκινο ποιον παίκτη πήρε ο Γαύρος, σου είπε για ένα όνομα και είπες Μέτριος, πού το ξέρεις, τον είδες ποτέ. Εγώ θα σου πω για Σαμπράνο, για το στόπερ φίλε είπα. Για το στόπερ. Του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, γιατί ναι. Παρακολουθώ το ρώσικο πρωτάθλημα, είναι ένας Μέτριος μπακ που σχεδόν ποτέ δεν έχει ξεκινήσει βασικός, πάντα έμπαινε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Εσύ τι λες, αυτή η προπονητάρο, ο Κουρμπάν Μπερντίφ που δημιούργησε το περσινό θαύμα της Ροστόφ που κέρδισε Μπάγερν δύο φορές, Άγιαξ δύο φορές, Αϊτχόβε πήρε και τελειώνει. Εκεί το μήνυμα. Πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερη του Τζίμιροτ και του Ενρίκε ο Βιερίνια και η Χάφη άλλη? 100%. Δεν ξέρω για Βιερίνια, λέει ο ίδιος, αλλά οι άλλοι τρεις δεν νομίζω ότι θα κάνουν τη διαφορά. Ο Ενρίκε είναι μεγάλη απώλεια και θα λείψουν πολύ τα γκολ του και τα ένασμένα κτλ. Η τρέλα του περισσότερο θα λείψει παραπάνω παρά τα γκολ του και. Τώρα αρχίσαν τα όργανα. Τι. Πότε θα είναι έτοιμο ο Βιερίνια? Μετά από 25 μέρες. Ναι. Αρχίσαν τα όργανα τώρα. Κοίταξε. Ναι, κάτσε τώρα, θα δεις το έργο τώρα. Θέλεις να σου πω ότι εικόνα είδα εγώ. Πάμε στο σινεμά να δούμε το έργο του Μπερμπάντοφ. Κάντο όπως ο Μπερμπάντοφ. Κάντο όπως ο Μπερμπάντοφ. Μακάρι,
Μακάρι να είναι αλλιώς τα πράγματα. Πρόσεξε, για τους άλλους, τους χαφ, περιμένω να δω. Το Ζαμπράνο, άσε να λέει, θα περιμένω να τον δω. Ο Ζαμπράνο καταρχήν είναι ένας... Ο άλλος. Ποιος? Ο Βιερίνια. Ναι. Με τα φράγκα που πήρε σε αυτή την ηλικία, τα οποία ποτέ δεν τα έπαιρνε, οφείλει να είναι ο καλύτερος παίκτης. Ο MVP's. Ο ταχύς, ο διπλαδόρος, ο εκτελεστής, ο πασαδόρος. Κρίνεται αυστηρότατα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτός πρέπει να είναι ο αρχηγός. Τελείωσε. 100%. Τελειώσαμε. Και το ξέρει και αυτός. Τελειώσαμε. Από εδώ, σε κάθε εταιρεία, δηλαδή, εγώ δούλεψα σε εταιρείες. Κλητήρας, υπάλληλος. Δεν είχαν από μένα μεγάλες αυτές. Απαιτήσεις. Για την ομάδα θα σου λέει αυτή είναι η δουλειά, εργάτη, ζέκα ήμουν. Αχθοφόρος να πούμε. Αχθοφόρος, ζέκα, τζίμηρο και τα λοιπά, τι θα πάρω από αυτό και τα λοιπά. Από το διευθυντή όμως είχαν απαιτήσεις να ανεβάσει το μπάτζετ. Πώς θα γίνει. Θέλω να σου πω 2-3 πράγματα. Ο διευθυντής, το στέλεχος, τον πληρώνεις 5 φορές παραπάνω το μισθό και δημιουργείται κατάσταση. Εμένα μου τυχωθήκαν σε εταιρείες. Ναι. Λοιπόν, και τους είπα, κυρία, εμένα με πληρώνετε για να, εκτελώ και όχι για να σκέπτομαι. Έτσι. Λέει μα λωμά. Πόσα μου δίνεις? 800 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι. 750 ευρώ το μήνα. Πόσα παίρνει ο κύριος Στάδε? 4.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Και ζητάς από μένα να κάνω τι? Να πιάσω τον ταχυδρόμο, τον δωροδοκίσω, να περάσουν τα γράμματα, ξέρω εγώ, ζυγισμένα εκεί και τα λοιπά τότε και τα λοιπά. Λέει ναι. Και μου ζητάς εμένα να κάνω, ξέρω εγώ, να πιάσω, ξέρω εγώ, τον, αυτό που είναι στα σύνορα, να του δώσω από κάτω πακέτο και τα λοιπά. Λέει ναι. Λέω, δεν το κάνω αυτό. Γιατί το κάνω? Γιατί το κάνω? Γιατί να μπω στην ταλαιπώρια αυτή. Ναι. Μόλις μου δώσεις λεφτά να του το δώσω, να κρατήσω το μερτικό μου και εγώ να το κανονίσω. Έτσι. Το έργο, να πούμε. Κατάλαβες. Ένα και να κάνει δύο. Βέβαια. Γιατρός Ηρακλειδέας πρώην. Για να ο παδός της Ξάνθης μετά. Απορώ, λέει, αν στόλο αλυσβερίσει, ο Λουτσέσκου συμμετείχε. Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ξέχασα να το πω. Δεν συμμετείχε πουθενά. Ή όλα αυτά είναι επικοινωνιακά τρίκ της εταιρείας. Κοίταξε, ο Λουτσέσκου του είπαν κάτσε εδώ τώρα εσύ και μην μιλάς. Ό,τι σου φέρουμε, σου φέρουμε. Αυτό είναι. Δεν έχει λόγο. 100%. Τι. Ναι. Ναι. Δεν είναι ο προπονητής που. Δεν είναι ο προπονητής που θα επιβληθεί. Δεν είναι. Όχι. Φλόρος μεγάλος. Όχι φλόρος μεγάλος, μπορεί να είναι και. Δεν είναι Νταΐ σαν τον Ίβιτς, ρε. Ναι, σε αυτό δεν το συζητώ. Δεν είναι Νταΐ σαν τον Ίβιτς. Δεν είναι. Όχι. Αν θες, δεν είναι Νταΐ ούτε σαν τον άλλο. Καταρχήν ο Ίβιτς δεν ήθελε κανένα μέσα στα ποδητήρια. Καλά έκανε. Σπετούσε όλους έξω. Καλά έκανε ο Άχιλος. Καλά έκανε ο Ταχαμόν. Σου λέει. Πολύ καλά έκανε. Στραβό σου λέει θα κάνω. Θα το χρεωθώ, ναι, γιατί είναι δικό μου το στραβό. Δεν ήθελε Ρουφιάνους δίπλα. Α, τώρα και δεν το ήθελε. Και δεν ήθελε και Έλληνες δίπλα του. Όχι Έλληνες. Δεν ήθελε Έλληνες. Όχι Έλληνες, είχε συνεργάτες. Δεν ήθελε Έλληνα γυμναστή. Άρα, να σου πω δεν κάτι. Ήθελε Έλληνα γιατρό, δεν ήθελε Έλληνα γιατί βοηθό. Δεν ήθελε γιατρό, είχε ρε φίλε. Και απέτησε τον Παπακώστα να τον πάρει αυτός. Δεν ξέρω αν είχε Έλληνα γιατρό. Υπήρχε ένας εξαιρετικός γιατρός πάλι, ο Ιωάννης Οράλης. Ναι. Έτσι, λοιπόν, ναι. Έχουμε χρόνο να σου πω 2-3 πράγματα και να πάμε στο διάλειμμα. Αυτό που είδα στη Μεσήβρια σήμερα μ' άρεσε. Τι είδες εσύ? Είδα πάθος, το οποίο είδες. Δεν το έχω. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ναι, τι πάθος είδες? Άκουσε με τι θα σου πω. Ο Βιερίνια καταρχήν είναι αυτό που λέει και ο φίλος, ότι θα ανεβάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Προπόνηση έκανε ο Βιερίνια. Έκανε. Τι? Έκανε, αλλά συντηρητική προπόνηση. Τι τζόκινγκ έκανε, του γέρου. Τζόκινγκ. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, επειδή είναι όλοι επαγγελματίες, θα μπουν γρήγορα στο ναι, ρυθμό. Εντάξει, ναι. Εντάξει, απλώς κοίταξε, δεν θέλουμε να τους τραυματίσουμε κιόλας. Ναι. Υπάρχουν και τα ειδικά μηχανήματα. Πότε θα πάθει θλάση ο Βιερίνια, τι λες εσύ? Γιατί να πάθει θλάση? Αν πάθει, πότε θα την πάθει? Αν δεν πιστεύω να πάθει θλάση φέτος ο Βιερίνια. Με προβληματίζει ο γυμναστής του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι σαν του Ίβιτς το γυμναστή. Ναι. Εντάξει. Πότε θα πάθει θλάση ο Βιερίνια? Μην το κατηγορεί, μην το γρουσουζεύει τώρα το θέμα. Μπορεί από την υπερπροσπάθεια, μπορεί κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, άμα ρολάρουν καλά, γιατί να πάθει? Μάλιστα. Πρόσεξε. Ναι. Κοντά σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ναι, ναι, θα ανέβει ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ο Πέλκας ειδικά θα ανέβει πάρα πολύ. Δεν θα παίξει ο Πέλκας. Γιατί να μην παίξει? Πού θα παίξει? Πρόσεξε το τι θα σου πω. Καταρχήν πρώτα απ' όλα λύνει στα χέρια του προπονητή, γιατί με αυτές τις προθεστικές που κάνεις βάζεις στη φαρέτρα σου ακόμα άλλα δύο συστήματα τα οποία δεν μπορούσες να τα παίξεις. Μπορείς να παίξεις το 3-5-2 πλέον πάρα πολύ άνετα και μπορείς να παίξεις επίσης με ρόμβο το 4-4-2. Ναι. Το παίζεις άνετα. Το 3-5-2. Το 3-5-2. Παίρνουμε τον αριστερό back half. Η Λεόβατς ή Λεβέκ. Χεστήκαμε στην άλλη φορά. Γιατί ρε φίλε. Άσε ρε τώρα. Που απέξω όλη την πλευρά ο Λεβέ. Γιατί να μην. Μην τον ανεβάζει. Μην τον ανεβάζει. Δεν θε να πάθει η θλάση, ρε. Μην τον ανεβάζει. Ναι. Μην τον ανεβάζει. 3-5-2 με το Λεβέ και λοιπόν, το Λέβατ. Πρόσεξε. Ναι. 4-4-2 με ρόμπο. Ναι. Ξέρεις τι ωραίο κάνεις. Και δίδυμο μπροστά Πρίγιοβιτς και Πέλκα. Για πες το ρόμβο. Πρίγιοβιτς και Πέλκα. Πρίγιοβιτς. Βάση του ρόμβου. Ναι. Μπορεί να σου παίξει ο Κάνιας ή Τσίμιροτ. Ναι. Λοιπόν. Δεξιά-αριστερά, αυτοί οι καινούργοι που μας ήρθανε, ο Ελ Καγκουρί μαζί με τον Μαουρίτσιο. Ναι, και στην κορυφή. Ναι, ναι, ναι. Και στην κορυφή, ο. Γιατί? Ποιος? Γιατί το λες αυτό? Ποιος στην κορυφή?
Ποιος? Στην κορυφή μπορεί να σου παίξει και ο Πέλκας. Ναι. Μπορεί να σου παίξει. Μπορεί να σου παίξει ο Μπίσεσβαρ. Ναι, ναι. Αλλά εγώ θα τον προτιμούσα, ναι, πάντα να παίξει ο Πέλκας μαζί με τον Μπρίγιοβιτς. Φορ. Φορ. Ναι. Γιατί το έχει ο μικρός. Το Βιερίνια πού θα πάει? Λοιπόν, ο Βιερίνια, εάν θα ξεκινήσει να παίξει, ναι, ναι, μπορεί να το βάλεις στη θέση δεκαριού. Ναι. Πίσω από τους δύο αυτούς επιθετικούς, ναι, να τον κάνεις δεκάρι, ναι, ή μπορεί να τον κάνεις και οχτάρι. Να μαγαθεί μπάλα. Γιατί δεν μαρκάρει ο Βιερίνια? Πώς θα μαρκάρει? Εδώ ο Βιερίνια μαρκάριζε επί Σάντος, ναι, και γινόταν μαζί με τον τέτοιο να. Και ένα τριαντάρι κάνει σεξ. Αχαλήνοτο στα 60 όμως θέλει χάπι για να κάνει. Γιατί όταν μάρκαρε ο Βιερίνια ήταν και 24 χρονών. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα. Ναι, πάμε διάλειμμα και το συζητάμε μετά. Συνέχισε, ακούω. Βάλε το Βιερίνια δεύτερο σεντερφόρ. Ναι. Βάλε τον Μπέλκα δεύτερο σεντερφόρ. Ναι. Βάλτε το Βιερίνια δεκάρι. Ρόμβο θέλεις. Ρόμβο! Ναι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σύστημα. Ναι. Σε πληροφορώ ότι στην Ευρώπη έγινα Βαλένθια επί εποχή Κούπερ. Ναι. Όταν έπαιζε το 4-4-2. Το ερωτεύτηκα. Ναι. Φυσικά τότε αυτό είχε μέσα με ντιέτα, είχε. Ανάλογα Λόπες, αυτό, είχε Φαρινό, είχε αυτά κτλ. Λοιπόν. Και η μεγάλη Μίλαν, με Πίρλο μέσα, με Καντούζο, πώς λεγόταν αυτό. Καντούζο του Όφ. Ρούι Κώστα, ναι, ναι. Κακά μέσα, ας πούμε, δεκάρι και τα ναι, λοιπά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ναι. Να λοιπόν σήμερα που μου δίνεται η ευκαιρία, μετά από πολλά χρόνια, να παίξει η αγαπημένη μου ομάδα αυτό το σύστημα. Δεν μου λες. Μέσα στην Τούμπα. Ναι, δεν μου λες. Ναι. Πήρε Βιερίνια, πήρε τους δύο χαφ, πήρε το στόπερ. Πολύ ωραία. Εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ενισχύθηκε ωραία, πήρε τερματοφύλακα. Γι' αυτό μπορεί να παίξει και το 3-5-2. Γιατί ο Ζαμπράνο, να ολοκληρώσω αυτό που θα πω. Ναι. Είναι γερμανοθρεμμένος, ναι, στόπερ, ναι. Δεν είναι στόπερ Λατινικής Αμερικής. Παρόλο την καταγωγή του, το σχολείο του, το σχολείο του που έχει βγάλει είναι από ευρωπαϊκό. Ερώτηση, ερώτηση. Παίζει ο ΠΑΟΚ μπάλα φέτος, ναι, και το παίρνει ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς διαφορά, ναι. Είναι αποτυχημένη χρονιά σου, ναι, 100%. Αυτή είναι η ερώτησή μου. 100%. Θα σου πω κάτι. Όταν ο Χοντρός, το είπα και κάτι, καθίσαν σε ένα τραπέζι ο Χοντρός, ο Θείος και ο Τσιγκούνης και παίζανε πόκερ. Ναι. Σε κάποια φάση ο Χοντρός. Ο Θείος ποιος είναι? Ο Θείος είναι ο Θείος ο Βάνιες, ο δικός μας. Ο δικός μας, ναι. Ο Ρώσος. Ναι. Λοιπόν, έριξε στο τραπέζι όλα τα λεφτά και λέει τα ρέστα μου. Ναι. Έτσι λέγεται στο πόκερ. Ναι. Δηλαδή δεν, τα παίζω όλα για όλα. Ναι, ναι. Ή κάνεις πάσο ή λες τα βλέπω. Ναι. Και ο Θείος είπε τα βλέπω. Ο Θείος. Ναι. Βέβαια, μέσα στο μυαλό μου είμαι αγχωμένος από την άποψη πια. Ότι τα λεφτά είναι του Θείου δικά του. Ναι. Δεν είναι βγαλμένα από Ρέτζους και από Euro και από Champions League που έχει πάει. Άρα, εάν αυτή η χρονιά δεν πάρουμε πρωτάθλημα εμείς οι Παοξίδες, που πρέπει τώρα να το απαιτήσουμε και να έχουμε θετική ενέργεια, πρέπει όλοι μας να πάμε να θάψουμε τα κασκόλ. Με άλλα λόγια, η δεύτερη θέση είναι αποτυχία. 100%. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Η δεύτερη θέση είναι αποτυχία. Είτε, ναι, είμαστε θετικοί, είτε είμαστε αρνητικοί, είτε είμαστε μύρλες, είτε είμαστε οτιδήποτε, ο ΠΑΟΚ απαιτείται να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν έχει να το δούμε και να. Ο άλλος τάχωσε! Τάσμπροξε! Και του χρόνου μπορεί να μην το ξανακάνει αυτό. Δεν έχουμε καλή ομάδα. Πρόσεξε τι σου λέω πρώτη του μηνός. Να το θυμάσαι αυτό μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν έχουμε ομάδα. Δεν έχουμε τον καλύτερο προπονητή. Η ΑΕΚ έχει καλύτερη ομάδα και καλύτερο προπονητή. Το ίδιο μπορεί και ο Ολυμπιακός. Εμείς όμως, βάσει των συγκυριών που έγινε, έχουμε καλύτερες μονάδες. Σαν προσωπικότητες μέσα στην ομάδα. Πρέπει να γίνουμε ομάδα γρήγορα. Και αυτό πρέπει να το καταφέρει ο Λουτσέσκου άμεσα. Ο Λουτσέσκου με απογοήτευσε. Στα πρώτα κουτσαορίσματα. Ναι, έδειξε αφέλεια μεγάλη. Έδειξε αφέλεια. Έδειξε... Δεν το περίμενα. Όχι, γιατί στην Ξάνθη μου έδειξε άλλο προπονητή. Ήταν πιο Χιμένεθ. Άκουσε. Άκου τι σου λέω. Ξέρεις γιατί έγινε αυτό. Ήταν πιο Χιμένεθ. Ξέρεις γιατί έγινε αυτό. Γιατί έγινε αυτό. Έδειξε, δώσουμε την ερμηνεία. Έδειξε μια αφέλεια. Ναι. Γιατί... Ο σφιχτός, ο προσεκτικός. Ο βάζω τέταρτο χάφ να κερδίσω την μπάλα. Ο έχω κοντά τις γραμμές. Το περιμένω στο δεύτερο ημίχρονο στη Σουηδία να μου κάνει κάτι από Ξάνθη να πάρει το 0-0. Και ο άνθρωπος αυτός, αντί να μου γεμίσει τον άξονα, μου τον αποδυναμώνει. Μου δείχνει ένα κοινωνιολογικό σοκ. Ναι. Έπαθε κοινωνιολογικό σοκ. Γιατί?
Όχι, αυτός δεν είναι αυτό. Έπαθε κοινωνιολογικό σοκ. Δεν το έχει πάθει. Θα σου πω γιατί. Για να έβαλε κάτσε κτλ. Είναι σαν ένα τύπο, ο οποίος είναι να πούμε στα σοκάκια της Τούμπας, ο γόης του καφενείου. Έτσι. Και ξαφνικά πάει στο Λος Άντζελες. Ξαφνικά τον πας σε ένα άλλο, σε ένα άλλο επίπεδο. Τον πας στο Κολωνάκι. Πρέπει να ντυθεί. Πρέπει να παρουσιάσει ένα άλλο προφίλ κτλ. Και εκεί παθαίνει να πούμε ο μάγκας κοινωνιολογικό σοκ. Ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ έπαθε κοινωνιολογικό σοκ. Ξέχασε τον Λουτσέσκου ότι είναι σε μια ομάδα μέτρια, την Ξάνθη, ότι πρέπει να κλέψει το μάτς, ότι πρέπει να βάλει στο Βασιλακάκι τέταρτο χάφ και από πίσω δύο κόφτες, ότι πρέπει να έχει τους τέσσερις στην άμυνα στα πέντε μέτρα ένας με τον άλλο και τα εξτρέμ να έρθουν κολλητά πίσω. Το ξεχάσει το έργο. Έπαθε δηλαδή μια. Θέλεις να σου πω κάτι για τον Λουτσέσκου. Δεν προσαρμόστηκε καθόλου γρήγορα. Και από αυτά που μου είπανε κιόλας από μέσα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι το γεγονός αυτή τη στιγμή ναι. Ότι μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή για να βγάλει 90 λεπτό έχει μόνο 4 ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όταν έχεις 4 ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να βγάλουν 90 λεπτό, σημαίνει ότι δεν μπορείς να βασιστείς πουθενά. Και η ομάδα στην Σουηδία επάνω έσκασε. Ναι. Ό,τι σύστημα καταρχήν δεν μπορούσε να πρεσάρει. Ο Λουτσέσκου έδωσε, όταν μπήκε το πρώτο γκολ, έδωσε σήμα να ανεβεί η ομάδα 15 μέτρα. Η ομάδα από μόνη της κατέβηκε άλλα 15 κάτω, φίλε Κώστα. Γιατί δεν είχε τα πνευμόνια. Ο Λουτσέσκου έπρεπε να έχει δίπλα ένα βοηθό. Ναι. Έχει έτσι, βοηθό. Ναι. Και πολύ καλό μάλιστα. Κατάσκοπο να τον αυτό ενημερώνει. Εκεί πονάμε. Ναι, έχει κατάσκοπο. Ο Λεμονάκης ήταν ο καλύτερος και έχει φύγει. Εντάξει, μακριά, αυτό το ναι. Έχουμε πει 100 φορές. Βέβαια τώρα. Αυτοκτόνησες. Έφυγε εκεί. Από τη Χαλ. Ναι. Και δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Χαλ, μαλ. Δεν ξέρω. Και το θέμα είναι εκεί με το Σίλβα μαζί ήταν, ρε παιδί. Τώρα ο άνθρωπος δεν χάνεται. Το Μάτρε Νίκο που θα παίξει. Λέει δανεικό στην Νεοχορούδα. Δεν έχει θέση αυτή την ομάδα. Ο Πέλκας, ανοίξτε γραμμές να σας τα πω καλά. Λέω 556. Για τον φίλο μας το Μακ. Ναι. Εάν. Πεσμένος. Εάν. Πεσμένος. Δεν βάλει μυαλό πεσμένος, για να δείξει ότι είναι αυτός ο Μακ, θα κάνει το ρόλο του Ενρίκε. Θα παίζει 20 λεπτά. Θα παίζει όταν θα βγαίνει έξω ο Βιερίνια, όταν θα βγαίνει έξω ο Πέλκας. Πού να παίξει ο Μακ? Είναι τώρα για να το βάζει βασική ενδεκάδα το Μακ? Κάτσε να δούμε και ο Βιερίνια σε τι κατάσταση είναι. Ο Βιερίνια, όταν ήταν η πιτσιρικάς ο Πέλκας, μαζευόντουσαν εκεί στην Ακαδημία Γιαννιτσών και βλέπανε τα βιντεάκια. Πώς τριπλάρει, πώς σουτάρει. Και τώρα έρθει η συγκυρία, ο Πέλκας και κάποια άλλα παιδάκια να παίξουν μαζί. Αυτό ξέρεις πόσο ανεβάζει την αδρεναλίνη του ποδοσφαιριστή. Μην τον υποτιμάς το Βιερίνια, ξέρει που ήρθε. Υγεία να του πεις να έχει και να μην παρακαλάς να έχει θλάσει. Όχι, ρε, δεν παρακαλώ. Γιατί από αυτό το είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος επί σάντος μας σήκωνε από τον κόλο μας. Ναι, ρε φίλε, 24 ήταν. 25. Δεν έχει σημασία, ρε. Δεν έχει σημασία. Ρε, απόκτησε ποδοσφαιρική παιδεία. Ναι. Ξέρει πότε θα τρέξει. Ναι. Ξέρει πότε θα μαρκάρει. Ναι. Ξέρει πότε θα σουτάρει. Έχει μπει και σε ένα γερμανικό πρωτάθλημα το οποίο έχει στρατιωτική πειθαρχία. Μου ήρθε τώρα λοιπόν με ένα παράσημο παραπάνω. Μάλιστα. Γιατί? Εντάξει. Γιατί το υποτιμάς αυτό? Δηλαδή εσύ, αυτή τη στιγμή που είσαι 45 χρονών. Δεν είσαι γυμνασμένος για την ηλικία σου πολύ καλά με κάποιον άλλο 45. Δηλαδή κάποιος που είναι 32 χρονών δεν μπορεί να προσφέρει, δεν μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Μάλιστα. Έχει αθλητικό σκαρί. Πάει, τελείωσε. Πώς τελείωσε. Θα τα δούμε τα έργα. Πώς τελείωσε, κάτσε. Τον Ολυμπιακό πίσω που είναι χουνί. Είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Θα τον δω. Ο Ολυμπιακός έχει άλλα προτερήματα. Τι έχει? Είναι ομάδα. Ναι. Έχει σταθερές. Ναι. Έχει λυκόσκυλα μέσα. Ναι. Έτσι. Ναι. Έχει μάγκες. Έχουν κάνει πρωταθλητισμό 150 χρόνια. Εμείς από πρωταθλητισμό δεν σκαμπάζουμε. Το ότι πρέπει να το πάρετε το πρωτάθλημα, ντε και καλά, σε προβληματίζει αυτό το βάρος? Όχι, δεν με προβληματίζει. Είμαι χαρούμενος γιατί κάει και το άλοθη του Πειραιά ότι φταίει ο Ολυμπιακός, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Η ΕΠΟ είναι ουδέτερη. Οι διαιτητές, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, πίνουν σουρωτή με λεμονάκι. Λοιπόν, μια χαρά, τι θες τώρα? Πάμε, πάρει το πρωτάθλημα. Σωστό, μ' αρέσεις. Αυτό είναι. Μ' αρέσεις. Πώς θα γίνει η δουλειά τώρα, δηλαδή? Μια ζωή να πούμε ματωμένα πρωτοσέλιδα. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Απαιτώ να πας να πάρεις το πρωτάθλημα. Για τον κόσμο, για τον πρόεδρό σου, για την ιστορία σου κτλ. Πότε πας να το πάρεις? Έχει χαιρετίσματα από τον Μπόκο Λόκο. Να του δώσεις φιλιά. Ο Πασκάλ, ο οποίος να πούμε είναι φιλός μου και λέει σκάσε. Και άκου τον Νίκο. Έχει δίκιο. Σκάσε, σε είπε. Ναι, ο Κογκολέζος. Με είπε σκάσε. Σε είπε σκάσε ο Κογκολέζος. Νέρος κύριος, με είπε σκάσε. Μπράβο, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τον πλακώσω, είναι πιο δυνατός. Όσον αφορά για το. Όσον αφορά. Γιαννάκης. Γιαννάκης. Συμμαθητής της Ένιας, σαν νησιά. Βεβαίως.
Μόνο πρωτάθλημα φέτος, οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον. Πολλοί παοξίδες λένε. Πρέπει να αποκτήσουμε το μέταλλο του Ολυμπιακού. Τώρα θα μου πεις παοξής άνθρωπος, τι λες. Ναι. Δεν τρέπεσαι γιατί, που το λες αυτό το πράγμα. Και όμως ο Ολυμπιακός είσαι 15 βαθμούς πίσω και σε φοβάται. Γιατί έχει μάθει να είναι πρωταθλητής. Ναι. Γίνεται μια ήττα στον Ολυμπιακό και διώχνουν τον προπονητή. Γιατί? Γιατί έχει μάθει να είναι προπονητής. Γιατί δεν μπορεί την ήττα. Τρελαίνεται. Θα τρελαθώ κι εγώ τώρα με την ήττα, ρε φίλε. Και πρέπει η ομάδα αυτή του που πήρε τώρα ο Λουτσέσκο αυτά τα εργαλεία να τα δουλέψει γρήγορα, να τα μοντάρει γρήγορα και να μας τα παρουσιάσει γρήγορα. Γρήγορα. Άκουσε Κωστή. Ζητάμε εμείς σαν παοξίδες κόσμο. Ζητάμε ποδοσφαιριστές. Το ίδιο και Ολυμπιακοί, το ίδιο και εξήδες. Για ένα προϊόν το οποίο δεν αξίζει. Ρίξαν ένα σκασμό λεφτά και δεν τα πάρουν ποτέ πίσω. Γιατί δεν είναι επιχειρηματικό αυτό το πράγμα. Ωραία. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις? Η ΑΕΚ έχει. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις? Η ΑΕΚ έχει ένα. Γιατί πολλοί αεξίδες μας λένε. Ναι. Όπως και ο Καστοριανός και άλλοι πολλοί. Είμαστε και εμείς εδώ. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, πάτε για πρωτάθλημα, αλλά είμαστε και εμείς εδώ. Είναι, γιατί δεν είναι. Είναι. Βέβαια είναι. Να ακούσω γιατί. Άκουσα γιατί είναι. Βάει. Γιατί πρώτα-πρώτα η ΑΕΚ έχει καλύτερη οικογένεια από μένα. Οικογένεια. Βέβαια. Δηλαδή, έχει καλύτερους πώς να σου το πω. Πατέρες. Όχι πατέρες, ρε παιδί μου. Τι κάτσε ρε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Τι έχει. Έχει καλύτερους παράγοντες μέσα. Παράγοντες. Αεξίδες. Ναι. Πιο οργανωμένους. Ναι. Έχει πιο μονταρισμένη ομάδα. Ναι. Πιο συνειδητοποιημένη ομάδα. Ναι. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε αυτό. Ναι. Βέβαια, σαν ταλέντα έχουμε καλύτερα. Σαν υλικό είμαστε καλύτεροι από την ΑΕΚ. Έτσι. Ο Χιμένεθ το έπαιξε και αυτός αφελής. Βέβαια κάλυψε τον γκόλο του γιατί με τον Γιάννενο ήταν για τρία γκόλ. Εκεί έδειξε ότι ξέρει να παίζει και το δεύτερο ρόλο. Εκεί, ενώ πέρσι ήταν πιο αφελής. Εκεί στα Γιάννενα έδειξε λίγο η ΑΕΚ ότι βολεύεται με το Χ. Καλά έκανε Κωστή. Ναι, να ναι. Σε πω γιατί. Γιατί. Γιατί προκειμένου να χάσει το παιχνίδι, ναι. Προκειμένου να χάσει και κάποιον αθλητή από θλάση, ναι. Και να το φυσάει και να μην κρυώνει, σου λέει κάτσε να πάρω εγώ από το Γιάννενάκι. Πολύ στο κέντρο κόσμο. Δεν έχει σημασία Κωστή. Τρία στόπερ, δύο μπακ, ένα εξάρι, δύο οχτάρια. Το πήρε το πονταλάκι. Το πήρε. Κέρδισε χρόνο. Μάλιστα. Κέρδισε χρόνο, το λέω εγώ. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Τώρα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς, σαν παοξίδες, ναι. Ότι έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε την ομάδα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τις μεταγραφές. Και ο προπονητής αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξει ότι αξίζει να είναι στον ΠΑΟΚ. Mm. Γιατί τα εργαλεία αυτά που έχει δεν τα είχε ποτέ προπονητής του ΠΑΟΚ. Πιστεύεις σε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το πιο πλήρε ρόστερ του στην ιστορία? 100%. 100%. Έχουμε την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Το καλύτερο υλικό όλων των εποχών, όχι την καλύτερη Πες ομάδα. Πες μου το center for σου ποιο είναι. Πρίγιοβιτς. Σε τι κατάσταση είναι? Σε. Έτοιμος για θλάσινγκ αυτό. Όχι, όχι. Δεν πρόκειται να πάθει θλάση. Ναι. Απλώς τι γίνεται. Ο Πρίγιοβιτς. Τι είναι ο Πρίγιοβιτς? Ο Πρίγιοβιτς, από ό,τι μου είχε εξηγήσει κάποτε. Έχει γίνει σημαδούρα ο Πρίγιοβιτς. Όχι, ρε. Ναι. Άκουσε να δει τι γίνεται με τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς είναι ένας αθλητής ο οποίος Δευτέρα θα έρθεις εσύ σε φυσική κατάσταση. Αυτός θα έρθει την Παρασκευή. Παρασκευή θα έρθεις εσύ. Θέλει αυτός χρόνο. Κορμί του. Θέλει χρόνο. Ναι. Θέλει χρόνο και θέλει να δουλέψει και η ομάδα πάνω σε αυτό το πλάνο. Άρα γι' αυτό θέλω τον Μπέλκα, ναι. Στο Καρούμπαλο. Ναι. Άρα θες, εσύ θες τον Μπέλκα γιατί είσαι από τα Γιάννη. Όχι! Ναι. Γιατί είναι ο μόνος ο ποδοσφαιριστής που στο δεύτερο ρόλο του Center Four δεν έχει ο ΠΑΟΚ άλλον τέτοιο ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Γιατί από εδώ και άρα πέρα. Περιμένεις, άρα περιμένεις τον Πρίγιοβιτς, ναι. Όπως και εγώ. Ναι. Μου είναι στη χειρότερη φόρμα του. 100%. Δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Δεν νομίζω. Χειρότερη είναι η θλάση. Όχι, έτσι. Όχι, ναι. Άρα τον περιμένεις να ανέβει. Έτσι. Και εγώ τον περιμένω να ανέβει. Όπως περιμένω και τον Μακ να ανέβει. Θα ανέβει. Που είναι πίσω. Όταν θα βάλει. Τον καλό τον Μακ και τον καλό τον Μπέλκα και τον καλό τον Βιερίνια δίπλα του και όχι μόνο του με στην περιοχή. Γιατί από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίζει πάντα με δύο επιθετικούς. Γιατί θέλω να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ίβιτς ατομικά τους παίκτες του πήρε αρκετά πράγματα. Ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς. Πρώτα απ' όλα στον Ίβιτς. Πρώτα απ' όλα ο γυμναστής του ήταν βουνό. Η προπόνηση που γινόταν, η έκρηξη, η ταχύτητα, η ζημιά που μπορούσε να πάθει ένας προπονητής. Δηλαδή, ένας έλεγε ο Μάτος, θα βγάλω 90 λεπτά, του έλεγε ο Ίβιτς, το γυμναστή. Πόσα σπριντ μπορεί να κάνει, πάνω από 15 δεν μπορεί. Του έλεγε, μετά το 60 έτσι και περάσει τη γραμμή σου πήρα το κεφάλι. Τον σε έκανε αλλαγή. Τον έκανε λοιπόν
Τον έκανε ρομποτάκι. Ναι. Του λέει, δεν θα μου κάνεις εσύ τις κούρσες. Άιντε, τον έβλεπες πως έτρωγε ο Μάτος στην αρχή. Άιντε, ποδόσφαιρο Αλάνας, που πας δεν το λέει. Σε έτσι πως πας να σε χάσω. Μα ξέρεις σε κότσο, εγώ ξέρω εγώ να μπω για κεφάλι. Του λέει, μετά το 70 μου πέρασε στη σέντρα, σου πήρα το κεφάλι. 15 ποιοτικά σπριν θα μου κάνεις. Όταν σου μιλάει ένας προπονητής και ένας γυμναστής έτσι, ο οποίος υποτίθεται ότι ο Ίβιτς δεν ήταν καν προπονητής. Τι να περιμένεις δηλαδή. Πήρε από τον ΠΑΟΚ περισσότερα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές από ό,τι είχε πάρει ο Σάντος. Γιατί και ο Σάντος αυτό έκαμνε. Αυτό υπερβολή είναι που λες. Γιατί πήρε πράγματα πολλά. Με συγχωρείς πολύ. Ποιος ποδοσφαιριστής έπεσε μέχρι το Δεκέμβριο χωρίς να φύγει. Ο Σάντος με τον Ίβιτς έκανε 6 γκολ. Ναι, ρε φιλέ. Πάτησε περιοχή, ήρθε από πίσω κτλ. Ο Τζίμιροντ έκανε μεγάλη καριέρα. Ναι. Ο Βαρέλα έκανε στον τελικό παιχνιδάρα. Βέβαια. Ο Μπίζεσβαρ σαν τέταρτο χαφ, όπως έβαζε τον Αϊντάρεβ τρίτο χαφ και τέταρτο το Μάντολο, έβαλε τον Σακόφ και τον Μπίζεσβαρ ο Ίβιτς. Ναι. Ο Ίβιτς τι είπε στον τελικό, ξέρεις. Εκεί ήμουνα μαζί του. Λέει στον Τζίμιροντ. Του λέει, κοίταξε να δεις. Αυτοί οι δύο οι στόπερ πίσω είναι, λέει, σαν τη Λερναία Ήδρα. Ένα κεφάλι κόβεις, δύο κεφάλια βγαίνουν. Του λέει, θα ανεβάζεις την μπάλα, αλλά έχει υπόψη σου να μην τρυπηθούμε από εκεί πέρα μέσα. Και αν παρατήρησες, παπ, συμπληγάδες πέτρες, λίγα μέτρα ο Βαρέλα, 15 μέτρα. Σημειωτέρα ρολίστα σε εκείνο το μάτι. 100% χαμάλι. Έχει κάνει παιχνίδι. Άρα χωρίς να το δούμε εμείς. Τακτική ο Τζίμιροντ. Γι' αυτό ήθελα να τον πουλήσουν οι μπαγλαμάδες και δεν μπορέσαν τον Τζίμιροντ. Κατάλαβες. Και το άλλο που έμαθα σήμερα. Και ξεκίνησε και καλά ο Τζίμιροντ. Το άλλο που έμαθα σήμερα για το Βιερίνια. Ναι. Όποτε έμπαινε ο Βιερίνια μέσα στη Βόλσμπουργκ, ανέβαινε πάνω στη ζυγαριά. Πόσα κιλά είσαι, Βιερίνια? 1,5 κιλό παραπάνω μετά το τέλος του παιχνιδιού σάουνα. Θα έρθεις, θα είσαι 65 κιλά, 1 κιλό, 2 αγωνιστικές εκτός. Τα κιλά που έχασε στέγνωσε ο Βιερίνια, ήρθε, έφυγε με κόλλο. Λέει, πάντως ο Βιερίνια είναι λιγότερα κιλά σήμερα από ό,τι όταν έφυγε. 100% και πιο μειώδης. Είναι το καλύτερο κιλά υλικό στην ιστορία του ΠΑΟΚ το φετινό, ο 2,67. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ναι, αυτό που μου αρέσει εμένα, ναι, να μιλήσω λίγο και σαν όχι ο παδός του ΠΑΟΚ, αν και το λατρεύω το ΠΑΟΚ, είναι ότι θα δούμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, φίλε Κώστα. Εύχομαι. Ωραίες παιχνιδάρες θα δούμε. Οι διαιτητές πιστεύω να κρατηθούν στο ύψος των περιπτώσεων. Και απ' την άλλη, άμα θέλεις να σου μιλήσω και σαν πολιτής, νομίζω ότι αυτά τα λεφτά που πέσανε δεν πρόκειται ποτέ αυτοί να τα πάρουν πίσω. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει και κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τέρμα το ποδόσφαιρο. Πες μου πώς πάνε οι πωλήσεις, πώς πάνε οι επαρχίες, πώς πάνε οι πόλεις. Ποιες πόλεις πηγαίνεις από εδώ, ποιες πόλεις είσαι. Κοίταξε να δεις. Εγώ κέντρο Δυτική Μακεδονία. Κέντρο βγαίνω. Δυτική. Δηλαδή, Φλόρινα, Καστοριά, Πτολεμαϊδα. Καβάλες δράμες δεν έχεις. Καβάλες δράμες δεν έχω. Ναι. Εκεί πηγαίνουν άλλοι πολλοί. Εκεί πηγαίνουν οι νέοι που έχουν όρεξη για τρέξιμο περισσότερο από μένα. Ναι. Καλοκαίρι πολύ ωραίο, ναι, ευχαριστημένος όλος ο κόσμος, ναι, πολύ τουρισμός, πολλά ψώνια, πολλές αγορές από τους Βαλκάνιους. Κουνήθηκε το χρήμα. Κουνήθηκε το χρήμα. Κουνήθηκε το χρήμα. Έμειναν λεφτουδάκια, ναι, έτσι. Πολλά ελληνικά προϊόντα μπαίνουν στην βαλκανική αγορά. Δηλαδή. Δηλαδή θα σου πω κάτι. Βλέπεις εσύ ένα πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, και βλέπεις ένα προϊόν. Τι κοιτάς, από πού είναι. Ναι. Μόλις βλέπεις Germany, λες, α, αυτό το προϊόν είναι καλό. Ναι. Τώρα, Αλβανός, ναι, Σέρβος, Κροάτης, ναι, Ρουμάνος, Βούλγαρος. Μόλις βλέπει Made in Greece, ναι, σου λέει είναι προϊόν βουνό. Πώς έχουμε εμείς τα γερμανικά τα προϊόντα, έτσι έχουν τώρα και αυτοί. Θα δούνε τυρί ελληνικό, θα το βουτήξουν. Θα δούνε γάλα ελληνικό, θα το βουτήξουν. Θα δούνε μακαρόνι ελληνικό, θα το βουτήξουν. Θα δούνε αλαντικό ελληνικό, θα το βουτήξουν. Δηλαδή, έχουμε κάνει πολλές εξαγωγές πλέον στα Βαλκάνια. Ναι. Σκόπια, Αλβανία, Ρουμανία. Πολύ ωραία πάμε. Ελπίζω να έχουμε βάλει μυαλό, γιατί είχαμε ένα λαμογίστικο σύστημα και κοιτούσαμε να τους τη φέρουμε. Τώρα κοιτάζουμε να βγάλουμε ποιότητα για να πουλήσουμε βάσει της ποιότητας που βγάζουμε. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Και ειδικά αν θα παρατηρήσεις, και εσύ ακόμα που το βλέπεις, μικρές φάρμες που έχουν βγει στη Μακεδονία, είτε παράγουν γάλα, είτε παράγουν τυροκομικά, είτε ζυμαρικά, είτε οτιδήποτε είναι αυτό, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, μικροφάρμες ρε παιδί μου, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουν ποιο είναι η ποιότητα. Να μην κοροϊδεύσουν τον καταναλωτή. Αυτό θα μας πάει πολύ μπροστά. Βλέπεις ξενοδόχους όπως είναι αυτοί οι γουρουνάδες, οι χαλκιδικιώτες. Ναι. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
Περάστε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Άτροπα γουρούνια. Δεν μιλάω για το πρώτο πόδι. Άτροπα γουρούνια. Δεν μιλάω για το πρώτο πόδι. Ναι, ναι. Εντάξει. Άτροπα αλλά γουρούνια. Για το κοινό καλό όμως ναι. Θα το βάλεις μέσα το Ρώσο. Σακουμπάει 80 ευρώ χωρίς πρωινό. 80 παίρνεις. Έτσι. Τον ξαναθέλεις να τον ξαναέχεις. Γιατί αποκτάει πλέον. Με άλλα λόγια μου λες όμως ότι κουνήθηκε πολύ καλά η Ελλάδα από τον τουρισμό. Πολύ. Αλλά ο Έλληνας δεν πήγε διακοπές όμως. Ο Έλληνας δεν πήγε διακοπές. Ο Έλληνας δηλαδή πήγε επανομή, μηχανιώνα για τριάδα, ξέρω εγώ. Ναι. Πώς το λένε, Νέα Ηράκλεια, Καλλικράτεια. Λιτόχωρο, Λεπτοκαρδιά, Μακρύ. Παραλία Διονυσίου, ναι. Μακρύ γυαλό, Πλατή γυαλό κτλ. Ναι. Και δεν κουνήθηκε, ας πούμε. Εγώ έπαθα μπλάκα. Κοίταξε, εγώ έπαθα μπλάκα. Κοίταξε να δεις. Δεν είδα τον Έλληνα να κουνιέται. Είδα καταρχήν ένιωσα στη χώρα μου ξένος. Όχι, ρε Σικώστα, μην το λες. Δεν πλάκαμε κάτι. Θα σου πω κάτι. Άπαξ και πήγε καλά ο τουρισμός. Δεν πήγε ρε ο Έλληνας διακοπές. Άπαξ και πήγαν καλά τα προϊόντα. Ναι, πήγα, αυτό ναι. Ο Έλληνας, το χρόνο θα πάει διακοπές ο Έλληνας. Πού θα πάει? Θα πάει διακοπές. Να σου πω κάτι. Ο Σέρβος. Ο Σέρβος. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτά τα χρόνια. Ναι. Ερχόταν με τουριστικά λεωφορεία και τρώγανε σκυλοτροφές από το Lidl. Ναι. Έτσι. Άκουμε. Τώρα υπερβάλλω λίγο. Περίμενε να ολοκληρώσω. Άκουμε. Περίμενε να ολοκληρώσω. Αυτό που είδα φέτος εγώ. Ναι. Αυτό που είδα φέτος εγώ. Στη Θάσο. Το έβλεπα χρόνια στην παραλία Κατερίνης. Ναι. Ναι. Αυτή η παραλία Κατερίνης βαλκανοποιήθηκε όλη η Ελλάδα. Όλη η Μακεδονία βαλκανοποιήθηκε. Απέναντίας η Πελοπόννησο δεν τα πήγε καλά. Δεν ξέρω τι έκανε. Όπως σε κάποια νησιά, στο λέω γιατί ξέρω κόσμο και ανθρώπους που έχω. Το Ιόνιο τα πήγε πάρα πολύ καλά με Ιταλία και ιστορία κτλ. Φίλε, Κωστή, να σου πω κάτι. Αν ένα κομμάτι της Ελλάδος πάει καλά, θα πάει και το υπόλοιπο. Γιατί αυτά είναι αλυσίδα. Γιατί κοντά στα ξενοδοχεία δουλέψανε και τα τρόφιμα. Δουλέψανε και αυτοί που πλένουν τα σεντόνια. Δουλέψανε και οι σερβιτόροι. Με χαμηλό μισθό. Δεν το αξίζουν αυτό το μισθό που πήραν τα παιδιά. Ούτε οι μάγειρες. Δουλέψανε οι ταβέρνες. Ποιος Σέρβος πήγαινε ρε σε ταβέρνα τα προηγούμενα χρόνια. Έλα, γιατί το καρπούζι το τρώγανε, το κόβανε στα 8. Έλα, τα πορμπαγάζ γεμάτα ήταν να πούμε τους γύφτους, να πούμε. Τα φέρανε από τη Σορβία και τα τρώγανε εδώ. Και τα τρώγανε εδώ, ρε. Εντάξει. Κάνεις... Τώρα το βλέπεις το Σέρβο. Πάω στη Σάρτη. Σάρτη και μάτι. Με Champions League και βλέπω τους Σέρβους να πίνουν ουίσκι, ρε φίλε. Ναι. Μπουκαλάκι. Ναι. Τι σημαίνει ότι έχουν ανεβεί ποιοτικά αυτοί. Άρα ανεβαίνοντας αυτή ποιοτικά θα ανέβουμε και εμείς. Άρα πήγαμε καλά τουριστικά. Τώρα Σεπτέμβριο ανοίγουν και τα σχήματα να πούμε με τους τραγουδιστές και τέτοια. Να δούμε πώς θα πάνε και αυτοί. Ναι. Αυτοί θα δουλεύουν Παρασκευή Σαββάτο. Δεν έχει σημασία. Αυτό θα δουλεύουν. Ναι. Τώρα βάζουν μέσω, θα έρθει ο Ρέμος, ποιος θα έρθει εδώ, ποια θα έρθει, Βέρτιδες και τα λοιπά. Ναι. Βάζουν μέσω, κοίταξε να δεις, βάλε με καλό τραπέζι μπροστά πίσω. Καλό αυτό είναι, ας πούμε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Εμένα μου άρεσαν κάποια πράγματα γενικά, γιατί βλέπω ότι ποια είναι η νοοτροπία που αλλάξανε. Πάω σε μια ταβέρνα να φάω με την οικογένεια. Ναι. Λέω φιλαράκι, κάνε μας μια φτιάξη, μας πάρει στο κεφάλι. Όχι, ρε φιλαράκι, Έλληνες είστε, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρω εγώ κτλ. Ξέρεις, οικονομικά. Γιατί κάτι ταξιδιώτες έμαθα, κάνανε εγκλήματα. Εντάξει, ε? Τώρα αυτή. Πήρε άλλος από αεροδρόμιο. Πώς το λένε, Κτέλ, 70 ευρώ μια κοπέλα. Ρε, ο άλλος πήρε. Κακοί πάντα θα υπάρχουν. 37 ευρώ. Και από καλή εταιρεία, δεν λέω όνομα, μην τους κάνουμε δυσφήμιση. Κωστή. Πήγε αεροδρόμιο. Ένα ξενοδοχείο δίπλα σε αεροδρόμιο 340 ευρώ. Ναι. Και λέει ο ξενοδόχος, φέρ τα λεφτά πίσω, αλλιώς θα σε κάνω ένα να σε κόλλω ταξιτζί να πούμε τα λοιπά. Κοίταξε. Δύο το κάνανε. Σε αυτά που συζητάμε. Κουβέντα με κάτι φίλους ταξιτζίδες σήμερα. Ναι. Και μου λέει κάνα δύο, τρεις, τέσσερις καλά. Θα βρεθούν να κάνουν. Θα βρεθούν και ξενοδόχοι θα βρεθούν. Και ταβερνιάριδες θα βρεθούν που θα σου τη σπάσουν και θα σε καρφώσουν. Όλα τα δάκτυλα δεν είναι ίδια, αλλά εντάξει, να μην τα κάνουμε αυτά. Εντάξει. Κοίταξε Κωστή. Γιατί πεινάει η χώρα. Η χώρα πεινάει και το ξενοδοχείο σου. Τώρα με τις κριτικές που γίνονται και με αυτά, έτσι, Τριβάγκο και ιστορίες που μπαίνει μέσα ο άλλος, διαβάζει. Και άμα δεν είσαι ωραίος, σε βγάζει κόκκινη κάρτα και πάει πιο κάτω. Εντάξει. Σου λέει, τάχω τα φράγκα, δεν σε έχω ανάγκη. Εντάξει, τώρα. Και στο Τριβάγκο μπαίνεις μέσα, βλέπεις μια σουίτα και εκείνο είναι ποντικοφολιά. Όταν θα πας εκεί, φίλε. Είναι έχει και τέτοια να πούμε. Έχει, παντού έχει. Ποντικοφολιά έχει, ναι. Παντού έχει, εντάξει. Ναι, εντάξει. Έχει. Το ζητούμενο είναι να αναβαθμιζόμαστε. Θέλεις να πάμε. Έχουμε μία ώρα διάλειμμα. Έχουμε μία ώρα διάλειμμα. Θα το πάμε 5 λεπτά ακόμα και να πούμε τον κόσμο. Πόσα δευτερόλεπτα? Είναι 50 δευτερόλεπτα το διάλειμμα σε 5 λεπτά. Μπορείτε να καλείτε, άρα σε 3-4 λεπτά μπορούμε να παίρνουμε γραμμές. Έχουμε να πούμε πράγματα. 2-31-090 όλα, 90 όλα, 90 όλα που λέμε. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχει μείνει, τι δεν σχολιάσαμε.
Τα πάντα σχολιάσαμε. Ναι. Είμαστε πολύ καλά. Διάβασε κανένα μήνυμα. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου. Για βάλε τη σκάλα. Λέτε ότι ο Μπρίγιοβιτς είναι παικταράς, ενώ εγώ έχω άλλη γνώμη. Αν του στείλει την μπάλα συστημένη και ψηλά θα συμπληρώσω εγώ. Ναι. Είναι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάλει εύκολα γκολ. Αν η μπάλα πάει ένα μέτρο δεξιά ή αριστερά, δεν κάνει καμιά προσπάθεια να μπει στη φάση. Απλώς δεν συμμετέχει στο παιχνίδι. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο φίλος. Είναι λίγο σημαδούρα ο Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή πρέπει να προσαρμόσει, λέει ο φίλος, mm-hmm. στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ να το προσαρμόσει στο center for. Έτσι δεν είναι ρεκόρ. Δεν έτσι. Ο μεγάλος ο center for βγαίνει έξω και να σου πω κάτι, είδα και το Βέλιο χθες. Σημαδούρα. Σημαδούρα. Τι σημαίνει αυτό σημαδούρα? Ότι δεν πήρε θα βρείτε κλειστές, ενέργεια. Θα βρείτε κλειστές άμυνες. Ναι. Ο center for λοιπόν που θα βρει κλειστές άμυνες πρέπει να παίξει σε μεγαλύτερο χώρο. Ο προπονητής σαν προηγούμενος που είχατε. Τον έβγαζε. Τον έβγαζε, αλλά αυτός δεν μπορούσε να βγει να κάνει να ράνει. Δεν μπορούσε ήτανε να και πάρει. Η αθλειότητα που είχε. Δεν μπορούσε να πάρει. Ναι, δεν αλλά τα σπασίματα όμως που είχε όταν έβγαινε δεξιά και αριστερά την έσπαγε καλά την παλίτσα. Τα σπασίματα τώρα. Εγώ τον Μπρίγιοβιτς και πότε θα τον κρίνω. Πότε θα τον κρίνω. Όταν θα φορμαριστεί φουλ. Ναι. Εκεί θα τον κρίνω. Ναι. Άμα το δω να σέρνεται πάλι όπως σέρνεται, ναι. θα χάσει και τη θέση του. Ο Λουτσέσκου πρέπει να το φορμάρει. Το Μακ. Άμα δεν φορμαριστεί. Να φέρει το Βιερίνια βιολογικά εκεί που πρέπει. Να πάρει τα ενασμένα του. Κοιτάξτε να δει. Πώς θα κάνει το κέντρο. Έχει μπελάδες μεγάλους ο Λουτσέσκου. Έχει μεγάλους μπελάδες. Τα επίπεδα. Αλλά έχει όμως και την πολυτέλεια να πει: κύριε Μακ, περάστε έξω παρακαλώ. Ναι. Ελάτε κύριε Μπρίγιοβιτς, δεν πάτε καλά. Περάστε έξω παρακαλώ. Να γκρινιάζουν, να κάνουν οι μάνατζερ. Έχει θέματα πολλά. Ναι, όπως κάνανε και στον Ίβιτς. Αυτό έγινε με τον Ίβιτς. Γκρινιάζαν οι μανατζαρέοι. Γιατί ας πούμε, ξέρω εγώ, ο ποδοσφαιριστής ο Τάδε δεν πήρε 10 παιχνίδια και πήρε 8 κτλ. Το θέμα είναι όμως ότι τι λέει ο Λουτσέσκου. Δεν μου λες. Τι χαρακτήρα θα βγάλει. Κάνω μια σκληρή ερώτηση. Άντε κάνει. Είσαι εδώ στέλεχος σε ένα ραδιόφωνο, σε μια εφημερίδα, σε ένα site της Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχεις τον ΠΑΟΚ και έχεις από εκεί δύο λιμά, τον Άρη και τον Ηρακλή που δεν πουλάνε καθόλου. Και έχεις την πόλη σου Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Τι κάνεις. Σαν πολιτής, θα σε μιλήσω. Να με μιλήσει σαν πολιτής. Αυτό που θα με φέρει κέρες εδώ σε αυτό θα κοιτάξω. Ναι. Τι θα κοιτάξω. Σε πώς, μια... πώς, σε... θα, πώς θα ζήσει το υπαλληλικό μου προσωπικό. Δεν μου λες πλέον. Στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Ο Ηρακλής πουλάει παραπάνω ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Σπαθή, αντρίκια. Αυτό που είδα... το κερδάς το έργο δηλαδή. Αυτό που είδα εγώ, είδα ότι ναι, ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρης. Και η Ηρακλής. Και η Ηρακλής. Δεν υπάρχει. Είναι μια μεγάλη γενοκτονία αυτό που γίνεται. Και αυτό όμως ναι. είναι κακό για τον ΠΑΟΚ. Τεράστιο. Γιατί θα μου το πεις και πάμε σε διάλειμμα. Γιατί είναι κακό για τον ΠΑΟΚ. Είναι κακό να σου πω γιατί. Γιατί, γιατί τι... αυτά είναι τα αντίβαρα ναι. στην ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί ας πούμε ο ΠΑΟΚ να βλέπει αντίπαλο δέο στη Λιβαδιά και τη Λάρισα. Όχι φίλε, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Γιατί. Γιατί θα πάει ο ΠΑΟΚ φέτος για πρωτάθλημα ναι. και αν πέρναγε από ένα Χαριλάου που γινόταν η ιστορία με αρκούδες και έκανε εγώ σου λέω δύο πόντους ναι. και γινόταν φασαρία και έκανε άλλους δύο πόντους στο Καφτατζόγλιο ναι. Το πάει... μικραίνει στον ΠΑΟΚ. Περίμενε, δεν το μικραίνω. Το μικραίνεις. Πάει λοιπόν στην Κέρκυρα που είναι φίλη του και περνάει. Ναι. Πάει, έρχεται η Κέρκυρα εδώ και περνάει. Πάει στον Πανιόνιο που έγινε φίλος του και περνάει. Mm-hmm. Γίνονται οι φίλοι του και τα Γιάννα και παίρνει τρεις έξι. Με φίλους θα το πάρω το πρωτάθλημα. Ορίστε. Με τους φίλους μου να το πάρω το πρωτάθλημα. Όχι, θα πάω στο Χαριλάου. Ανοίξτε τα πόδια να περάσω δηλαδή. Ναι, άνοιξε τα πόδια. Δηλαδή να κερδίσεις εσύ στο Χαριλάου και να αφήσεις. Δεν το θέλω ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Θα πάω εγώ στο Χαριλάου να φάω το ξύλο της αρκούδας, να φέρω 0-0 ή να χάσω, να έρθει ο Ολυμπιακός και να περάσει 2-0. Δεν μου λες. Τι να τον κάνω. Εσύ τώρα κάνεις ένα αγώνα box. Εγώ τώρα και ξέρεις ότι ο άλλος θα σε αφήσει να κερδίσει τον τρίτο γύρο. Θα το ευχαριστηθείς το ίδιο. Όχι, αλλά θα τον κερδίσουμε. Μιλάμε για τον οπαδό. Ναι. Παίξαμε με την ΑΕΚ ναι. ένα παιχνίδι και την πήραμε το κύπελο. Ναι. Άμα κερδίσαμε τον Αστέρα ναι. ή άμα κερδίσαμε τη Λιβαδιά, ναι. η ίδια χαρά θα είχαμε. Όχι! Κερδίσαμε την ΑΕΚ, σου ναι, λέω τώρα. Ναι. Και πήγαμε μέσα στο Χαριλάου ναι. και κερδίσαμε τον Άρη, κερδίσαμε τον Ηρακλή. Άλλο σου λέω. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Τα λιμά τη πόλη θα θέλουν. Τα λιμά τη πόλη κάνουν κακή ψυχολογία γιατί ο Παοξής είναι μαστουρωμένο επειδή δεν υπάρχουν αυτοί. Και δεν φωνάζει. Αυτό είναι άλλο. Εγώ είδα τη θύρα, εγώ είδα τη θύρα 4 να φωνάζει τον Κοντό και ο Κοντός μετά από τον αποκλεισμό και τον πινελίκι που έβαγε από τη θύρα 4 έκανε στο τέλος ποτρεχάκια και ποδαράκια μου να μη σας σχέσει ο κόλος μου. Μια χαρά ο Κοντός. Είπε, ναι. Μια χαρά τα είπε η θύρα 4. Ναι, τα είπε η θύρα 4. Γιατί σου λέει εμείς δεν είχε Άρη από πίσω και η Ηρακλή η θύρα 4. Πρόσεξε. Τον Ολυμπιακό έβλεπε μπροστά της. Και τον Ολυμπιακό πάλι βλέπει. Διάλειμμα. 2-31-0-90-90-90 μετά το διάλειμμα. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Πάμε. No one is
Λοιπόν, λοιπόν αυτό έχουμε έκανε... τρεις στις γραμμές, άλλους ναι. τρεις περιμένουμε για να φουλάρουμε. 90-90-90, πες αυτό πριν πάμε στον πρώτο ναι, φούλο. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι ξέρουμε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι μια αεκοκρατούμενη, ξέραμε μάλλον. Και η Κομωτινή. Και η Κομωτινή. Και στο παιχνίδι, ρε φίλε, το ευρωπαϊκό, η ΑΕΚ ήταν τρίτη επιλογή. Δηλαδή πήγα σε. Απόλαυσα το παιχνίδι του. Απόλαυσα μέσα σε εισαγωγικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με φωνή. Όλα τα μαγαζιά εκεί στη σειρά, στο Φάρο μπροστά, παίζανε ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό χωρίς φωνή και η ΑΕΚ ήταν η τρίτη επιλογή. Δηλαδή το πίστευα αυτό. Στην Αλεξανδρούπολη τι έκανες? Διακοπές. Στην Αλεξανδρούπολη έκανες διακοπές. Ε, τρελώσεις. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Έπεσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πάμε. Έλα. Βαρύς ακούμε. Καλημέρα. Έλα. Πάμε. Δευτέρα. Νίκο. Πάμε. Ναι. Νίκο. Ναι. Έλα ρε Καζάνδρου και πάλι Δευτέρα. Τρίτη θα βάλω. Άντε βάλε Πέμπτη για. Από την Ποτοϊράκλεια. Νίκο, εσύ είχες εσύ. Εμένα λες Καζανοκέφαλο και εσείς από την Ποτοϊράκλεια. Εσείς τα κεφάλια σας έχουν 8 καρούμπαλο το καθένα. Σαν τα τάμπερ που κουβαλάνε τα κάρβουνε στην Κελεμαϊδα. Λες εμένα Καζανοκέφαλο, εσύ που είσαι από την Ποτοϊράκλεια. Εσύ είσαι Πόντιος και λες εμένα Καζανοκέφαλο. Εντάξει, παρεξηγήθηκες τώρα που είπε και Καζανοκέφαλο. Με τις μητάρες, τις αυτάρες, όλοι άσχημοι άντρες εκεί. Άκου να σου πω. Άντε πες, άντε πες. Πόσο θα πέντε ο Βιερίνια στη Βολφσμπουργκ? Τι συμβόλαιο είχε? 2,2. Το, εσένα δεν ρωτάω, ρε Νίκο. Α, συγγνώμη, συγχωρείς. 2 εκατομμύρια. Λέγε, ναι, ναι, λέγε. Ναι, και γιατί λέει μας, θα μας πάρει τα λεφτά? Δεν μπορούσε να τα πάρει από εκεί? Δεν του τα έδιναν οι άλλοι. Γιατί δεν του τα έδιναν? Τι στο συμβόλαιο είχε? Τι λες, ρε. Άμπρο, Νίκο, γιατί δεν του έδιναν αυτά? Σας έπιασε τον κόλο ο Κοντός, έλα, πάμε παρακάτω. Άντε, μπράβο. Επειδή σας αρέσει κάτι Γκαρσίες, κάτι Ζαγοράκηδες, σας πιάνουν τον κόλο, σας τον πιάνουν και ο Βιερίνια. Καλά κάνει. Ο Βιερίνια έπαιρνε 2,200 και είχε κλειστό συμβόλαιο, ρε Κωστή. Για να ακούσουμε. Για να ακούσουμε. Για την Καλαμαριά, γιατί δεν μιλάς? Δεν μιλάω για την Καλαμαριά. Έχει πάρει διαρκείας για την Καλαμαριά. Ναι, τι να πω για την Καλαμαριά? Να πεις κάτι για την Καλαμαριά, αφού είναι η ανερχόμενη δύναμη. Μετά από εμάς. Εσείς ποιοι είστε? Η ΠΑΟΚ. Μετά τον ΠΑΟΚ, ρε. Μετά τον ΠΑΟΚ είναι Καλαμαριά. Βέβαια. Mm. Πόντιος είμαι, τι θα είμαι. Δεν φαίνεται ότι είσαι Πόντιος. Να είσαι καλά, πάμε επόμενη γραμμή. Να θα βγει πρώτη Καλαμαριά και δεύτερος ο Άρης, ρε, αυτό είπα. Έκανε η δεύτερη δύναμη της Θεσσαλονίκης ήταν ο Άρη, η Καλαμαριά δηλαδή. Βέβαια. Μετά το... Γιατί ποιο είναι? Δεν έχει κόσμο. Μετά τον ΠΑΟΚ ποιο είναι? Δεν είναι Καλαμαριά δεύτερη δύναμη? Τώρα. Τώρα, ναι. Επεκτικός δεν το έχουμε δει. Τι επεκτικός, τι οικονομικός, τι νοικοκυρός. Έχεις και τον Καλαϊτζίδη. Έχω τον Καλαϊτζίδη, έχω τον Κάλας, έχω τον Νεράτζη, έχω το νοικοκυριό τους, έχω τα χρέη τους μηδέν, έχω την ομάδα τους, έχω τα αποδυτήριά τους, δεν έχω αυτό το δυσάρεστο κατασκεύασμα που λέγεται Άρης. Έλα, και Ηρακλής. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Μ' ακούεις, ραπ? Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Νίκο, θέλω να σε δώσω μια απάντηση σε αυτό που είχες πει πιο πριν. Ότι έχουμε το καλύτερο υλικό αυτή τη στιγμή. Εμείς, ναι. Δεν το είχαμε αυτή τη στιγμή το καλύτερο υλικό. Το είχαμε, το είχαμε όταν ήταν ο Κοντρέρας, ο Λίνο, ο Ίβιτς. Τότε ήταν το καλύτερο υλικό. Όχι, σε αυτό διαφωνώ. Γκαρσία, ο Γκαρσία, ο Μουσλίμοβιτς, ο Βιερίνε στα φόρτε του. Ο Μουσλίμοβιτς πόσα γκολ έκανε στον ΠΑΟΚ? Σεντερφόρ συμμετοχής ήταν. Πόσα... Ναι, το μόνο πράγμα που δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή είναι σεντερφόρ. Άμα δεν είχατε σεντερφόρ, δεν είχατε. Όταν λέω ότι έχουμε το καλύτερο υλικό σαν ομάδα, το συγκρίνω και τους υπόλοιπους τι έχουν, έτσι. Δηλαδή δεν εννοώ εσύ είπες, μόνο... Εσύ άλλο είπες ότι φέτος έχουμε το καλύτερο υλικό σε όλα τα χρόνια που είναι πάω. Έχουμε το καλύτερο πράγμα. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Και γιατί οι άλλοι, και σε σύγκριση με τους άλλους, αλλά και σε σύγκριση με ομάδα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές ήταν καλοί, αλλά δεν ήταν της αξίας αυτής. Τότε δεν ήταν. Τότε δεν είχε τόσο αξία το ποδόσφαιρο. Τώρα έχει αλλάξει. Πώς δεν ήταν και τα συμβόλαια τότε ήταν βουνά. Δεν μου λες πόσο ετών είναι ο ΠΑΟΚ. Πόσο? Πόσο ετών είναι ο ΠΑΟΚ? 96, λίγο δύσκολα να είναι. Περίμενε. 87. Λοιπόν, εντάξει, 91 σε τόνιμο πάω. 91, ναι, 91. Πάω και είναι 91. Ραπ. Εντάξει, να σου πει ψυχή τώρα. Υπήρχε κάποια. Θέλω να σε πω και κάτι άλλο, ραπ. Θέλω να σε πω και κάτι άλλο. Υπήρχε κάποια χρονιά
που ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα και ήταν η χρονιά αποτυχημένη επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η πρώτη, αν δεν το πάρει. Συμφωνώ. Θα το πάρει. Που ό, σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει μαζί με τους Αθηναίους από την ίδια αφετηρία. Οικονομικός, σαν παρασκήνιο, σαν budget, σαν κατάσταση. Όλα. Ο Σαβίδης σας έφερε τον ΠΑΟΚ να είναι στο ίδια γραμμή εκκίνησης με τις άλλες ομάδες. Ο Σαβίδης το έκανε, εσείς δεν μπορούσατε να το κάνετε από πάνω. Μπορώ να σας δώσω και ένα άλλο, άλλο προγνωστικό. Άκου λες. Τεχνική. Ναι. Καλαμαριά 10 βαθμούς πάνω. Με δεύτερο. Το θυμάσαι. Με δεύτερο τον Όφη. Τον Όφη. Έγινε αγόρι μου, καλό βράδυ. Και είμαι από την Πόντο Ηράκλεια. Και είμαι από την Πόντο Ηράκλεια. Α, από την Πόντο Ηράκλεια. Καλώς τώρα. Έλα φίλε. Χαίρετε. Γεια σας. Εγώ είμαι αυτός. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές που τελευταία συμφωνώ με το ραπ, γιατί με τα περισσότερα δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Σε αυτό που είπε ότι όντως πραγματικά στον ΠΑΟΚ του κάνει κακό να είναι ο Άρης και ο Ηρακλής. Τα είπε πάρα πολύ καλά. Πράγματι... Τι να τον κάνω εγώ τον Άρη και τον Ηρακλή να με δέρνουνε, να μου κόβουνε βαθμούς και να ανοίγουν τα ποδάρια τους σε όλη... μπάλα, να μην σου παίζουν μπάλα, ναι. Να σε ρίχνουν και στο νοσοκομείο πέντε παίχτες. Ναι. Μετά να είναι ακριβώς... πόλεμος! Να είναι πόλεμος τα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Έτσι. Ένα δεύτερο. Πάνε δέρνουνε τον ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό ανοίξαν τα πόδια τους. Ποτέ. Όχι τα ανοίγουνε, πάντως δεν το δέρνουν τόσο. Δεν γίνεται αυτό σας πληροφορώ ότι τους περισσότερους βαθμούς ακόμα και από τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τον έχει χάσει από Ηρακλή και από Άρη. Μη λέμε χασά. Όταν άλλο να μιλάμε από δεκά και άλλο να μιλάμε σοβαρά. Είναι τόσο το μίσος απέναντι στον ΠΑΟΚ που παίζουν αντιποδόσφαιρο και μας κάνουν τρομερές ζημίες. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν τους θέλω, δεν τους θέλω. Επίσης τον ΠΑΟΚ είναι ένα ακόμα λόγο συμφέρει να μην υπάρχει Άρης και Ηρακλής. Διότι σε λίγο καιρό δεν είναι και πολύ ωραίο για την πόλη, αλλά είναι ωραίο για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι η μοναδική ομάδα στην πόλη και όλα τα παιδάκια θα γίνουν ΠΑΟΚ. Καθίστε ρε παιδιά, φοβάστε τον Άρη. Φοβάστε τον Ηρακλή. Με τρελάνετε. Όχι, δεν άκουσε τι είπα, Νίκο. Δεν ρε, άκουσε. Πάλι, άλλο λέει ρε. Ρε για λέει. Να πάρω λέει το πρωτάθλημα. Θα ακούσεις τη νέο και μετά θα απαντήσεις. Ναι. Δεν κατάλαβα. Δεν είπα πάνω τον Άρη. Τον ΠΑΟΚ το συμφέρει να είναι η μοναδική ομάδα. Όχι, θα τον ΠΑΟΚ. Διότι τα παιδιά που θα γίνονταν Αριανοί και Ηρακλειδείς, σε λίγο καιρό επειδή αυτές οι ομάδες δεν υπάρχουν, θα γίνονται ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και θα γίνουν αυτό πολύ είναι πραγματικότητα, εντάξει. Τότε λοιπόν μην βιάζεσαι και εσύ και πετάγεσαι. Άκου τι λέει ο άλλος. Ναι. Πάμε τώρα στο... να κάνουμε μια χαρτογράφηση τώρα σε όλες τις ενέργειες του ΠΑΟΚ των τελευταίων. Για μένα ήταν το πιο εκοφαντικά, η πιο εκοφαντικά παράξενη εποχή που πέρασε ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο μήνα. Mm-hmm. Ναι. Έγινε η πιο τραγική πανολεθρία. Και άλλαξε η ψυχολογία σε μια εβδομάδα. Και όχι, δεν ήταν μόνο ότι άλλαξε η ψυχολογία. Πώς είναι δυνατόν να γίνει τόσο τραγική παρολεθρία, λάθη πειλαθών, εραστεχνισμοί, γελιότητες και μέσα σε μία εβδομάδα να γίνονται τόσο υποδειγματικές ενέργειες και θα εξηγηθώ, όχι μόνο ότι πέσαν λεφτά και πράγματι στους παίκτες, δεν απλό το ζήτημα. Η υποδειγματική ενέργεια ήταν που δώσαμε τον Ενρίκε δανεικό, ενώ είναι δικός μας ο παίκτης και αύριο θα πάρουμε 10 εκατομμύρια και 7 και 5. Επειδή παίζει το Champions League. Ναι. Ναι. Και εκπήραμε το Βερίνια, ο οποίος δεν θα μας δώσει λεφτά γιατί γέρασε, αλλά θα μας πάρει το πρωτάθλημα γιατί είναι όριμος παίχτης. Α, μπράβο! Ο Βερίνια θα κριθεί σαν ηγέτης, σαν παιχταράς, γι' αυτό το ανεβάζουμε. Μπράβο, αυτό που λέει, γιατί εχθές κάλεσες σε ημέρα του ΠΑΟΚ δύο Αριανούς που τον Στεφανάκο εγώ τον κάθε, κάθε Πέμπτη έρχονται και Δευτέρα, δεν τους κάλεσα. Εγώ τους συμπαθώ πάρα πολύ τον Στεφανάκο και να λέει πολύ ωραία. Ο άλλος έλεγε άλλα ντε άλλα μαζί με σένα. Και ξυγκρίνατε τον Ενρίκε με τον, πώς το λένε, με τον Βερίνια. Ποια, είναι δυνατόν, ποια είναι η άποψη, ποια είναι η άποψη. Αν είναι δυνατόν, δεν τους συγκρίνω καν. Ο ένας έρχεται ηγέτης να πάρει το πρωτάθλημα σαν όριμος παίχτης χωρίς να έχει καμία μεταπολιτική αξία. Με άλλα λόγια, εντάξει το κατάλαβα, ωραία το λες. Ο άρα άλλο, περιμένω. Εκεί παρακάτω, εκεί παρακάτω. Ναι. Ο Ενρίκε είναι ένας παιχταράς, ο οποίος είναι όπως ο τρελός ο Σκάκη που πηγαίνει και τρελός. Έτσι είναι πραγματικότητα ακριβώς. Πρόσεξε, με φοβερή, φοβερό ταλέντο, αλλά οι ομάδες που πήγαν αλλαλούμ όπως ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλανε αλλαλούμ. Άρα με άλλα λόγια, ωραία το λες. Μ' αρέσει έτσι όπως το λες. Άρα με άλλα λόγια. Θέλω να τα πάρω. Από τον Βιερίνια έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Έχουμε μεγάλες απαιτήσεις. Είναι παίκτης προπονητή. Όχι ενώ ο Ενρίκε δεν είναι ποδοσφαιριστής προπονητή. Θέλω να κάνω πρωτάθλημα με τον με το, ο Βιερίνια μπορεί να μου δώσει πρωτάθλημα. Ενρίκε όχι. Άρα, Ενρίκε θα μου δώσει δύο, άρα η προσωπολατρία που έχει στο Βιερίνια έχει ουσία. Στάσου. Στάσου. Είναι ένας παιχταράς ο ρημός,
από τον οποίο το τηγέρας δεν θα πάρω αύριο δραχμή, δεν θα πάρω δραχμή. Αλλά θα πάρω το πρωτάθλημα, λες, με αυτόν. Θα πάρω το πρωτάθλημα και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Είναι οφθαλμοφανές. Ο ένας όριμος παίχτης τακτικά σωστός, το ένα τ' άλλο. Ο άλλος είναι ταλέντο που θα πάρω λεφτά και πήρα με έναν παίχτη τρεις θέσεις, ρε παιδιά. Ενώ με τον Ενρίκε είχα. Με έναν παίχτη λεφτά. Τρεις θέσεις. Ξέρεις τι κάνω από την Βερένια, τι παπάδες φτιάχνω. Και μου έκανε εντύπωση που ξέρεις μπάλα, ρε ράπ. Δεν τα βλέπεις αυτά. Έχει κάτι κόλλους, κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν έχει. Ποιες είναι οι τρεις θέσεις που μπορεί να παίξει ο Βιερίνια? Πρώτα απ' όλα, αριστερό δεξί μπακ. Αριστερό μπακ να παίξει ο Βιερίνια γιατί? Για ποιο λόγο εγώ να δώσω 1,5 εκατομμύριο για αριστερό μπακ? Σλέμε σε έναν τραυματισμό. Δεξί μπακ γιατί αν το βάλω 7 γκολ έχω από το μάτι. Μια δύσκολη στιγμή. Αν είσαι εσύ που χτέρεις μπάλα, ρε ραπ. Ναι. Ταξίσει, γιατί ανά πάσα στιγμή που θέλω να ξεκουράσω ή μου έχει τραυματιστεί ο μάτος, δεν θα βάλω το δευτεράντζα, θα βάλω τον παιχταρά. Και επειδή έχω πολλούς εξτρέμ, μέχρι ο Μπίσες Βαρνέ παιχταρά για εξτρέμ. Του ξεκουράζω όπως θέλω. Καλά, μη το λες αυτό για τον business βαρύ ότι είναι εχθέ. Μη το λες πολύ. Θα το δούμε όμως και σε φάση extreme φέτος. Δεν τον είδες τον business βαρ, αλλά όταν είχε ξεκούρασε τον business βαρ. Μη, όχι extreme, μη το λες. Να σφίξω το κολαράκι του και τον business βαρ. Να περιμένει τη γραμμή τον business βαρ και να του αλέθει όλους και να βάζει και γκολ. Το Μάιο λοιπόν, αν ο Πάοκ είναι δεύτερος, θα είμαστε στεναχωρεμένοι. Ακριβώς. Και να σου πω κάτι. Ο σημειοφόρος αυτή τη προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα πρέπει να είσαι σήκωστη. Ο σημειοφόρος ο Βιερίνια. Εγώ τι σημειοφόρος. Ο σημειοφόρος στο να στηρίξει το Βιερίνια αυτή τη στιγμή. Τι με εγώ, γιατί ξέρει. Βάσο είμαι να στηρίξει το Βιερίνια. Άκουσε με. Γιατί ξέρει ότι αυτό το παιδί έχει τα εγγύα. Το βάρος. Έχει και το βάρος και θα κρυθεί πολλές φορές και άδικα. Και αυστηρά. Έτσι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ωραίος. Σωστός. Αλλά τι λέγε, ρε. Τι γκομένιαζε. Γκομένιαζες ρε. Τι έκανε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πού ήσουν. Πού να ήμουν, από την Κατερίνη. Από την Κατερίνη ήρθες. Και δεν γκομένιαζες στα 25 σου. Έτσι τα διάλα από εδώ ρε. Πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, καλημέρα σας, ναι. Λοιπόν, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Νίκο. Ο Νίκος είναι σαρωτικός. Επικοινωνιακός φουλ με πολύ ωραίο λόγο, μπράβο πραγματικά. Να είστε και καλά. 20 χρόνια ραδιόφωνο. Ο Κωστής με έχει μάθει πολλά πράγματα. Ναι, βέβαια, εγώ τον έκανα. Τι λέει, δεν έχει κάνει 20 χρόνια ραδιόφωνο. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Σε παίρνω εκ μέρους ενός γνωστού μου, ο οποίος όταν κάνει εκπομπές είτε δουλεύει είτε κοιμάται και σε ακούει στο YouTube σε επανάληψη. Και με παίρνει προχθές τηλέφωνο και μου λέει Ολυμπιακός άρρωστος, εξιντάρης, γηπεδικός φουλ από 15 χρονών. Αυτός. Ναι. Και ακούει προχθές την εκπομπή σου που πήρε ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης τηλέφωνο και δήλωσε Ηρακλής. Ναι. Και τρελάθηκε. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει καλά ρε. Πήρε μαζί μας λέει 4 πρωταθλήματα. Δοξάστηκε. Τον λιγδώσαμε όπως είπε λέει και ο Κωστής και να γιάσει το στόμα του. Και δηλώνει λέει Ηρακλής, δώσε λέει στο Κωστή συγχαρητήρια, του χώθηκε λέει πολύ όμορφα. Μα δεν είναι Ηρακλής. Στα 65 είναι Ηρακλής. Στα 65 έγινε Ηρακλής. Γιατί έχει να κερδίσει κάτι που έγινε στα 65 Ηρακλής. Ο Ηρακλής ξέρεις ποιος είναι. Θα του δώσει καμιά θέση ο Ηρακλής. Ηρακλής ξέρεις ποιος πρέπει να είναι. Ο Βλάκας ο Χατζηπαναγής. Ο Βλάκας. Έφυγε ο Κουσουλάκης, πήρε λεφτά από τον Ολυμπιακό. Έφυγε ο Νικολούδης, πήρε λεφτά από τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ. Έφυγε ο Γκέσιος, πήρε λεφτά από την ΑΕΚ. Βγήκε ο Κοφίδης, πήρε λεφτά από τον Κοσκοτά. Έφυγε όποιος, ο κάθε επικραμένος, ο Κωστής ο Φλώρος πήρε λεφτά από την ΑΕΚ. Και ο Βλάκας ο Χατζηπαναγής έμεινε στον Ηρακλή. Μιλάμε για βλάκα. Μπορεί να μην μπορούσε να φύγει, ρε Κωστή. Βλάκα, όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Να ήταν δεσμευμένος με συμβόλαιο. Που τέτοιο παιχταρά εγώ. Αυτός να πει είμαι Ηρακλής. Καταρχήν μεγάλη τιμή που σε πήρε ο ίδιος ο Κουσουλάκης στην εκπομπή τηλέφωνο. Παιχταρά στα χαφ. Ναι. Ασύλληπτο τρέξιμο. Φοβερές πάσες, όχι φοβερές κούρσες κάθετα. Μάλιστα. Καλύψεις, ιστορίες, σούτα από μέσα αποστάσεις. Σούρτα φέρτα. Φοβερός γαφ. Ναι. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα εγώ και να κλείσω. Ναι. Αυτό που είπε ο Νίκος, μεγάλη τιμή που σε πήρε τηλέφωνο. Βέβαια μεγάλη τιμή. Και πολύ μεγάλη μαγιά η δικιά σου που του χώθηκε έτσι ωραία και του λες άσερα Κουσουλάκι τώρα το παραμύθι λίγο στο τάντερο. Εγώ εκείνη την ώρα σκεφτόμουν και λέω, αν έκανα εγώ εκπομπή και με έπαιρνε ο Κουσουλάκη, την ίδια σκέψη με σένα θα έκανα. Έτσι. Αλλά δεν θα είχα τα κόσια να του το πω με τίποτα. Το Κουσουλάκη το γουστάρω όμως πολύ, γι' αυτό έχω και το θάρρος να το πω να πούμε. Πολύ μεγάλος παίχτης, φοβερός. Όπω φοβερός, ηθικός, αθλητής καλός, οικογενειάρχης σωστός. Δεν πάω από κουβέντα. Αλλά ότι είναι Ηρακλής, άστο τώρα. Τέλος πάντων. Με τον Ταϊφά τώρα κάναμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενο, βέβαια. Αν δει αν βγάλουν εμένα, άλλα μιλήσει. Έλα ρε. Εσένα βγάλαμε τον άνθιμο. Φέρ τον άνθιμο. Άνθιμε. Άνθιμε.
Έλα στον αέρα, αν θυμέ. Όχι, κλείσω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, Καραγκιόζες, ένα τέταρτο συνονοηθείτε ποιος θα βγει στη γραμμή. Επόμενος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, καταρχήν, το θέμα που ήθελα να ξεκινήσω με κάλυψε ο πιο προηγούμενος για το Βιερίνια, ότι επέστρεψε πιο ωριμός, σαν ηγέτης. Αυτό ήθελα να σε πω δύο-τρεις μέρες, δεν αυτό που σε ακούμε. Ναι, αλλά έχουμε απαιτήσεις. Μιλήσει, ρε. Έτσι δεν είναι. Χίλια δυο μας είπες. Το βασικό και απορώ γιατί δεν το λες. Ποιο? Γιατί ξέρεις μπάλα, δηλαδή. Ποιο, βρε, πες το, πες το. Πες το, πες το. Ότι γύρισε ένας παίκτης 5 χρόνια με Σάντος προπονητή, άλλα 3-4 στην Bundesliga. Πόσα χρόνια εθνική με Σάντος έκανε. Ωραίος. Από τακτική δεν πιστεύω να θέλει κάτι παραπάνω. Όχι, να μάθει. Όχι, 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 φουλ. Όχι. Είναι γεμάτος. Είναι αυτό που είπε ο πιο προηγούμενος, ότι ήρθε σαν ηγέτης να καλύψει 10 θέσεις άμα θέλει. Ξέρεις τη δύσκολη, ξέρεις τη δύσκολη χρονιά θα περάσει ο Βιερίνια φέτος στην κριτική. Εσύ τι νομίζεις, το ξέρω. Γι' αυτό ήρθε. Όταν έρχεσαι, όταν έρχεσαι έτσι λοιπόν στα 31 και μισό και τα παίρνεις χοντρά και έχεις και τα εχέγγυα από τον πρόεδρο να έχεις και παίκτες καλούς από πίσω και καλούς διαιτητές, τη ευθύνη σου είναι μεγάλη σαν Βιερίνη. Βέβαια. Ναι, αλλά είναι και ένας αγαπημένος παίκτης του κόσμου. Εμένα δεν με νοιάζει, εμένα δεν με νοιάζει ο κόσμος. Ούτε με ενδιαφέρει αν είναι αγαπημένος. Γιατί να μη σε νοιάζει, αφού για την κριτική με λες. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος, ναι, μπορεί να θέλει. Λέω για την κριτική που λες ότι θα γίνεται. Φαντάζεσαι να παίρναμε έναν ηγέτη τον οποίο δεν τον ξέραμε. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Πολύ χειρότερη θα ήταν. Είναι σε μια ηλικία που μπορεί να μου δώσει μια τριετία τουλάχιστον ποιοτικό ποδόσφαιρο. Καλά, μην το λες για τριετία. Άκουσε με τώρα. Πάρ το φέτος το πρωτάθλημα, άσε τα άλλα δύο. Είναι αθλητής. Εντάξει. Γερό να τον έχει ο Θεός. Δεν έχει πιώματα και τέτοια. Δεν έχει. Δεν έχει. Οικογενειάρχης, ούτε έξω. Ακόμα και όταν ήταν ελεύθερος, να πούμε, ήταν σημασμένος. Σημασμένο παιδί. Είναι. Βέβαια, σαν το Σταφυλίδη, έχει και αυτός το πρόβλημα ότι βάζει εύκολα κιλάκια. Και εμείς το έχουμε και το συμπαραστεκόμαστε. Εντάξει, και το συμπαραστεκόμαστε. Έχουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα. Μαζί με το Σταφυλίδη. Αλλά μπορεί εμένα να μου δώσει. Είναι ποδοσφαιριστής προπονητή. Που θα στηριχτεί επάνω προπονητή. Ξέρεις τι θέλω να δω από το Βιερίνια, για να μην μαλώνουμε. Ναι. Το Βιερίνια πριν 7 χρόνια που έπαιρνε την μπάλα έξω αριστερά. Είχε ο αντίπαλος στην άμυνα κοντά ο ένας με τον άλλον. Και τους έκανε μπουκα μέσα. Και έπαιρνε τον αριστερό, το δεξί μπακ, το δεξί στόπερ. Και πήγαινε να προλάβει ο χάφο 6 και δεν προλάβαινε. Έκανε σουτ από μέση απόσταση και την έβαζε την μπάλα στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα χαμηλά και έκανε 6-7-1-0, 3-7-21 πόντους. Αυτό θέλω. Όχι, και εγώ αυτό, αυτό θέλω. Αυτό τώρα, άμα αρχίσει, είχε σε 20 μέρες αστράγαλος και θα μπει και δεν μπήκε, άστο. Εγώ θέλω να αυτό το Βιερίνια. Έτσι, άντε, θα το μπράβο. Δούμε. Και εγώ αυτό θέλω και αυτό περιμένουμε. Και κάτι ακόμα να πω. Ναι. Πες και κλείσε με αυτό. Ναι, να κλείσω. Ραπτόπουλε, για σένα είναι αυτό το ερώτημα, το οποίο δεν θέλω να το κάνω με κακή διάθεση για τους παοξίδες, γιατί και εγώ παοξίσαι. Κάτω ρε, κοίταξε, με κακή, με καλά στη βραδιά, τώρα τον έχω ήρεμο εδώ και μία ώρα. Όχι, όχι, θέλω πραγματικά, επειδή έχεις έτσι μυαλό περίεργο και αυτά, με την καλή έννοια. Έχω περίεργο μυαλό. Άντε σφίξ' το, δεν σε βλέπω. Θέλω να μου απαντήσεις εσύ. Λοιπόν, ο Σαββίδης ήρθε πριν 5 χρόνια, έτσι. 6. Ναι. Άντε 6, ναι. Πες η πρώτη χρονιά με τον Δόνη είναι αποτυχημένη. Από εκεί και πέρα όμως. Δεν νομίζω ότι ήταν αποτυχημένη, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι. Η χειρότερη του πες. Εντάξει. Χωρίς Ευρώπη, χωρίς παίκτες, τέτοια. Απ' την άλλη χρονιά και μετά έφερε προπονηταράδες, σαν ονόματα, όχι σαν τέτοια. Παίκτες καλούς, έτσι σαν ονόματα αυτά. Έχει πληρώσει τα χρέη. Ναι, αλλά πες αυτό που θες να πεις όμως. Πλέον έχει σταματήσει να υπάρχει το ΠΟΚ. Ναι. Βλέπεις που έχουν καταντήσει άλλες δύο ομάδες. Ωραία. Από τον, ναι, Ολυμπιακό. Okay, boy. Έχει πληρώσει τα χρέη, όπως του είπαμε. Testing. Έχει κάνει αυτή την ομάδα φέτος. Βάλ την έκτη, βάλ την έκτη να φύγουμε, λέγε. Ωραία, ναι. Ναι. Γιατί υπάρχει προσωπολατρία στον Γκαρσία που δεν έχει κάνει τίποτα πέρα από μια μπουνιά στο Καραϊσκάκι, την οποία τη γουστάραμε όλοι. Ναι. Και δεν υπάρχει αυτή η λατρεία η αντίστοιχη στο Σαββίδι. Καλό βράδυ, πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, είναι για άλλη κουβέντα. Θα σου απαντήσω. Άστο, μην απαντά. Θα σου απαντήσω. Άστο, ρε, μην απαντά. Θα σου απαντήσω. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Γεια σας, εγώ. Συγχωρείτε. Ναι. Εγώ, εντάξει, ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα που είχατε πει πιο πριν για τουρισμό. Ναι, μπράβο, ναι. Νίκο.
Εσύ είχες πει ότι η Πελοπόννησος είχε φέτος λιγότερο τουρισμό, έτσι. Α, σε σύγκριση με πέρσι άκουσα ότι δεν πήγαν τόσο καλά όσο εμείς εδώ πέρα. Όχι, δεν πήγανε καλά, καλά πήγαν οι άνθρωποι, αλλά όχι όσο θα περιμένανε. Ναι, ναι, γιατί εξαρτάται και σε ποιο νομό, βέβαια, έτσι. Ναι. Παραδείγματος χάρη, για τη Μεσσηνία, επειδή ξέρω, Μεσσηνία μαζεύει αρκετό τουρισμό. Βέβαια. Καλοκαίρι. Τι να μαζέψει η Πελοπόννησος, τι όμορφια να έχει. Σταμάτα, ρε, Καλαμάτες και τέτοια λέει προς τα εκεί. Για πες. Και μετά. Εγώ επειδή φέτος ήμουνα διακοπές και άλλες φορές έχω κατέβει στη Μάνη, ναι. Εκεί πέρα να σου πω τι είδος τουρισμού υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι και Ιταλοί που έρχονται με αυτοκινούμενα. Έτσι, ναι, ναι. Δεν μένουν σε ξενοδοχεία ή επικεζόμενα. Έτσι. Έτσι. Εκεί είναι τα αυτοκινούμενα επικρατούν πολύ. Βέβαια. Και μετά οι Γάλλοι και οι Ιταλοί δεν είναι τόσο τύποι του ξενυχτιού σε μπαράκια. Όχι. Τέτοια. Είναι συμμαζεμένοι οικογενειάρχες. Γύρω-γύρω εκεί στα μπάρμπικιου να πούμε τα δικά τους, με μια μπύρα στο χέρι και τέτοια, ναι. Κάπως έτσι. Δεν είναι, ναι, ρε παιδί μου, όπως οι Βρετανοί που πηγαίναν στα Μάλια ή στη Ζάκη. Ναι, 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 καμία σχέση. Ή στο Φαλιράκι της Ρόδου και γινόταν έτσι. Εσύ που πήγες μόνο Μάνη, πήγες. Ναι, και Μεσσηνία. Τι να κάνεις στη Μεσσηνία, ρε φίλε. Α, πήγες από εκεί, τέτοιο Καλαμάτα και τέτοια δηλαδή ανέβηκες. Και μετά ανέβηκες από Κυλλήνη επάνω και ήρθες επάνω. Όχι, 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 όχι. Καλά, αφού έφτασες μέχρι τη Μάνη, γιατί δεν κατέβηκες Μονεβασιά και Ελαφώνησο. Τι να πει. Δεν πήγα προς εκεί, εντάξει, τι να κάνω. Έχασες. Μπάει. Ελαφώνησο που δεν πήγες, έχασες, να ξέρεις. Άσε μας, την μπορώ. Επόμενη φορά βάλτο, είναι η καλύτερη παραλία στην Ελλάδα, η παραλία Σίμος στην Ελαφώνησο. Γράψτε το. Τι πάμε. Να κάνω στη Μάνη. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τι να κάνω στην Καλαμάτα, ρε. Πήγα στο σπήλαιο του Διρού, πήγα στον πύργο τη Ιδρύα. Πού να πάτε στο σπήλαιο του Διρού, μπήκε μέσα στο σπήλαιο του Διρού. Σιγά την Πελοπόννησο. Μπήκε μέσα στο σπήλαιο του Διρού. Μικρό με βάλανε. Α, μικρό σε βάλανε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Σιγά την Πελοπόννησο. Τώρα δεν παίρνει ούτε με κανόνι. Σιγά την Πελοπόννησο. Πάμε. Ανομαλία φούλ. Διάβασε, ναι, ναι, κανένα μήνυμα. Ανομαλία φούλ. Α, τα Facebook, ρε. Τα Facebook. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κωστή. Ναι. Τι ήταν αυτό που είπες πριν εσύ? Τι είπα? Τι είπε? Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τον Άρη και τον Ηρακλή και θέλει όλα τα παραρτήματα της Αθήνας. Αν είμαι ΠΑΟΚ, ναι. Αν είμαι, θέλει τον Ατρόμητο. Αν είμαι ΠΑΟΚ, αν είμαι ΠΑΟΚ, ναι. Γιατί, θέλει, γιατί ναι. Θέλει τη Λιβαδιά. Γιατί ναι, θα σου πω και μετά σκίσε με, κάνε μου ό,τι θέλεις. Είμαι ΠΑΟΚ. Είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Και έχω να πάρω πρωτάθλημα στον πόντο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και πάω Χαριλάου. Το τι κοτρονίδι έχω να φάω, πάω Καφτατζόγλιο. Το τι κοτρονίδι έχω να φάω. Δεν πιάνω γκόμενα την Κέρκυρα που την έχω πιάσει και έχω 2 ή 3 6 βαθμούς. Δεν πιάνω γκόμενο τον Πανιόνιο που τον έχω πιάσει 2 ή 3 6 βαθμούς, 6 και 6 12. Δεν πιάνω και τα Γιάννενα 3 6 18. Αχ, το κεφάλι μου ήσυχο. Τι δουλειά έχω εγώ να μπλέκω τώρα με εσάς. Στη δουλειά σου σε συμφέρει αυτό το πράγμα? Θέλεις να πας στη Λαμία με 7 δανεικούς από την ΑΕΚ και να χάσεις? Θα πάω στον Απόλλωνος Σμύρνης με 7. Θα πάω στον Απόλλωνος. Άστα να μιλήσει, ρε, το παιδί, ρε, μια φορά. Ναι. Πες, αγόρι μου. Ναι, σ' ακούω, ρε, φίλε. Ναι, πολύ ωραία τα λοιπόν, λες. Σκατά τα λέει. Μια χαρά τα λέει. Ξέρεις πόσα παραρτήματα έχει ο Ολυμπιακός? Είχε. Είχε. Ξέρεις πόσα έχει η ΑΕΚ? Είχε. Είχε. Ξεπληροφορώ ότι ο Άρης και ο Ηρακλής, να σου πω τον Ηρακλή, επί εποχή Κοφίδη και μετά, τρεις, ναι, χρονιές και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν πέρασαν από το κόμμα. Σου πω εγώ για τον Ηρακλή. Τη μεγαλύτερη γκόμενα της Αθήνας, τον Ηρακλή, που άνοιγε τα πόδια του σαν την Τίνα Σπάδη 50 χρόνια. Ο Ολυμπιακός μέσα. Άντε, μπράβο. Ο Ολυμπιακός την οπαθούσε για να περάσει. Σιγά, σιγά, μη. Τι σιγά. Θα σου πω και το άλλο. Ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Αν θέλουμε σαν Θεσσαλονίκη να πολεμήσουμε την Αθήνα. Τι να πολεμήσετε, ρε. Ούτε τον Πιερικό δεν μπορείτε να πολεμήσετε. Ποια Αθήνα να πολεμήσει τη Θεσσαλονίκη? Εσύ, Κωστή. Τι να πολεμήσετε, Θεσσαλονίκη, ρε. Έρχεται διαιτητής Θεσσαλονικιός. Πάρτα, του λέει ο Μαρινάκης, πάρτα. Εδώ είναι θέμα χρημάτων. Ήρθε ο Ιβάν, ήρθε ο Ιβάν και λέει: τι είστε εσείς εδώ, Κατερίνη? Τι είστε εσείς εδώ, Φλόρινα? Τι είστε εσείς εδώ, Καβάλα? Τι είστε εσείς εδώ, Καστοριά? Τι ψηφίζετε? Μαρινάκι, γιατί είστε λαμόγια. Ωραία. Μάλιστα. Τώρα θα γίνετε λαμόγια για τη δικιά μου την πάρτι. Έλα, μισό. Έλα εδώ, λιγούρι από τη Βέρεια. Έλα εδώ, λιγούρι από τη Βέρεια. Θες κρουασάν φωλή? Τι κρουασάν θέλεις? Τι προφιτερόλ θέλεις? Μερέντα. Τι θες, μερέντα? Τι θέλεις να πούμε? Θες να πούμε γλυκό κεράσι, κουταλιού, παλιολιγούρι, πάρτα. Ποια Θεσσαλονίκη, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Και γιατί να μην πιάσω γκόμενα τον Άρη, ρε, φίλε. Ναι. Πες την αλήθεια και μην τους αφήνεις να ζουν με ένα όνειρο ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Εσύ τρέμει το φιλοκάρδι σου να μην πάρουν πρωτάθλημα. Τρέμει το φιλοκάρδι σου.
Θεόφιλο Κάρδη μου τρέμειρε 20. Βρεμοροίδες έβγαλες τώρα που πήρες. Αγιανός είσαι. Εσύ θέλεις τη Λαμία και τον Απόλλωνα να σμήνεις και δεν θες τον Άρη και τον Ηρακλή. Βέβαια. Ένα λεπτό. Γιατί ρε φίλε με συγχωρείς. Ο Άρης και ο Ηρακλής στη δουλειά τη δικιά μου. Ο Άρης και ο Ηρακλής στη δουλειά τη δικιά μου. Στη δουλειά τη δικιά μου. Στη δουλειά τη δικιά μου. Ο Άρης τι χαΐρι με έδωσε ρε. Τι χαΐρι με έδωσε. Τα προηγούμενα χρόνια δεν σε έδινε χαΐρι. Ω, δεν με έδωσε χαΐρι. Γιατί έκανα κριτική και σας έλεγε ο φύλαρχος να μην ακούτε Ραπτόπουλο. Και εσείς σαν καλά τα γάρια που ήσασταν δεν ακούγατε. Τι χαΐρι είδα από σένα εγώ και τον Ηρακλή ρε. Ωραία. Όταν χάσει ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λαμία με 5 δανεικούς από την ΑΕΚ που έχει, θα τα ξαναπάρω τηλέφωνο. Ξαναπάρε. Κοίτα να πάρεις τα τρίκαλα εσύ να ανέβεις και άσε τώρα τον άλλο στη Λαμία. Εγώ είμαι εκεί που είμαι, τουλάχιστον δεν ζω με τα όνειρα Κωστή. Καλή ομάδα έχεις κάνει φέτος. Ναι. Δεν πουλάω παπά στον Κοσμάκη. Και ο Σπανός είναι συμμαζεμένος προπονητής, θα δεις καλό ποδόσφαιρο φέτος. Μόνο οικονομικά να βγει το πακέτο. Κοίτα να έχεις κάνει κάτω στάρκο να αγοράσεις κανένα μάτια, δεν σε βλέπω να ανεβαίνεις πάλι. Για χαρά. Ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει λεφτά τι κάνει ρε Κωστή. Ρε άσε ο ΠΑΟΚ τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε κύπελο, έβγαινε Ευρώπη κάθε χρόνο, πήγαιναν οι ΠΑΟΞίδες εξωτερικό, πηδούσαν τις Ουκρανίδες. Εσύ πήγαινες στο σουφλί, τι απειδείξεις στο σουφλί ρε. Άντε πάμε επόμενη γραμμή. Φύγε, επόμενο. Έπαιρναν με τάξια. Τι με τάξια και τάξια ρε. Τι τα πήγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Μου τον αγριέψατε. Καλημέρα. Τον είχα ήρεμο μια ώρα. Όχι, θα σε έχω εγώ με το σκάδα. Να το κάνετε το ντέρμπι. Να του σακώτευετε στο ξύλο. Και να παίρνει ο Πανάθα στο πρωτάθλημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάνει ένα time out δύο λεπτά εσύ. Πάμε, ναι. Πάμε. Καντόπουλε. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ κύριε, ναι. Δεν θε τον Άρη. Εγώ αν είμαι ΠΑΟΚ. Αν είμαι ΠΑΟΚ και δεν σε θέλω. Αν είμαι ΠΑΟΚ, αν είμαι... Αμάρθω και άσο τρία κολόμαγκα, κολόμαγκα. Καλά ρε φίλε, μακριά, καλά στο στόμα σου. Από μακριά θα κάνεις άσο τρία. Σε κάνει καμιά μέρα κάνα ένα άσο τρία, σου πω εγώ σε ένα μετά. Ακού να δεις τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα είμαι εγώ ΠΑΟΚ και να θέλω τον Ηρακλή και να γίνεται η θύρα 10 εκεί πέρα κοτρονοπόλεμος και σουπεροπόλεμος. Όχι ρε, τον Απόλλωνα να θέλω αν είμαι ΠΑΟΚ. Και αγοράζω τα Γιάννενα, την Κέρκυρα και τον Πανιόνιο και περνάω με 18 βαθμούς. Κάτσε εκεί τώρα εσύ με το μυροφορίδι, τον Περιπτερά, ναι. Να κάνεις ομάδα. Ωραία, καλημέρα. Πάμε, επόμενη. Άντε, μπράβο. Κάνα επόμενος. Θα διαβάσεις εδώ. Θα διαβάσω, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλά κάνεις. Θέλω να σας θυμίσω τη χρονιά 2001-2002. Ναι. Τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Είναι ισόβαθμοι. Mm-hmm. Τελευταία. Αγωνιστική. Υποθετικά μιλάει. Όχι, υποθετικά είναι ισόβαθμη. Όχι. Είναι πραγματικό γεγονός. Για πες μου, ποια χρονιά. 2001-2002. Για να μπω μέσα. ΑΕΚ Ολυμπιακός ισοβαθμών. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στο Χαριλάο με τον Άρη. Το 5-1 λες. Το 5-1. Μπράβο. Είναι αυτό που ο Άρης θα κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Πώς να σας θυμίσω τι έγινε με το Σπάθα όταν ο ΠΑΟΚ πήγαινε να πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Ερασιτεχνική ομάδα κατέβασε ο Άρης. Στο 5-1 ο Κατεργιανάκης έπαιζε ο Φουκαράς. Ακριβώς αυτό. Ο σωσίας της κόμμανας. Λοιπόν, άρα δεν καταθέτω προσωπική άποψη, ναι. Καταθέτω ένα γεγονός. Γεγονός. Εάν ήταν ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα, ναι. Ο Άρης θα έχανε ένα 5 τελευταία αγωνιστική. 30.000 κανίβαλοι θα ήταν εκεί για να σου κλέψουν την νίκη. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, παιδιά. Εντάξει, μα λέει η Ραπτόπουλε, δεν θες τον Άρη. Μα αν είμαι ΠΑΟΚ, δεν σε θέλω. Τι να σε θέλω έχουμε όταν πάω για πρωτάθλημα. Τι διαφορά φιλοσοφία, ρε. Τι διαφορά φιλοσοφία. Καλά σου είναι και ο Πανιώνες, πάω στη Νέα Σμύρνη, πίνω δύο καφέδες, κερδίζω 3-1. Θέλω να έχω ένα πρωτάθλημα που να συμμετέχουν κι αυτοί για να. Γιατί πιο... για να του βάζει 4? Για να είναι πιο έτσι πιο αστερά, ναι, άμα δυναμώσουν, να σου πω εγώ πόσο θα του στείλω. Πιο γυαλισμένο είναι. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα κάνει άσο 3 ο άλλος επειδή. Έλα, ρε, άσο τον άσο 3. Πάμε. Έλα, φίλε. Πάρ τον Γιάννη, δεν ακούγεται. Έλα, φίλε. Μ' ακούς? Ακούμε, ναι, σ' ακούμε. Λοιπόν. Ραπτόπουλε, έχεις καταφέρει τους Αργιανούς και τους Ηρακλειδείς να τους διώξεις από την εκπομπή σου, ρε φίλε. Ενώ ήταν φούλη η εκπομπή από οι Αργιανούς και οι Ηρακλειδείς. Εγώ σ' ακούω από το ΣΚΑΝ ακόμα. Ναι. Και εντάξει, θα μου το έρθει μαζόχα να πούμε που με ακούς, εγώ είμαι Αργιανός. Είσαι μαζόχα. Μπορεί. Ρε. Είσαι μαζόχα, τι. Σε συμπαθώ να πούμε. Εντάξει. Μα του λέω την αλήθεια. Μα με συγχωρείς. Άμα ρωτήσεις 100 παοξίδες αν σε θέλουν. Θα σε πούνε όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν είμαι ΠΑΟΞης, δεν θα σε θέλω. Αυτό το λόγο, όχι, δεν σε θέλω εγώ. Φιλαράκι, ξέρεις ποια είναι. Εγώ θέλω να έρθεις αλφα-εθνική. Να πας στην Τούμπα, του κάνεις ένα διπλό. Αλλά είσαι ανίκανος. Δηλαδή, τα λέει με έναν τρόπο. Εγώ να σου πω. Αλλά είναι αλήθεια. Τι θέλω εγώ.
Θέλω εσύ να πας μέσα εκεί να τον κάνεις 1-0 να πέφτουν κοτρόνια. Δεν μπορείς, τι να σε κάνει. Κοίταξε, κατηδίαν με τον ΠΑΟΚ, όταν αν μεταξύ μας θα υπάρχει μια αντιπαλότητα και ένα μίσος. Είναι λογικό, το λες και εσύ ο ίδιος. Γιατί να μην υπάρχει. Όμως, κοίταξε να δεις, φίλε, εγώ όμως έχω κόψει και πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό επί Κούπερα, μα θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν να το πάρει όμως το πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία, γιατί αν ήταν να το πάρει ο ΠΑΟΚ θα καθόσουν να χάσεις. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Και θα το απαιτούσες να χάσεις και εγώ θα ήμουν υπέρ σου το να απαιτήσεις. Περίμενε λίγο. Παρακαλώ. Εγώ σου μιλήσω με στοιχεία. Πες τα, ναι. Δεν μου λες, Βεσίρα, αυτό που λέει, πες μου ένα μάτς που στήθηκε ο Άρης για κακό του ΠΑΟΚ. Που στήθηκε. Πες μου, ναι, ο Άρης δεν έσωσε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ναι, αυτό διέταξε ο κύριος Σαωρίδης με τον κύριο δεν Ιωαννίδη. Δεν έχει σημασία. Τι να σας κάνω, ας προσέχατε και μετά σας έριξαν 40 πόντους. Καλά να πάθετε, τι. Αυτά, το γυρίζει αλλού τώρα. Εγώ σου λέω, μην συμβούμε επιχειρήματα. Πες μου, ρε παιδί μου, ότι εκεί στήθηκες για να πάθει ο ΠΑΟΚ κακό. Πες μου ένα παιχνίδι. Εκεί θέλει γουδιά και ο Ιωαννίδης, ο οποίος Ιωαννίδης δεν λειτουργήσε σαν αργιανός, αλλά σαν βουλευτής, γουδιά. Και άντε ο Ιωαννίδης, συγγνώμη, θα σου το πω, ναι. Άντε ο Ιωαννίδης, κοίταξε το. Συγγνώμη, θα σου δώσω πολύ χρόνο. Άντε ο Ιωαννίδης ήθελε να γίνει βουλευτής και είπε να πάρει από τους παοξίδες ψήφους. Ο Σαωρίδης τι πήρε για να το κάνει αυτό. Και είπε ναι. Για ποιο λόγο να το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι. Αυτή τη στιγμή, επειδή είπε κάτι το οποίο δεν στέκει. Πες μου ποιο παιχνίδι ο Άρης. Δεν θα βγάλετε συμπέρασμα, φίλε. Για να πάθει κακό ΠΑΟΚ. Απέναντίον στο ΠΑΟΚ, ναι. Μέσα στην Καλαμαριά ζήτησε οργανωμένο παλί του ΠΑΟΚ να στο ΠΑΟΚ από την Καλαμαριά. Αφού κομπλεξική. Ωραία. Πες μου εσύ πότε ο Αριανός απέτησε και πότε ο Άρης στήθηκε για να πάθει κακό ΠΑΟΚ. Που μου λες εσύ ότι θα είναι ο ΠΑΟΚ κερδισμένος εάν ο Άρης είναι στις μικρές κατηγορίες. Μάλιστα. Εντάξει. Έφυγες. Δεν μπορείς να μου πάρει. Το σπάθα θα σου πω εγώ. Πάμε τι να σου πω. Πάμε διάλειμμα. Πρωτού πάμε διάλειμμα να τη διαβάσει τα μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να το τραβήξουμε λίγο παραπάνω έτσι για να τη σπάσω του Κωστή, γιατί το αεροπλάνο θέλει να το κατεβάσει κατά τις 2 η ώρα. Πότε το κατεβάσει. Λοιπόν, διαβάζεις μηνύματα και πάμε. Όχι, ρε Ραπτόπουλε, θα έρθουμε Χαλκιδική που έχει ζέστη, λέει, ένα μήνα το χρόνο και σιγά τα ώρα με τους Ρωσοπόντιους. Έλα να δεις. Τι λέει? Στον Ιτήλο. Ιτήλο, Μάνι, Ελαφώνησο, σωστό τουρισμό. Πολύ ωραίο. Εγώ θέλω στο διακοφτό να πάω μια φορά. Θα πάμε μαζί. Θα πάμε. Πάμε. Θα βρει το δρόμο. Σε παρακαλώ, ρε Κωστή. Έχω πρόβλημα εγώ με τον Μπουσέλη. Σε παρακαλώ, ρε Κωστή. Ελαφώνησο παραλία Σίμω. Η καλύτερη παραλία στην και Ελλάδα. Και να ακού Ραπτόπουλο. Παράδεισο, καλοκαίρι 2015. Εκπληκτικό. Ο πολύ ενθουσιασμό βλάπτει. Η φυσική κατάσταση είναι χάλια στον Πάο Κλεοφίλο. Αν δεν κερδίσει τον Απόλωνα την Κυριακή που είναι και πολύ σκληρή ομάδα, σιγά την ομάδα. Θα αρχίσει πάλι η γκρίνια. Εάν δεν κερδίσετε τον Απόλλων Αθηνών, πάτε αυτοκτονίστε. Ποια σκληρή ομάδα 100%. Είναι. Με τον Μπαρτολίνη, σέντερ μπακ. Έλατε. Αν είχαμε προκριθεί, θα είχαν γίνει αυτές οι κινήσεις, δεν νομίζω. Θα γινόταν τα προγραμματισμένα. Τίποτα δεν γινόταν. Απλά θα πάσαινε τον Κουτσολιάκο στο Βιερίνια και θα τον πλήρωνε και παραπάνω ίσως. Ποιους μπρουτάλ αστέρες θα έχεις φέτος στην τηλεοπτική σου εκπομπή? Ποιους μπρουτάλ αστέρες? Ποιους θα έχεις? Αυτούς που είχα και πέρυσι. Αν δεν πεθάνει κανένας, όπως θέλετε. Λοιπόν, Ραπτό που λέμε σου περάσει και έχω κάτι φιλαράκια Ρωσοπόντιος. Θα σε δίρουμε, λέει ο 516. Ναι. Έλα από εδώ με τους Ρωσοπόντιους να δεις πως θα φεύγουν οι σφαίρες στον αέρα. Έλα να με πρίξεις. Σου περάσει είσαι. Μπαγλαμά. Κωστή, ρώτησε σε παρακαλώ τη γνώμη του συντοπίτη μου Νίκου για το λόγο φυγής του Ίβιτς. Νίκο, μην τα μασίσεις. Μιλάω για τον πραγματικό λόγο. Λέω 2-18. Αφού δεν τον είπε ο Ίβιτς, γιατί να τον πω. Ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν τώρα που ελέγχει ΕΠΟ τα έχωσε μετά το νοικοκύρεμα που έχει κάνει στα οικονομικά και στην ΠΑΕ. Απλά χρειάζονται όλοι χρόνο. Παίκτες, οπαδοί, δημοσιογράφοι, όλος ο οργανισμός της ομάδος. Για να το διαχειριστούμε δεν θέλει πολύ κανένα δίμηνο. Με θετικά δίμηνο. Βέβαια θέλει. Τόσο θέλει. Δίμηνο θέλει. Βέβαια. Δηλαδή, να σε περάσει ο Ολυμπιακός. Στο Καραϊσκάκι, όταν πας. Αυτό δεν σημαίνει. Πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι πάνω από τον Ολυμπιακό. Ναι. Στο Καραϊσκάκι, όταν πας. Ναι. Έξι τελευταία για σήμερα. Ότι θέλω ένα δίμηνο. Θέλω ένα δίμηνο. Απαράτα με ρε πρόσεξε. Δεν θέλω το δίμηνο. Θέμα είναι ότι δεν θα χάνω όμως. Α, τι θα κάνεις. Ότι δεν θα δούμε αυτό που θέλουμε. Καλά, από καλά. Αλλά ένα δίμηνο η ομάδα θέλει για να πάρει πάνω τη. Ποια Μάρθα με τα κίτρινα, ρε Βλάχο Παόξι. Ποια Μάρθα. Ξέρεις καμιά Μάρθα με τα κίτρινα? Ακού Μάρθα. Μαρία με τα κίτρινα. Ποια Μάρθα, ρε. Καλημέρα. Μαρία ήξερα. Έλα, φίλε. Ναι.
Πάμε στη γραμμή. Πάμε. Έλα, καλημέρα, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ ήσυχος ακούω. Καλημέρα και το φίλο εκεί. Νίκο. Ναι, τον Νίκο. Συμφωνώ μαζί του σε αυτό που είπε ότι αν δεν πάρουμε πρωτάθλημα είναι αποτυχία. Είναι αποτυχία σημαίνει πέφτουν κορνέδες, Έλα. Έλα. Τι γίνεται σαματά το καλοκαίρι, αν δεν πάρετε πρωτάθλημα. Μαζί, ναι. Συμφωνώ. Τώρα θα κυνηγήσετε τον Σαββίδη, θα κυνηγήσετε τον Βιερίνια, θα κυνηγήσετε την ομάδα του παίκτες, θα κυνηγήσετε τον προπονητή. Κάποιο θα κυνηγήσετε. Ναι, άσε να μας πει όμως ο φίλος Στελίπη. Απλά θέλω να πω λίγο κάτι. Επειδή πήρανε και συμπαοξίδες μου και είπαν για τον Άρη έτσι ότι δίνανε τα μάτια δεξιά-αριστερά σε Ολυμπιακό σε τέτοια. Να θυμίσω κι εγώ ένα πραγματικό έτσι περιστατικό. Τυφάντρε παιδί μου. Ναι. ΠΑΟΚ Καλαμαριά που κέρδιζε η Καλαμαριά 2-1, έβαλε ο Μίτσελ τότε παίκτης του ΠΑΟΚ γκολ και το βρίζανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι, αυτό υφίσταται. Κομπλεξική. Α, γιατί... Τι, για να πέσει ο Άρης. Α. Τι. Όχι, μα, μαζί σου, απλά τίμα. Ναι, για να τα λέμε και αυτά. Και αρχικόπλα και ο Καραγεωργίου και εκεί έδειξε ότι δεν είναι προπονητής. Τώρα τι θυμηθήκατε ρε παιδιά, γιατί... πράγματα που γίνανε πριν από 150 χρόνια. 12 χρόνια, γιατί από τα θυμηθεί. Νίκο, διαφωνείς ότι πρέπει να λέμε και τα στραβά μας. Το σημαντικότερο, είσαι αριανός. Όχι, παοξίσμε. Λοιπόν, το σημαντικότερο απλά, είναι απλά ότι αυτό που έγινε στην Καλαμαριά δεν μας τιμάει. Ναι. Έτσι. Αλλά εντάξει, ό,τι ήταν να γίνει ήταν τη στιγμή σε εκείνο το. Απλά θέλω να σου πω, αδερφέ μου, ότι όταν παίρνει κάποιο... Η μεγαλύτερη κόμπλα ήταν ο γιος του Σαββίδη που πήγε έξω από το Χαριλάου. Πέντε παρατέταρτο. Ρίξε λίγο. Μπαμπά. Καλό βράδυ, πάμε επόμενη γραμμή. Αλλά και ο Αριανός, τι να τον κάνω εγώ σαν ΠΑΟΚ, όταν θα μου κόβει βαθμούς στο Χαριλάου ή και στην Τούμπα ακόμα, πάμε όταν περνάω από τα Γιάννενα και από τον Πανιόνιο, φουλ. Τι να τον κάνω. Θέλω, στην πόλη. Πάμε γραμμές, πάμε. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Στην πάντα περνάει ο Λοσάντα. Πού το θυμήθηκες ρε φίλε το Λοσάντα? Τι φελός είναι αυτός. Έλα, ήθελε φίλε. Να πει αυτό που ήθελε να πει. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Αφού ξεκαθαρίσουν σαν τοποθέτηση ότι και οι τρεις ομάδες εδώ της πόλης ήταν ή είναι βρώμικες, και επειδή το μικρό Δαριανάκι από ό,τι κατάλαβα ήταν νεαρός, μιλούσε παθιασμένα και έψαχνε να βρει ποιο παιχνίδι έκατσε ο Άρης. Εσύ είτε από τις εμπειρίες από τον μπαμπά σου, είτε ρωτώντας αυτός ο ίδιος ένα γεροντότερο, έναν 60χρονο, ας μάθει για το παιχνίδι Μαρία με τα κίτρινα. Α, αυτό ήθελε να πει ο φίλος και στο μήνυμα, κατάλαβες. Άντε ρε, αυτό που λέει, άκουσες τύπο άνθρωπος. Τι ήταν η Μαρία με τα κίτρινα, εξήγησέ το. Γιατί τώρα ακούει ένας, τι ήταν η Μαρία με τα κίτρινα. Εσύ εξήγησέ το που τα ξέρεις. Όχι, εσύ εξήγησέ το, εγώ τι να ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί... Αλλά το ξέρει, λέει, χαρτί και καλαμάρι το ξέρει, Νίκο, γιατί... αλλά κάνει το παγόνι για αυτό το μάτι. Γιατί δεν το ξέρει. Επειδή συμμετείχε και ο φίλος του Νίκος ο Χριστίδης, γι' αυτό κάνει ποιο, το παγόνι. Ποιο μάτι είναι, ποιο. Το 2-4 ρε Κώστα. Το 2-4 ρε Κώστα ήταν η σεζόν 73-74. Τι τερματίσατε ναι. Εκεί τη χρονιά εσείς, πηγαίνετε για πρωτάθλημα. Το τι τερματίσατε, άσε αυτή τη γελιότητα. Όχι, αυτό θα το... όχι τώρα, αυτή τη γελιότητα θα τη σταματήσεις. Γιατί ξέρεις ότι το σκηνικό γινόταν από την αρχή το ή στη μέση. Δεν το όχι, μια φορά την πατήσανε. Μια φορά την πατήσανε στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή που φτάσαν οριακά προτελευταία αγωνιστική. Την πατήσατε ή τα πήρατε. Μα δεν τα πήρανε. Τα πήρατε εσείς ή δεν τα πήρατε? Όχι, δεν τα πήρε η Παναχαϊκή από εμάς, τα πήρε από αυτούς. Τα πήρε η Παναχαϊκή από εσάς. Όχι, λάθος κάνεις. Δεν τα πήρε, δεν τους τα δώσαμε εμείς. Τιγάρε, την ξέρω, γιατί, την ξέρω την ιστορία. Ναι, γιατί εμείς λέγαμε ότι θα τους πάρουμε σπαθένια. Και μπήκαν τα παιδιά μέσα και μας κάναν γιογιό. Εγώ πάντως που πήρα συνέντευξη τον Μιχαλόπουλο τον Ανδρέα το 1993 ως προπονητή του Πανιωνίου, μου είπε ότι τα πήραν και δικοί μας παίκτες. Το έγραψα στην εφημερίδα και ο Μπούζας έκοψε τη συνέντευξη. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Άστο τώρα το έργο τώρα. Μην το αναλύσουμε το 73. Πάντως για παγώνι ωραίος είσαι ρε φίλε. Ο Μιχαλόπουλος επώνυμα είπε προσέξτε και τους δικούς σας παίκτες. Μπράβο.
Το δίνω στον Μπούζα εγώ τότε και δεν μπαίνει συνέντευξη. Δηλαδή, όπως μας είπε και ο διαιτητής στην Κατερίνη. Και το 73-74 ο ΠΑΟΚ τελείωσε 16 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Και ο Άρης ήταν τρίτος. Μπορεί ο Άρης δηλαδή να το πούλησε για να το πάρει ο Ολυμπιακός. Εσύ δεν υπήρχες σαν ΠΑΟΚ το 74. Μάλιστα. Πάμε με δεύτερο τον Παναθηναϊκό. Για να μας μάθεις ιστορία εσύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενος. Έμαθε στη Μαρία με τα κίτρινα, αλλά εσύ ήσουν τέταρτος. Πάμε. Πάμε. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου πάλι, καλή. Έλα, φίλε. Να σε πω, ρε φίλε, έχω πια ένα μπάφ εδώ, έχουμε γίνει. Κουδούνια. Κουδούνια. Και είστε μόνο άντρες. Ναι. Ένα, ναι. Ρε φίλε, αυτά είναι τα λάθη που κάνει. Και αυτή είναι, δηλαδή, τώρα ας πούμε, ήπιες τον μπάφο για να φτιαχτείς εσύ. Ναι. Και πώς νιώθεις, και πώς νιώθεις τώρα μετά τον μπάφο, δηλαδή, σε ευτυχία είσαι. Ναι, ρε φίλε, είμαι σε ευτυχία. Γιατί ευτυχία έχει. Λέω, σε πελάγι. Παίρνει σε πελάγι. Άμα δεν έχεις, ρε φίλε, καμιά γκόμενα τώρα δίπλα σου, σε τι πελάγι. Δηλαδή, μεγαλύτερη ευτυχία από το να έχεις μια γυναίκα δίπλα σου και να κάνεις έρωτα, υπάρχει, ρε. Είσαι στα μπάφα και έχεις ευτυχία, είσαι. Καταρχήν, άμα σου έρθει τώρα μια γκόμενα να πούμε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι να κάνει, είσαι ακίνδυνος να πούμε. Ούτε στην τουαλέτα δεν μπορεί να πάει αυτός. Φύγει από εδώ, ρε, κοπρίτη. Πάμε επόμενη γκόμενα. Κόψτε τα μπάφι, ρε. Ορμήξτε πάνω στα κομμενάκια να πούμε. Πού να ορμήξουν. Πάφι. Πού να ορμήξουν. Γίνεστε να πούμε σαν τα. Πάμε. Σαν τα λεωφορεία να πούμε τη Καλαμαριά. Αυτά με τι φυσούνε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Ναι, ρε, φίλε. Καταρχήν ο Βρίσκο Γιάννητζά να πούμε έχει ξεπεράσει και τον ηγεσία να πούμε. Τον ακούω ταυτόχρονα σε Ραπτόπουλο, Ζαγόρα, Συρίγο, Ραγκάτσι και δεν ξέρω και πού άλλο βγαίνει. Γιατί είναι εξωστρεφή η ζωή. Φίλοι μου, ρε φίλε, όλοι αυτοί που είπε. Τρομερώσεσαι, ρε φίλε, πότε προλαβαίνει να δουλέψει. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Σε εκπομπέ ακούω να πούμε. Λοιπόν, άκου λίγο. Ο Κωστής είναι φίλο μου. Ο Ζαγόρα και ο Συρίγο είναι φίλο μου, όπω και ο Ραγκάτσι. Όλοι οι φίλοι σου κουμπάρι σου, τέλος πάντων. Ναι, γιατί εσύ... κάτω τον Κώστα λίγο να πούμε. Περίμενε ένα λεπτό, εσύ γιατί προβληματίστηκες τώρα. Όχι, σε χαλάω δηλαδή, εγώ. Παιδί μου ότι έχεις περάσει και τον ηγεσία να πούμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή τι μαϊντάνο, τέλος πάντων, εντάξει, καλά κυγεσαι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Κώστα λίγο. Ναι ρε φίλε. Εσύ Κώστα, το 10, ο Άρης έκοψε το πρωτάθλημα από το ΠΑΟΚ ας πούμε, που λες με το Σπάθα. Σε ρωτάω. Αν περνούσε από εκεί, ήταν... Ναι. Η διαιτησία με τον Παναθηναϊκό. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Δεν έχει χάσει μετά στην έδρα του Πινάκ. Μετά τα χάσε όλα, άστα. Μετά τελείωσε το πανηγύριο. Ναι, εκείνη τη χρονιά δεν μου λες, δεν είχε διαφήμιση τη Μόλτο που ήταν να πούμε. Όχι, του, όχι, όχι, του όχι, 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 όχι. Τα κουρασάν Μόλτο είχε στη Βανέλα. Όχι, όχι, όχι. Και είχε πουλήσει Αλπικίδη. Άλλη χρονιά ήταν. Είχε πάρει τα εκατομμύρια από τον Παναθηναϊκό. Ο πολυμετοχικό τη είχε πει στο Ζαγοράκι. Μην τολμήσει να πούμε και κάνει καμιά μαγιά στο τέλο. Αυτό που έγινε με το Σπάθα τώρα είναι μια δικαιολογία του Ζαγοράκη και το πρωτάθλημα δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει ο πολυμετοχικός. Αφού τα έχει ακουμπήσει στον ΠΑΟΚ. Με Μόλτο να πούμε στη φανέλα, πάνε πες στο ίντερνετ να πούμε. Δεν ήταν η ίδια χρονιά. Έγινε αυτό με τη Μόλτο. Έγινε αυτό με το κουρασάν. Έγινε αυτό με κουρασάν. Πρώτα απ' όλα κάνει ένα λάθος γιατί στην ομάδα υπήρχε Σάντος. Και όταν υπάρχει Σάντος, αυτό που λες δεν υφίσταται. Τι έγινε να πούμε. Άσε ρε φίλε τώρα, εκείνο το πρωτάθλημα να πούμε το έπαιρνε στον Παναθηναϊκό με τίποτα, αυτό έχει αγοράσει ο πολυμετοχικός να πούμε. Μη παραμυθιά. Και ο Ολυμπιακός ένα μόνο πρωτάθλημα διεκδίκησε με τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 72-73. Ένα δηλαδή ρε παιδί μου έχει παλέψει με τον ΠΑΟΚ και ένα με τον Άρη το 80. Όλα τα άλλα πρωτάθλημα του Ολυμπιακού τα πήρε με αντιπάλους άλλες ομάδες. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σου, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε τώρα πώς θα γίνει. Αυτή είναι η ιστορία να πούμε. Τώρα αν θέλετε να πουλήσετε προπαγάνδα στα Χαϊβάνια, να μην πουλήσετε προπαγάνδα. Στα Χαϊβάνια. Καλό στα βράδυ. Χαϊβάνια. Εντάξει, δική είναι η άποψή του ρε φίλε. Τι να πούμε τώρα. Επόμενος κύριος. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαϊβάνια, εντάξει. Μόνο εγώ μπορώ να μιλάω έτσι. Εντάξει. Εσείς δεν μπορείτε. Απαγορεύεται. Έλα φίλε. Πάμε. Έλα παιδιά. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα με ακούτε. Βεβαίως. Ακούμε πολύ καθαρά. Ποιος σας είπε ότι θα πάρω πάλι το πρωτάθλημα ρε παιδιά. Κανένας δεν μας το είπε. Ποιος σας το είπε δηλαδή. Για πέστε μου λίγο. Δηλαδή άλλοι κάτω τι κάνουν. Ποιοι είναι οι άλλοι κάτω. Πώς τι μεταγραφές έκανε. Εγώ πάω ξύσιμη. Ναι. Για πες μου λίγο. Τον Καρσελά τον είδατε. Φυσικά τον είδαμε. Ναι, είδα και τον Κούτρι όμως. Είδες και τον Κούτρι. Είδα και τον Βούκιτς. Είδα και τον καινούριο στόπερ τους. Ναι, τον στόπερ. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ο Καρσελά, δηλαδή τώρα άμα δεις τα βίντεο δηλαδή, του Καρσελά. Εγώ σου λέω είμαι πάω ξύσιμη. Α τα βίντεο. Μη βλέπεις βίντεο. Να μην βλέπεις βίντεο. Όχι. Γιατί τι θα βλέπεις δηλαδή. Θα σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα όταν ένας Κανσελά παίζει στο εξωτερικό, ναι. Η ψυχολογία του σαν αθλητής είναι στα ύψη.
όταν παίρνει μεταγραφή στο υποβιβασμένο ελληνικό πρωτάθλημα, χάνει 50% της ψυχολογίας του, να ξέρεις. Μπριζώνεται τον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Έλα βρε τώρα Χωριάτη. Βρε Χωριάτη. Έχει τον Ιβάν Σαββίδη, βρε Χωριάτη Θεσσαλονικέ. Και εγώ το ίδιο με σένα, δεν σε κατηγορώ. Χωριάτη είσαι. Έχει πάρει τη διαφήμιση τη Σουρωτή, έχει πάρει του διαιτητέ, έχει πάρει παίκτε. Πότε θα πει φάγια πρωτάθλημα, ρε Χωριάτη. Συγγνώμη, δεν μπορεί να χάσει δηλαδή από μικρή ομάδα. Δηλαδή, κάτσε. Όχι, δεν μπορεί να χάσει γιατί 32 χρόνια είναι πολλά. Μην απαντάς. Θα μιλήσω εγώ με τον άνθρωπο. Όχι. Φοβάσαι. Φοβάται. Ναι. Έγινε Μπαρσελόνα από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι, ρε φίλε. Τα κατάλοιπα του χωριού, ρε. Δεν κατάλαβε το σκεπτικό μα. Ναι, για πε. Το σκεπτικό μα είναι ότι η ομάδα δαπάνει σε ένα σκασμό λεφτά. Πήρε διαιτησία. Πήρε, όχι πήρε διαιτησία. Ηρέμησε τα πράγματα. Τις ενώσεις εκεί με τα λαμόγια. Με όλα αυτά. Συγγνώμη. Με αυτό το σκεπτικό που λέτε εσείς, η Παρή θα πρέπει να πάρει φέτος το Champions League. Φυσικά. Θα το πάρει. Αυτό λέμε. Αν δεν το πάρει είναι αποτυχία. Αν δεν πάρει το πρωτάθλημα είσαι αποτυχία. Αν η Παρή Σαν Ζερμέν με αυτό που έκανε δεν πάρει το Champions League. Πες τα, Νίκο. Είναι αποτυχία. Πες το στο χωριάτη. Δηλαδή. Έκλεισε ο άνθρωπος. Έκλεισε ο Χωριάτης. Έκλεισε ο Χωριάτης. Δηλαδή, έριξε ο άλλος 500 εκατομμύρια. Χωριάτης. Για να πάει να χτυπήσει στα ίσα Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Πάμε. Και τι θα πει ο οπαδός της Παρί Σαν Ζερμέν. Ότι άμα και εφόσον. Όχι ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Το άμα και εφόσον είναι για τις μικρές ομάδες. Μη φοβάσαι. Ή κάνεις βήμα ή δεν κάνεις. Μη φοβάσαι. Φοβάται. Ξέρεις τι φοβάται. Πήγαμε μέσα στην Τότεναμ. Και κάποιοι λέγανε θα φάμε 4 γκολ. Έλα μέρε μου το σχολικό έρθει τότε να μας και εσύ τώρα. Όχι ρε, για μέσα τότε, λέω ρε. Που για μέσα λέω. Και το, μέσα κλάτσε όλη την ομάδα έξω. Παίξανε. Ήρθε με το σχολικό εδώ πέρασε πέρα. Πήρασε στην Τότεναμ. Πάμε. Έλα φίλε ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Παραγράψατε την ιστορία τώρα την Τότεναμ. Ήρθε με τα τρίτα εδώ πέρα. Εδώ ναι ρε, εκεί άσε, λέμε. Έλα φίλε. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σα είπε καλημέρα. Ναι. Άντε, ρε φίλε, πάμε, ναι, ακούμε. Νικόλας Νταβίντς από Σόλ. Λοιπόν, είμαι Ολυμπιακός. Θα ήθελα να σας πω ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ έκανε καλές μεταγραφές, ειδικά τώρα προς το τέλος. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί, ξεκάθαρα, και λόγω φανέλας και λόγω νοοτροπίας και λόγω υλικού. Μαζί σου είμαι. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? 100% είμαι μαζί σου εγώ. Δηλαδή, εντάξει, ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει Ευρώπη και αυτό το βοηθήσει. Αλλά όπως το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία και ξέρει να ρυθμίζει καταστάσεις. Ξέρει πώς είναι να είσαι πρωταθλητής. Ναι, έχει κάνει πρωταθλητισμό τόσα χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ πιστεύω δεν έχει ούτε την οτροπία, ούτε ο πρόεδρος του, ούτε ο κόσμος του, ούτε η ομάδα. Δηλαδή λείπει τεχνογνωσία από την ομάδα, δεν λείπει τα λεφτά. Κωστή, εμείς δεν ξέρουμε και σαν ΠΑΟΚ τι παρενέργειες θα βγάλουμε όταν θα βρεθούμε πρώτοι. Ναι, σίγουρα. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι και πριν μερικά χρόνια που ήταν ο ΠΑΟΚ συν 5 και έλεγε πάγιο πρωτάθλημα και μετά το διπλό στο Καρεσκά και μετά έκανε 3 γκέλες σε 5 παιχνίδια. Έτσι. Οπότε εντάξει, τώρα οι ΠΑΟΚτζίδες πιστεύουν πάνε πρωτάθλημα εύκολα φέτος, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και θα κάνει κακό στην ομάδα δηλαδή άμα κάνει μερικές γκέλες. Εμείς δεν λέμε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι εσείς. Οι ΠΑΟΚτζίδες περισσότεροι έτσι πιστεύουν. Εμείς λέμε ότι θα διεκδικήσουμε πλέον από την ίδια αφετηρία το πρωτάθλημα επί ίσους όρις. Ναι, λογικό. Και αν η ομάδα δεν τα καταφέρει, θα είναι αποτυχία. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν είπαμε εμείς από τον Αύγουστο ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πάρει το πρωτάθλημα. Λέμε ότι αν δεν το πάρει φέτος, είναι αποτυχία καθαρά. Ναι, να δώσω χαιρετίσματα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Να δώσω χαιρετίσματα στη φίλη της Σολ που μας ακούει τώρα. Παίρνει 3 άτομα μας ακούνε live στον αέρα. Ποια είναι η Σολ? Ναι, Σολ πείτε, Σολ. Σολ τι είναι? Είναι μια ομάδα που έχουμε εδώ πέρα από το σφαίρου. Ερασιτεχνική 5x5 στο Βόλο. 5x5. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ παιδιά. Είναι καλό βράδυ. Πρωταθλητρία αυτή τι είναι? Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Ήθελα να πω λίγο δύο πράγματα εντάχει. Να πεις. Πρώτον, υπάρχει αντιπαλότητα του Άρη κυρίως από τα παλιά τα χρόνια, ναι. Από ό,τι θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου του, κυρίως τη δεκαετία του 80. Μάλιστα αν θυμάστε είχε γίνει μια αποχή για τα σκέπαστρα, ναι. Και ο Ηρακλής και ο Άρης είχαν σπάσει την απεργία με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και να μην παίξει η Ευρώπη. Αν θυμάστε που βγήκε ο Πανιώνης και έφαγε 5 και φάει από μια ισπανική ομάδα. Ποια σκέπαστρα ρε, τι λες, δεν κατάλαβα.
Κάποτε είχαν κάνει αποχή, φίλε μου Κώστα, οι ομάδες για να γίνουν σκέπαστρα στα γήπεδα. Ναι. Και την έσπασε την απεργία ο Ηρακλής και ο Άρης. Ναι. Με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ να μην βγει Ευρώπη. Πώς δεν το θυμάσαι αυτό εσύ? Πότε έγινε αυτό ρε φίλε με τα σκέπαστρα, δεν το θυμάμαι, όχι. Τη δεκαετία του 80. Ποια σκέπαστρα, αφού είχαν σκέπαστρα τη δεκαετία του 80, Άρης. Δεν μίλησε για τον Άρη ρε φίλε, για τα γήπεδα. Για τι γήπεδα, τι σκέπαστρα να γίνει. Σκέπαστρα από πάνω, δεν θυμάσαι ένα ήταν σκέπαστρο. Ήταν υποχρεωτικό που... ρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πού ήταν. Εσείς γιατί κάνατε απεργία δηλαδή? Κάνανε οι ομάδες ρε αγόρι μου γλυκό, μπες μέσα στο τέτοιο και χτύπα. Κοίταξε, επειδή πέρασε και η ώρα και με τον Κωστή δεν πρόκειται να βγάλει συμπέρασμα, πάμε στη δεύτερη. Πάμε στη δεύτερη. Στη δεύτερη. Μην ξεσηκώνετε σας παρακαλώ πολύ τον κόσμο και λέτε είναι αποτυχία αν δεν πάρει. Γιατί. Άσε με να σου μιλήσω και θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ θα το ξεσηκώνω. Ναι, εσύ κάνεις τη δουλειά σου, αλλά αυτή τη στιγμή. Ή θα ξεσηκωθείτε για πρωτάθλημα ή κάτσε σαν τις κότες να πάρει να παρηγορείτε. Που είπε ο Ηρακλής Β' Εθνική. Ναι. Έχεις την άνεση να μιλήσεις μετά από μένα. Άσε με σε παρακαλώ να πω αυτό που θέλω. Για πες, να ξεσηκώνουμε τον κόσμο, για πες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος για πρωτάθλημα. Άντε, αρχίσαν πάλι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχεις δικαίωμα να μιλήσεις γιατί χωριατίζεις. Χωριάτης είσαι. Βγάλατε το κομπλεξισμό, το χωριάτη. Μπορεί να μας έλεγε κάτι. Τι να μας πει μωρέ τώρα. Πήρε διαιτησίες, σουρωτές έχει δώσει. Έχει πάρει Πανιόνιους μαζί, Γιάννενα. Θα ξαναβρούν, έχει πάρει Κέρκυρες μαζί. Ομάδα έχει κάνει. Δεν είναι έτοιμος για πρωτάθλημα. Άντε ρε χωριάτες φυγέτε από εδώ πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, δεν είστε έτοιμοι για πρωτάθλημα. Πήρε το Βιερίνα 1,5 εκατομμύριο στα 31. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Έξι τη γραμμή αυτή μιλάνε. Ναι. Έλα γόρι μου πες. Ακούμε εγώ. Μην πατάς ναι, φρένο ρε ακούμε, φίλε ναι, τώρα. Εσύ. Μην μας κάνεις φρένα. Πάμε έλα. Λοιπόν αρχικά ραπ δεν με νοιάζει που θα πούμε όλοι οι υπόλοιποι. Τη γνώμη σου τη δικιά σου θέλω. Ποιος βλέπεις να παίρνει το πρωτάθλημα? Γιατί τόσες μαλακίες ακούσαμε σήμερα. Εγώ λέω ρε φίλε αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη αποτυχία. Τι ας σου πω. Έχεις ένα Ολυμπιακό πίσω στην άμυνα, τρύπα είναι. Αριστερά, δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ. Εσύ έχεις πάρει Βιερίνιες, έχεις πάρει Μακ, έχεις πάρει Ντακ, έχεις μέσα τον Μπίζεσβαρ, έχεις πάρει να έχεις τον Μπέλκα ταλέντο, έχεις να πούμε τον Μπρίγιοβιτς να πάρει μπροστά. Δεν το πήρες. Δεν το πήρες. Δεν το πήρες. Άντε πάνε, loser είσαι. Επόμενη γραμμή. Είσαι loser, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να σε κάνω, πήρα το Βιερίνια και έρθει ο Ατζελίνο. Άντε βάλε 15 γκολ Ατζελίνο. Πάνω στον Καραϊσκάκη κάνε διπλό Ατζελίνο. Όχι τα παίρνεις χοντρά Κουτσολιάκο στην Προμήθεια. Θα βγω εγώ δεύτερος Ατζελίνο. Πάμε. Πάμε γραμμή. Έλα Κωστή. Έλα φίλε. Ναι. Καλά τα λες. Πάμε για πρωτάθλημα, μ' ακούς? Βέβαια. Και αν δεν το πάρω είμαι λυπημένος. Λοιπόν, το Βιερίνια εντάξει τον έκραζες, τώρα λίγο ηρέμησες. Δεν τον έκραζα. Έλεγα ότι τα λεφτά είναι πολλά. Για να έρθει 31 και μισό κλεισμένα κοντά 32, τρία χρόνια δεξί μπακ και αφού ήρθε, αυτά κόψα, μην τα λες τώρα Σαββίδης, είναι γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Αυτός λεφτά έχει να δώσει στον ΠΑΟΚ, στην Ευρώπη βλέπεις τι ποσά δίνονται. Ναι, επειδή τα δίνει, πρέπει να έχει απαιτήσεις. Παρένθεση σε αυτό που λέτε. Άκουσε να δεις. Να μην ασχολούμαστε τόσο με τα οικονομικά όταν. Πρόσεξε, τα οικονομικά πρέπει να τα δίνεις βάση. Όχι, πρέπει να δίνουμε τα οικονομικά βάση γιατί οι γιατροί παίρνουν 800 ευρώ το μήνα. Έτσι. Και βγάζουν τα έντερα και τα κόβουν και σώνεσαι για 20 χρόνια. Συγγνώμη. Πρέπει να δίνουμε βάση οικονομικά. Γιατί εμείς σαν οπαδοί ζητάμε ποδοσφαιριστές από ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ υποβαθμισμένο και αυτά που θα ρίξει ο άλλος ποτέ δεν πρόκειται να τα βάλει, να τα πάρει ή να πάρει στο τα μισά. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ ας πούμε από το Σαββίδι να ζητάω ας πούμε ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσάτους να με φέρει να στοιχίζουν 1,5 εκατομμύριο και το μπάτζετ όλης της ιστορίας με εισιτήρια, με διαφημίσεις, με νόβες και μόβες να είναι ούτε τα μισά λεφτά. Πώς θα πάω μπροστά? Αύριο θα γυρίσει ο Σαββίδης και θα μου πει για 5 χρόνια θα παίζει με τις ακαδημίες. Τι κάνω εγώ μετά? Εσύ φοβάσαι τώρα δηλαδή μη φύγει ο Σαββίδης και αφήσει χρέη? Όχι να μην αφήσει χρέη, ο Σαββίδης δεν πρόκειται να αφήσει χρέη. Αυτό και εγώ. Απλώς λέω, αυτό το μόνο που μπορεί να πει είναι ότι είστε loser, αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος. Σας έδωσα τα πάντα, μέσα σε μια δεκαετία σας έδωσα 100 εκατομμύρια και εσείς δεν βγάλατε άκρη. 63 μεταγραφές σε 4 χρόνια. Ναι. Του δαγκώσατε τα σβέρκα. Σίγουρα. Άντε! Άντε. Και δεν θα πάρει πρωτάθλημα, βγήκε ο Χωριάτης ο Παοξής. Σούφερα τον άλλο, σούφερα. Ό,τι κυκλοφορούσε στο έφερα. Τι να κάνει. Όπως ο Μπατατούδης.
ότι κυκλοφορούσε στο Φερνάνδε. Πήρα το γραμμένο, στον έδωσα, στον έκανα πρόεδρο τη ΕΠΟ. Τι σκατά θέλετε άλλο, ρε, θα σε πει. Αυτό είναι. Ποιος έχει φέτος τη διαιτησία, εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι ρε, θέμα ποιος δεν έχει τη διαιτησία και ποιος δεν έχει. Θα έχω το γραμμένο τη ενόσια, την έχει άλλος. Το θέμα είναι να μην σε τρυπάνε, αυτό είναι το θέμα. Έστω 50-50, μην την έχω. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Άμα παιχτεί 50 ρίσιο το πρωτάθλημα, δεν το γάβρος δεν έχει καμία αλήθεια. Εγώ ρε εσύ σας προκαλώ, γιατί εγώ μιλάω με όλο τον κόσμο. Πήρα στον Καραϊσκάκη τηλέφωνο σε ένα φίλο μου Ολυμπιακό. Άντε πάλι. Και του λέω, αυτό, ναι. το λέω ξανά. Τι έγινε τώρα με τις μεταγραφές που κάναμε, λέω, φοβάσαι καθόλου? Και η αλαζονία του ήταν να πει ότι άμα βαρέσει Παλαμάκι ο Χριστός, πώς λέγεται η πόλη, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, θα πάρετε, λέει, πρωτάθλημα. Αυτό και μόνο που είπε. Σε υποβαθμίζει. Τι, τι σε κάνει, βγήκε ο Χωριάτης ο Παοξής και φοβήθηκε να πει. Δεν θα φοβάστε, ρε. Ανοίγεις άλλο θέμα. Εσύ έχεις πολύ παρεδώσει με τους κάτω. Ανοίγεις άλλο θέμα αυτό με τον Αλέφαντο, ας πούμε. Εγώ δεν συμφωνώ που τον έχεις για Θεό. Είναι ένας γραφικός άνθρωπος. Άκουσε λίγο τι θα σου πω. Αυτός ο Αλέφαντος, ο Αλέφαντος, ο Τσουκαλάς, ο Μουκαλάς, η Φύρα 7, ο Μαρινάκης, ο Θεοδωρίδης, έχουν την ψυχολογία του νικητή. Έτσι. Το ότι δεν φοβάμαι τίποτα. Το ότι σε έχω μισή μερίδα. Και αυτό το περνάνε και στον κόσμο τους. Ποια νοοτροπία του νικητή την απέκτησαν που πήραν τη διαιτησία? Δεν έχει ρε σημασία πώς την απέκτησαν. Πήραν τη διαιτησία τρυπώντας την πόλη σου, την πόλη μου. Κατάλαβες. Πήραν τον Καγκάτσι, πήραν τον Καραμελίδη, πήραν τον Βασάρα. Βρέθηκε ένας άνθρωπος φέτος, τάχωσε. Τι θέλετε ρε μαλάκες, είπε. Το Βιερίνια θέλετε, θα σας το φέρω. Θα δώσω 5 εκατομμύρια. Πρίγιοβιτς θέλετε, πάρτε τον. Ρέι θέλετε, πάρτε τον. Ποιο θέλετε άλλο να πάει στο διάλο? Το γραμμένο θέλετε, πάρτε τον. Έτσι, έτσι. Δηλαδή τι άλλο να ζητήσω εγώ τώρα? Δηλαδή άμα δεν πάω εγώ τώρα για πρωτάθλημα, πότε θα πάω, ρε? Καλά σε λέει. Όταν θα έχω να πούμε τον Κίτσου στα στόπερ. Πάντα πάει ο Πάκος για πρωτάθλημα. Άλλο να πω ότι θα πάρω το πρωτάθλημα και άλλο να πω ότι θα το διεκδικήσω μέχρι το τέλος. Θα πεθάνω για αυτό το πράγμα. Μην μπερδεύεστε και μην βγάζετε χωριατήλα. Επόμενος κύριος. Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε επίπεδο τώρα. Γιατί ο άλλος τάσπρωξε και τάσπρωξε χοντρά. Δεν γυρνάμε καλημέρα πίσω. Πάμε τέταρτος καλημέρα από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για πρωτάθλημα όταν αποβάλει την κακιά συνήθεια να μιλάει ακόμα στο 2017 για τη διαιτησία. Έτσι. Ένα θέμα είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν μπορείς να πηγαίνεις για πρωτάθλημα όταν αποκλείεσαι από την Έστερσουντ πριν από μια εβδομάδα και από τις μεταγραφές να γυρίζει έτσι η ατμόσφαιρα μέσα σε μια εβδομάδα. Ούτε νοοτροπία πρωταθλητισμού αποκτάς μέσα σε μια εβδομάδα, ούτε ομάδα. Φίλε, δεν είσαι ποδοσφαιρό άνθρωπος. Κάτσε, γιατί το λες? Να σου πω γιατί. Είμαι γιατί οι μεγάλες ήττες, τα μεγάλα τσαλακώματα, ναι, φέρανε τεράστιες επιτυχίες. Βλέπε Arsenal. Όταν ο ΠΑΟΚ απέκλεισε την Arsenal, η Arsenal πήρε το τραμπλ. Σου απαντώ, πόσα χρήματα έχει ρίξει η Manchester City στην αγορά εδώ και μια πενταετία. Εκατομμύρια. Λοιπόν, τι έχει κάνει στο Champions League, που κάθε χρόνο πάει για Champions League. Ποια ήταν η Manchester City? Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ? Κάτσε, περίμενε, με τα δεδομένα τώρα μιλάμε. Άσε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός. Η Manchester City στην Αγγλία ποια ήταν πριν από 15 χρόνια? Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει πρωτάθλημα 38 χρόνια. Συμφωνώ. Σε μια εβδομάδα, επειδή παίρνει κανένα εκατομμύριο που σήμερα ο Βιερίνια, όταν ο Μίλιτς που έχει πάρει αριστερό μπακ Ολυμπιακός κάνει 1,5 εκατομμύριο, ξαφνικά δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι τους ευχίζω όλους. Ρε φίλε, πριν μια εβδομάδα είσαι Ολυμπιακός. Okay. Είμαι Ολυμπιακός. Άκου τώρα τι θα σου πω. Όταν εσένα σου δόθηκε η ευκαιρία να αλλάξεις επίπεδο, όταν πήγες μέσα στο θέατρο των ονείρων για να γίνεις η μεγαλύτερη... άκουσε με λίγο τι θα σου πω. Εκείνη την εποχή λοιπόν το αφεντικό σου ξεπούλησε όλη την ομάδα και πήγες με το Βέργο και έχασες την ευκαιρία να πας στους τέσσερις και να αλλάξεις επίπεδο. Και γύρισες πίσω και δεν ακούστηκε τίποτα, ούτε γκίκ ούτε μικ. Εγώ επίπεδο στην Ελλάδα έχω αλλάξει. Άσε ρε την Ελλάδα τώρα, μιλάμε για την Ευρώπη τώρα, μιλάμε για τα αστέρια τώρα. Και στην Ευρώπη έχω αλλάξει. Και στην Ευρώπη πήγα στην Παρτιζάν, έριξα 3. Ρε φίλε, θα συνεννοηθούμε τώρα, τι λέμε. Έφτασες σε επίπεδο να είσαι μέσα στις 10 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Εάν απέκλεισες εκείνη την εποχή τη Μάντσεστερ και εσύ πήγες και πούλησες όλη την ομάδα και είχες σέντερφορ το Βέργο.
Καταλαβαίνεις τώρα για ποιο επίπεδο μιλάμε. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει λάθη και ο Ολυμπιακός έχει κάνει λάθη. Έτσι! Απλά δεν μπορείς, δηλαδή, να λες ότι είμαι πάνω από τον Ολυμπιακό, έτσι ξαφνικά μέσα σε μια μέρα. Δεν είπα ρε ότι. Ακούς την εκπομπή από την αρχή. Όχι, δεν την ακούω. Είπαμε ότι φέτος ξεκινάμε από την ίδια αφετερία. Από το ίδιο σημείο. Και αν δεν πάρουμε πρωτάθλημα, λέει, είναι αποτυχία. Είναι αποτυχία. Αυτό είπε. Δηλαδή, θα σου πω εγώ κάτι άλλο. Εάν ο Ολυμπιακός αποκλειόταν από την Παρτιζάν, ήταν αποτυχία. Ήτανε. Γιατί? Γιατί? Οικονομική αποτυχία ήταν. Οικονομική. Γιατί? Γιατί εγώ σαν Ολυμπιακός θα βλέπω όλα χρήμα. Α, τώρα μπαίνει σε άλλη συζήτηση, σε άλλη κουβέντα. Τα βλέπω όλα χρήμα σαν Ολυμπιακός. Έχω ξεφύγει. Έτσι. Όταν πουλάω παίκτη 22 εκατομμύρια ευρώ, έτσι έχω μπει στο στυλ της Λιόν. Έχει προβλήματα στο φορ και στα στόπερ και αριστερά. Τώρα πήρε τον Τζόρτζεβιτς, πολύ καλό. Αυτό λοιπόν το παζάρι που κάνει και κλείνουμε με αυτό, κρατάει την ομάδα σου. Θα σου δώσω ένα λεπτό ακόμα. Πρόσεξε. Η νοοτροπία του παζαριού αυτού, το ότι αγοράζω 10, πουλάω 20, αγοράζω 20, πουλάω 10, στην Ευρώπη σε κρατάει πίσω. Ενώ εσύ, σαν Ολυμπιακός που είσαι από τις ομάδες οι οποίες είναι από τα περισσότερα χρόνια μέσα στο Champions League, σήμερα θα έπρεπε να έχεις κάνει πράγματα στην Ευρώπη που δεν έχεις κάνει και θα έπρεπε, ναι, να απαιτείς να γίνουν από τον πρόεδρο σου πράγματα. Συμφωνώ, γιατί κάθε χρόνο τους τρεις παιχταράδες που αν τους κρατούσα τους πουλάει. Μπράβο! Αν τους κρατούσα και για τον κορμό αυτό και έκανα 2-3 προσθήκες, θα πήγαινα καλά. Αλλά δεν κρατιέται έτσι μια ομάδα σήμερα, όπως έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Βλέπεις, ο άλλος έφυγε από την Μπαρτσελόνα, ο Νεϊμάρ, και πήγε με 222 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, και αλλά εσύ είσαι Ολυμπιακός. Παίρνεις το market pool εδώ και 30 χρόνια στο Champions League. Εγώ σαν Ολυμπιακός ξέρω. Και κρατάς σαν Ολυμπιακός μια βλάχικη, ας πούμε, νοοτροπία ότι παίρνω και πουλάω και είμαι ευχαριστημένος που περνάω στο Champions League. Όχι, ρε φίλε. Μπορεί να σταθεί ο Ολυμπιακός με Bayern, Chelsea και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί? Δεν μπορεί. Γιατί? Ποια ομάδα έτσι πέρα από τις χώρες, τις 4-5 ευρωπαϊκές μεγάλες, έχει σταθεί έξω από αυτές τις χώρες στην τελευταία οκτάδα του Champions League? Είναι μόνιμα Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία. Αυτές οι χώρες είναι. Γιατί όμως, εγώ, το αναρωτήθηκες γιατί? Εγώ ήθελα τον Ολυμπιακό να πάει λίγο παραπέρα στο Europa League. Έφυγες. Ήθελε τελικό. Europa League. Ήθελε. Πάμε τελικό. Επόμενη γραμμή. Δεν πρόκειται ποτέ να το δει αυτό. Πάμε επόμενη με την νοοτροπία αυτή. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ. Εσύ. Ναι. Καλημέρα σας. Όσοι είστε στη γραμμή, όσοι είστε στη γραμμή. Ας τον κόσμο να μιλήσει. Ας σταμάτα, ρε. Όσοι είναι στη γραμμή. Δύο και τέσσερα είναι. Παίξε. Κουράστηκε. Καθόλου. Άσε τώρα. Λοιπόν, η μόνη περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, εγώ είμαι ουδέτερος. Λέω Ολυμπιακός, αλλά είμαι πολύ ουδέτερος. Ναι. Η μόνη περίπτωση για μένα είναι κάτι να γίνει στην Ευρώπη, έστω και τρίτη θέση να πάει ο Ολυμπιακός, αν. Που θεωρούμε θαύμα, έτσι, να πάει να βγάλει τη Sporting έξω. Ναι. Αν προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, μόνο τότε θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αλλιώς δεν βλέπω περίπτωση. Άκουσε, και άλλη μια περίπτωση. Να σου πω κάτι σε αυτό. Σου δίνεται η ευκαιρία των ευκαιριών. Έχεις πάρει τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων και με μεταγραφές και από το Champions League. Σου δίνεται η δυνατότητα να παίξεις με Μπαρτσελόνα, με Γιουβέντους και με Sporting. Και πας, ρε φίλε, και με παίρνεις αυτούς τους αθλητές για φέτος. Πότε ρε θα φτιάξεις τον κόσμο του Ολυμπιακού? Πότε ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δει, να πούμε, σεντερφοράρες αλφα κλάς? Αφού τα πήρες τα λεφτά. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, μην ξεχνάς όμως ότι τα έχει δει όλα αυτά που λες. Τι κάτι έχει, που δει, εσύ, ρε φίλε, θα πάω, έχει δει 40 πρωταθλήματα και στην Ευρώπη είναι τρύπα, να πούμε. Τι έχει δει. Έχει έρθει, στον Ολυμπιακό έχουν έρθει οι πρωθυπουργοί μόνο. Τι, Ντέταρη, Ριβάλντο, πού να. Ναι, εντάξει, ήρθανε, αγόρι μου. Στην Ευρώπη τι κάναμε. Τέλος, επόμενη. Τέλος, επόμενη. Πάμε. Ναι. Επόμενη. Καλημέρα. Να, καλημέρα σας. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Να, γεια σου, Αριανέ από Αθήνα. Για να μην σας τρώω πολύ τον χρόνο, καταλαβαίνω, θέλετε να κοιμηθείτε ή να φάτε πατάκι. Εδώ, Κωστής, να πούμε. Δεν τρώμε το βράδυ. Βλέπω, να πούμε, έχει πέσει. Ναι. Μία ερώτηση για Ραπτόπουλο και μία για Νίκο. Ναι. Πάμε πρώτα στο Ραπτόπουλο. Πρώτα απ' όλα ξέρεις ότι σε γουστάρω, το έχεις καταλάβει, πιστεύω τόσα χρόνια κτλ. Mm. Απλά θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι άμα δεν υπήρχε Άρης, δεν θα υπήρχε ούτε Ντρούλινγκ ούτε Μπουγάτσας. Το μαλλί σου δεν θα το έβαφες με μέλι. Ναι. Σουπεράδες δεν θα υπήρχαν να σε παίρνουν να σε βρίζουν. Έτσι, μπράβο.
Δεν θα γινόντουσαν ίντρικες με καλατζίδες, ξενοδοχεία, νεφέλη, μπούκες, ιστορίες. Αυτά είναι. Για να σε γαργαλεύουν τα αυτιά και να σε βάζουν το μυαλό να σκέφτεται με πλοκή και θηλυκό μυαλό. Πώς θα ζούσε δηλαδή. Οπότε πιστεύω ότι είσαι λίγο άδικος με τον Άρη, ρε παιδί μου. Καλά σου λέω. Συμφωνείς με αυτό. Εν μέρη. Τη μέρη πρώτα απ' όλα μην την πιάνεις στο σώμα σου. Απλά θέλω να σου πω, συμφωνείς με αυτό που σου λέω. Ναι, για τώρα μιλάμε. Για τώρα. Για το γιατί, ας πούμε, τώρα αύριο μεθαύριο, άμα γίνει κανένα πραξικόπημα με τον Καρυπίδη ή πέσει με τον Λάσκαρ και αυτά που γίνονται, δεν είναι ωραία πράγματα. Φυσικά θα είναι ωραία πράγματα, γιατί θα αρχίσει να βάζει εδώ εμβατήρια, εθνικού ύμνου, τα τάγκ στην πόλη έξω, ο Λευκό Πύργο να πούμε, ξέρω εγώ κτλ. Στα ATM θα πάνε όπω πήγαμε τότε εκείνο το βράδυ να πούμε να βγάζουν τα λεφτά οι Αριανοί και κάτι τέτοια θα έχουν. Ρε αυτό που λέω, ο Άρης είναι ωραίο σωματείο και ειδικά για σένα που είσαι ένας άνθρωπος της διαφάνειας και του fair play, ότι έχει θεματολογία. Αυτό δεν βέβαια έχει θεματολογία. Και δικαστικό πολύ. Εγώ ξέρω ότι 10 Ολυμπιακοί στην εκπομπή, 5 Παναθηναϊκοί, 3 Αεξίδες, Αριανός δεν υπάρχει. Άντε. Πώς, 3 Αριανούς έχουν πάρει μέχρι τώρα. Γέλο ράδιο 0,5%. Αλλά έχει συντελεστές όμως που έρχονται δύο παιδιά εδώ πέρα, ο Ποπάη και ο άλλος πώς λέγεται. Ο Ποπάη και ο Βρούτο έρχεται, ναι. Ναι. Ωραία, Νίκο, να πω κάτι και σε σένα. Για πες. Έστω υποθετικά ότι σε βάζω μια χρονομηχανή και σε πηγαίνω 2010 τώρα, έτσι. Ναι. Σε κάνω 8 χρόνια νεότερο κτλ. Μακάρι. Τα βάζω τα συν πλήν όλα μαζί. Ναι. Τέλος πάντων. Σε πάω 2010 και σου λέω, σου δίνω δύο επιλογές. Απλά θέλω να μοτιολογήσεις την απάντησή σου. Ναι, αν μπορώ. Και σου λέω το 2010. Σου δίνω την επιλογή το 2018 να είσαι χωρίς πρωτάθλημα και με 0 χρέη. Ναι. Και μια άλλη επιλογή το 2018 να είσαι με πρωτάθλημα και 40 χαρτιά άνοιγμα. Εσύ ναι. Τι θα επέλεγες? Τα οποία χαρτιά αυτά είναι ελεγχόμενα? Είναι άνοιγμα της ομάδας. Προς τρίτους και δημόσιο. Καλύβονται? Ρε φίλε, τα άνοιγματα που θα έχεις στον χρόνο. Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός μπορεί να χρωστάει 100 εκατομμύρια, αλλά τα γυρνάει. Εγώ μπορώ να τα γυρνάω αυτά τα λεφτά. Το αν τα γυρνάς είναι υποκειμενικό, άλλο σου λέω. Την πραγματικότητα του χρόνου. Που θα πάρεις πρωτάθλημα, που θα πρέπει να καταβάλεις συμβόλαια, θα πρέπει να καταβάλεις τις χορηγίες που έχεις δώσει κτλ. Ναι. Φτάνει στο 40. Ναι. Εσύ θα προτιμούσες το 2018 να είσαι χωρίς πρωτάθλημα με 0 στο πηλίκο ή με πρωτάθλημα και 40 χαρτιά άνοιγμα? Τι θα προτιμούσες? Κοίταξε να δεις. Η υγεία του συλλόγου πρωτεύει. Αυτό θα προτιμούσες την πρώτη επιλογή. Ναι. Ωραία. Να κλείσω και με κάτι έτσι λίγο τρικαδόρικο, καθότι Αριανός γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε καλά παιδιά. Για πες. Μιας που είπατε, ρε παιδί μου, ότι ο Ιβάν δεν θέλει τις άλλες δύο ομάδες της πόλης και άμα μου στη θέση του, συμφωνώ μαζί του, θα έκανα το ίδιο. Θέλω να μου απαντήσετε. Ο Τωτός πόσες ουρωτές πίνει την ημέρα? Ποιος είναι ο Τωτός? Αυτός με το κίτρινο, το Πόρσε. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Ραπτόπουλε, γιατί δεν σ' ακούω. Επόμενη γραμμή, τελευταία. Ποιος είναι ο Τωτός, ρε φίλε? Τωτό λένε τον πρόεδρο του Άρη, η Παρατσούκλη. Α. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα από Ηράκλειο, παίρνω, πάω ξύ είμαι. Γεια σου, ρε Κρήτη. Τι δουλειά έχεις στην Κρήτη? Είναι το μόνο μέρος στην Ελλάδα που δεν έχω έρθει, ρε φίλε. Δεν χάνεις και τίποτα. Είμαστε και εδώ πέρα, είμαστε. Για δέσιμο είναι. Υπάρχουν ορισμένοι. Για δέσιμο είναι. Είχα ένα φίλο παλιά στην Κρήτη. Φαντάρι, ήμασταν μαζί, ρε φίλε. Αλλά... εγώ έκανα δύο συνεργασίες με κριτικούς, λαμόγια με βγήκανε. Δεν τους γουστάρω. Άφηγε από εδώ, ρε. Για λέγε. Παραμυθάδες στην Κρήτη μέσα μάγκες, έξω από την Κρήτη κότες. Άστα τώρα τα τρελά αυτά που έχει πει για Κρήτη και Μακεδονία και αυτά τώρα θα τα πούμε. Έξω από την Κρήτη, μόλις μπείτε στο πλοίο. Καλά, καλά. Ναι. Άσε με, δεν σε πειράζει. Μαγκιά μέχρι εκεί. Α, ναι, μωρέ, ναι. Για πες πάλι καρό μου τα δικά σου, δεν θα βγάλει συμπέρασμα. Όσον αφορά το Σαβίδι, το πάω στο πρωτάθλημα και τα λοιπά, επειδή είναι αργά θα τα πω. Το Σαβίδι. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ο Σαβίδι είναι ψανίδα. Δεν σε ακούμε, κριτικέ. Κριτικέ, κάνε ένα κλικ λίγο να σε ακούσουμε, γιατί κάνει και πολλή ώρα να πιάσει. Κάνει ένα κλικ λίγο, γιατί δεν έχει καλό σήμα. Μ' ακούς τώρα? Πάμε πολύ πάλι. Καθαρά, ναι. Λοιπόν, άκουσε με. Ο Σαββίδης ήρθε πριν 6 χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι. Την ψαλίδα με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό την έκλεισε? Την έκλεισε. Την έκλεισε. Έκανε τα κουμάντα του, σταθεροποίησε την ομάδα στη δευτεροτρίτη θέση. Ναι. Γιατί παλιά τι ήταν, δηλαδή, πού ήταν? Τι ήταν, τέταρτος, πέμπτος πάλευε εκεί πέρα, θυμάσαι τώρα. Σιγά μωρέ, τα λάχανα. Αγωνιστικά δεν το πήγε παραπάνω. Πάμε, ναι. Προσφυγή στην προσφυγή, ήμασταν και μια καλή χρονιά. Να μην κλέβατε, ρε. Έλα, ρε, πάμε παρακάτω, όσο να πει ο άνθρωπος τι θέλει. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα. Στο διατάφτα. Τώρα στο διατάφτα, λοιπόν, τώρα ο άνθρωπος κανόνισε, έφερε παίχτες, κανόνισε με διαιτησίες να κλείσει τα θέματα που υπήρχαν.
και λέμε εδώ πέρα ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα. Αν δεν πάμε σήμερα, πότε θα πάμε για πρωτάθλημα? Μπράβο. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε εκεί πέρα? Χωριάτες είναι. Τρελάνετε. Χωριάτες, φοβούνται, ναι, αυτό είναι. Και την επανάσταση του 1821 που έγινε, οι μισοί φοβόντουσαν, να πούμε. Φοβούνται. Άμα δεν βάλεις τόλμη, δεν παίρνεις. Άμα δεν ματώσεις, δεν παίρνεις τίποτα. Θα είσαι μια ζωή στην αφάνεια. Μια ζωή τριτοτέταρτος θα είσαι. Δηλαδή φέτος δεν έχουμε Ευρώπη, έχουμε διαιτησίες, έχουμε παίχτες και πάλι δεν πάμε για πρωτάθλημα. Πότε θα πάμε? Έλατε. Όταν φέρουμε το Μέση, θα πάμε για πρωτάθλημα? Έλατε. Ένα δεύτερο θέμα, όσον αφορά τους Αριανούς. Εγώ Άρης δεν θέλω να ανέβει ποτέ στην Αλφαεθνική. Και καλά κάνεις. Γιατί είναι μια ομάδα που κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα. Αλλά να μην ασχολούνται και πάλι. Σε πειράξει ο Γκάλης πολύ. Ναι, δεν έχει πειράξει εμένα καθόλου. Τώρα, έχεις βιώματα κι εσύ. Είναι Ραπτόπουλος αυτάς. Κάντε να μην ασχολούνται πολύ πολύ με τον ΠΑΟΚ, να κοιτάξουν εδώ πέρα με τον Όφη πώς θα βγάλουν άκρη. Διότι ο Όφη έχει δυνατή ομάδα. Δεν ασχολούνται οι Αριανοί με τον ΠΑΟΚ. Ο κοντός ο γιος του Προέδρου πήγε εκεί και πανηγύρισε. Ποιος ασχολείται με τον ΠΑΟΚ? Αυτά είναι τα λάθη. Ναι, να ξέρεις πάντως ότι ο Όφη. Πήγε ο Τζανετάκος εκεί και πανηγύρισε. Ορμάτα, ρε. Στο φιλικό που είδα τον Όφη προχθές το Σάββατο, επειδή τυχαίνει και μένω και κοντά στο γήπεδο. Με την Ομόνοια. Ναι, ναι. Έχει Όφη μια σκληρή ομάδα με παλαδόρους παίκτες, ιδανική ομάδα. Λεφτά έχει Όφη. Το ζητούμενο όλες αυτές οι ομάδες είναι να αντέξουν το budget. Να μην έχουν τα Χριστούγεννα προβλήματα με προσφυγές. Ακόμα και ο Άρης. Νίκο, άκου να δεις. Το ζητούμενο για αυτές τις ομάδες είναι να μην σκάσουν οι ομάδες πριν το Γενάρη. Αν βγει ο Γενάρης, αυτές οι ομάδες θα καταφέρουν κουτσά στραβά να βγάλουν τη χρονιά, διότι κοίταξε. Θα πει κάτσε να βγω να μου δώσω το τηλεοπτικό του χρόνου, πρόσεξε. Κάτσε να βγω να πάρω τα λεφτά μου και ούτω καθεξής. Αν ο Όφη καταφέρει και περάσει το Γενάρη, να ξέρεις ότι ο Όφη θα βγει πρώτος. Στο πρόσεξε, λέω, ο Άρης, ο Όφη έχει έναν προπονητή Παπαδόπουλος. Σωστά. Ο Άρης έχει έναν προπονητή Σπανό. Λοιπόν, τι δεν έχει μούσει? Περίμενε, ρε, Σπανός, ρε. Εντάξει. Η Καλαμαριά έχει έναν προπονητή που λέγεται Καλαϊτζίδης. Αυτοί όλοι οι προπονητές έχουν γνώση του υλικού τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν πάνω στην εμπειρία. Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Άρα λοιπόν θα προστατεύσουν το υλικό τους να μην σκάσει. Το ζητούμενο είναι ο πρόεδρος. Αυτό. Θα δώσει δώρο Χριστουγέννων. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ πιστεύω ότι θα δώσουν δώρο Χριστουγέννων αν χρειάζεται. Άντε να δούμε. Έτσι πιστεύω εγώ, γι' αυτό να φύγουν. Τα πήγατε καλά, πάω. Τουρισμό. Είχατε, ήρθαν οι Νορβηγοί να πούμε, ήρθαν οι Σουηδοί, ήρθαν κάτι πεινασμένοι Ιρλανδοί. Καλά πήγε, μωρέ. Τσιχουδιά δώσατε, ελιές δώσατε. Ναι. Τι ανάγκη, μια ανώφυρε, ολόκληρη Κρήτη δεν μπορείτε να έχετε. Τι να, δεν έχει πάσει οκτώρα του χαρίζει τα αυτά. Εγώ δεν είμαι εδώ κάτω, όφι, εδώ κάτω δεν είμαι όφι. Από τις ομάδες εδώ κάτω είμαι με τον Εργοτέλη. Α, με τον Εργοτέλη εσεί. Κομμουνιστή είναι. Δεν την γουστάρω αυτή την ομάδα. Πολύ αντιπαθητική. Θα είναι κομμουνιστή γι' αυτό. Κρύα δεν είμαι κομμουνιστής, απλώς το, εντάξει, έπαιζα μπάλα παλιά εκεί μικρός. Α, γι' αυτό. Αλλά κρύα ομάδα, δεν τη συμπάθησα ποτέ. Εντάξει μωρέ, είναι ομάδα παλιά της πόλης τώρα, μέσα στην πόλη, εντάξει, με λίγο κόσμο. Δεν είχε ποτέ ένα ζεστό γήπεδο, ένα κόσμο λίγο έτσι να... Αφού δεν έχει γήπεδο... Δεν έβγαζε ένα λεβέντικο ρε παιδί μου, όπως η Όφη. Ήτανε πολύ τσιριμπιμ τσιριμπομ. Όχι, μωρέ, Όφη τώρα τα περίχωρα, ας πούμε. Και... πώς είχε κάτι κεφάλες μέσα, Όφη, πέρα κάτι ποδοσφαιριστές που είχε Όφη. Μέσα κάτι τετραγωνοκέφαλο. Είχε μέσα. Κάτι στόπερ να πούμε. Όταν βγαίνανε έξω, κότες ήταν κι αυτοί. μέσα, καλά ήταν. Ναι, εντάξει, έλα, στην Κρήτη μαγιά πιστόλι και στο πλοίο κότες. Εκεί με το Βαρδιλογιάννη να πούμε κάτι ομυρικές μάχες να πούμε. Έκλεισε φιλιά, για χαρά. Τα λέμε. Κριτική είναι έτσι. Στην Κρήτη μάγκες έξω κότες. Μάλιστα. Διάβασε το μήνυμα εδώ του φίλου μου. Τόσο πλήρωσε 1,5 ευρώ για σένα. Έδωσε 7 εκατομμύρια για στόπερ. Ναι, αλλά ο στόπερ δεν μου κάνει. Ναι. 3,18. Πού ξέρεις ότι δεν θα πάρει αυτά τα λεφτά πίσω, λέει, άμεσα ή έμεσα. Δεν ξέρω. Ποιο θα τα πάρει, ο Σαββίδη. Μην ξεχνάτε ότι το 2,12 έχει έσοδα πάνω από 90 ευρώ και μήτρο από τι αυξήσει με το κου κεφαλαίου. Πριν μερικέ μέρε βγήκε σε εκπομπή σε φιλαράκι του διαμεσολαβητή και έκανε κριτική καλή. Και σε 3 μέρε με 2 μεταγραφέ κολοτούμπα και χώνει. Και τι άλλο θέλουμε, άντε ξυπνάτε και δείτε τι γίνεται θύρα 4α. Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, καλή εκπομπή. Είχαμε καλά, τα είπαμε. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ναι. Και από εκεί και πέρα ένα Σεπτέμβριος καυτός. Σφίξτε τα ζωνάρια σας.
Τι να σφίξουν τα ζωντανά. Φίλε, τι. Οικογενειάρχη δεν είσαι. Και τι να κάνω. Ξεκινάνε φροντιστήρια. Ξεκινάνε. Ξεκινάνε ιδιωτικά σχολεία. Ιδιωτικά σχολεία. Ναι, λοιπόν, και... παπούτσια, ρούχα, τσάντε, ιστορίε. Και τι. Σου φύγει ένα δυο μισάρι. Α μου φύγει. Αυτό δεν λέμε. Βρει καρκίνο μη με βρει. Εντάξει. Μου φύγει δυο μισάρι. Σφίξω το ζωνάρι, εσύ το έχει και το δίνει. Όλο δεν το έχει. Και άμα δεν το έχω, το κλέβω. Το κλέβω, το κλέβω. Που κάρω σε ένα μαγαζί, παίρνω και μέσα. Γιατί. Τι ε. Τι άμα κάνουν. Τι λέει ρε, αυτό δεν μπορεί να κλέψει τριαντάφυλλο. Θα πάρω τον κούγια και με βγάλει τρελό. Κούγια ρε. Άμα κλέψω πολλά, άμα κλέψω πολλά. Άμα κλέψω λίγα πάω φυλακή. Άμα κλέψει πολλά, πάνε κάτω εκεί στη Τσιμισκή που όπως λέγεται. Ναι, ναι. Μπες στην τράπεζα της Ελλάδος εκεί, πάρε δύο βαλίτσες λεφτά και φύγει. Δεν μπορείς. Να κλέψει τώρα το φουκαρά να πούμε ένα σάντουιτς. Ναι. Να γίνω δήμαρχος να κλέψω, ναι. Τώρα κλέψω τη ρόπιτα, θα πάω φυλακή. Θα πας φυλακή για τίποτα. Άμα κλέψει όμως καμιά 50 εκατομμύρια ευρώ, θα με κύριε. Θα είσαι και θα σε κάνουν και άγαλμα στο λευκό τοπίο. 80% αναπηρία θα με βγάλουν. Φαντάζεσαι ρε φίλε μετά από 100 χρόνια να κάνουν άγαλμα τον Παπαγεωργόπουλο κάτω. Δίπλα στο Μέγα Αλέξανδρο, δήμαρχος, πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκη. Γιατί, άμα το άγαλμα έχει μίζα. Άμα κάνει κανένας εγγονός του καμιά δωρεά, να πούμε σε κανένα σεισμανόγλιο, σε κανένα θεαγένιο. Κοίταξε, και κανονικά, και τελειώνω με αυτό, πίσω από τη θύρα 3 είχαν κάνει, είχαν κάνει μια, κάνανε στο Δήμο το κακός βέβαια, γιατί έπρεπε σε μεγαλύτερο εδώ, το όνομα του Αλκέτα Παναγούλια. Μάλιστα. Εκεί έπρεπε άλλο όνομα να έχουν. Ποιο? Ή του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου ή του Σταμάτη Καραμαλή. Γιατί? Έχω σε πόσους σουπεράδες στο Δήμο. Ναι, ρε φίλε. Πάμε, διάλειμμα. Διάλειμμα Αχιλητίδης, φύγαμε. 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 Αχιλητίδης 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 φύγαμε.